Φερακλή. Απόστολε, χαίρομαι σε ξαναβλέπω. Τι κάνεις? Με ξανακούς μάλλον κιόλας. Ξανακούω και ξαναβλέπω, ναι. Νομίζω είναι καλύτερα χωρίς τα γυαλιά, είμαι πολύ κοντά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Εγώ κοντά μακριά τα ίδια γυαλιά έχω. Να πάω εκεί και να κάνω έτσι. Μα κάνω έτσι και λιγάκι δύσκολο. Ξέρω τώρα, λέω. Εσύ ξέρεις, δεν ξέρω. Δεν έχεις πολύ αστιακούς. Έχω πολυστιακούς. Όταν θες να είσαι κοντά, κάνεις μια κίνηση, ξέρεις. Για τα κοντινά είναι προς τα κάτω. Οπότε πρέπει να γίνει πολύ ψυχωμένο. Εγώ έχω προσαρμόσει τους φακούς των οφθαλμών μου και εστιάζουν παντού με τα ίδια γυαλιά, κοντά, μακριά. Σωστό. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι άσχημο. Εσύ δεν χρειάζομαι πολύ αστιακά γυαλιά πλέον. Σωστό. Είναι η καλύτερη. Καλύτερη ιστορία. Μάλιστα. Σε ένα λεπτό ξεκινάμε. Ξέρω, αλλά δεν θα πρέπει κάποιος έτσι από τα κεντρικά γραφεία να μας πει τα πέντε πράγματα. Δεν ξέρω. Μας ακούει κανείς? Μας ακούνε, αλλά δεν πειράζει. Πήγε ήδη ακριβώς δύο είναι. Δεν ξέρω, θα περιμένουμε τον Δημήτρη, θα αρχίσουμε μόνοι μας, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Ό,τι θέλεις εσύ. Αρχίζουμε νομίζω. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Ναι. Πώς θα δώσουμε 2-3 λεπτά και αυτό. Είναι συνδεδεμένος ο κύριος Χατζηχρήστου. Δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν βλέπω. Δεν νομίζω. Η αποστολή μου είναι σύντομη, κύριε Μητσογιάννη, με το Πολ, οπότε μας πείτε, το βάζουμε, έτσι. Ναι, ναι. Λέγαμε μήπως περιμέναμε λίγο να κάνει μια εισαγωγή ο κ. Χατζηχρήστου, αλλά εδώ τι θέλει και ο κ. Αποστολίδη. Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε, νομίζω. Είναι ακριβώς 2 η ώρα. Ναι. Θέλεις να κάνεις share την ομιλία στον... Να βάλουμε τον Πολ πρέπει πρώτα. Απλά θέλετε να περιμένουμε μήπως τον κύριο Χατζηχρήστου να έρθει πρώτα για να ξεκινήσουμε. Το Πολ δεν μπορεί να παίξει αμέσως μετά τις πρώτες διαφάνειες της ομιλίας. Δηλαδή μετά τις σύγκρουσεις συμφερόντων. Είναι καλύτερα στην αρχή. Είναι εύκολο για να κάνετε σε άρα περίσπαστη μετά. Εσύ. Μπράβο, ναι. Το βάλουμε μετά, ναι. Ναι. Οπότε μπορούμε να το βάλουμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τότε. Ωραία, ας βάλουμε τον Πολ τότε. Απόστολε, ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε βασικά. Να καλησπερίσουμε όλους τους συμμετέχοντες. Να ευχαριστήσουμε που είστε εδώ σε αυτή την σχετικά δύσκολη ώρα της ημέρας. Είναι η πρώτη συνεδρία της απογευματινής, του απογευματινού κομματιού της, του διαδραστικού σχολείου. Και θα μαζί με τον αγαπητό τον Ηρακλή τον Τσογιάννη θα συζητήσουμε και μαζί σας, θα θέλαμε και τη δική σας διάδραση κατά το δυνατόν, ένα περιστατικό το οποίο εμφανίζεται με αποφρακτική εντός εισαγωγικών ούρηση και τις ιδιαιτερότητες που θα μπορούσαν να αποκτήσει η θεραπεία του περιστατικού αυτού, η αντιμετώπιση του, είτε συντηρητική, φαρμακευτική, είτε χειρουργική, εφόσον συνυπάρχουν διάφορες συνοσηρότητες. Και θα θέλαμε λοιπόν την άποψή σας, ξεκινώντας εδώ με δύο ερωτήσεις ψηφοφορίας. Η πρώτη ερώτηση είναι ποια από τις ακόλουθες συνοσηρότητες θα επηρεάζει την απόφασή σας για φαρμακευτική αγωγή της αποφρακτικής ούρησης. Μπορείτε να διαλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις. Η πρώτη είναι αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, μεταβολικό σύνδρομο, υπνική άπνοια, νόσος Πάρκινσον, αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Έχασα την επαφή με το Πολ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Υπηρετικός εξωστήρας και όλα τα παραπάνω. Ναι. Okay, τώρα το εμφανίζει. Όλοι και όλες οι παραπάνω. Έχετε 2 λεπτά περίπου για να ψηφίσετε. Μπορείτε να ψηφίσετε περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις.
Και νομίζω, Απόστολε, να πούμε και τη δεύτερη, που είναι για την χειρουργική αντιμετώπιση. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν το έχεις. Όχι ακόμα. Πέρασε ο χρόνος. Λοιπόν, αν πέρασαν τα 2 λεπτά, περνάμε στις ίδιες απαντήσεις, αλλά αυτή τη φορά ισχύουν ποια από τις ακόλουθες ή ποιες από τις ακόλουθες νοσηρότητες θα επηρεάζει την απόφασή σας για χειρουργική αντιμετώπιση της αποφρακτικής ούρησης. Και έχουμε πάλι τις ίδιες απαντήσεις. Αρτηριακή υπέρτιση, σαχαρώδης διαβήτης, μεταβολικό σύνδρομο, υπνική άπνοια, νόσος Πάρκινσον, αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, υπόλειτουργικός εξωστήρας ή όλες οι παραπάνω. Για να βοηθήσουμε λίγο τους συμμετέχοντες για να ψηφίσουν στο poll, πάνε δεξιά, κάτω από το chat εμφανίζεται ένα polling panel και απαντάτε στην ερώτηση. Είχαμε αρκετές απαντήσεις για να βγει κάποιο αποτέλεσμα από το poll. Στο πρώτη ερώτηση. Δυστυχώς και ίσως πρέπει να το επαναλάβουμε, γιατί ίσως να μην έχουν συνδεθεί, να έχουν ανοιχτές τις συνδέσεις τους, αλλά να μην είναι μπροστά στον υπολογιστή τους περισσότεροι. Εντάξει, είναι και η ώρα. Ισχύει και αυτό, ναι. Μπορούμε να τις επαναλάβουμε στο τέλος, δεν ξέρω, ή αυτό το τέλος έχουμε τις άλλες. Θα τις επαναλάβουμε και στο τέλος, ναι. Okay. Λοιπόν. Έχουμε ακόμα 15 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Λοιπόν, τέλος χρόνου ψηφοφορίας και ξεκινάμε με ένα περιστατικό κοινό καθημερινό το οποίο θα σας παρουσιάσει ο κ. Μητσογιάννης. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι και πάλι στη διαδικασία αυτή του ΙΜΟ, του γεωργικού του ΙΜΟ. Να καλησπέρα στον Δημήτρη Χατζηχρήστο, να ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη τιμή. Εκείνο που προσπαθήσαμε να κάνουμε τον Απόστολο είναι να διαδράμουμε μέσα από τα δεδομένα ενός περιστατικού το οποίο τώρα το βλέπετε. Φαίνεται, Ηρακλή, ναι. Διάφορα από το πρώτο σενάριο δεν υπάρχουν παραλλάξεις να συμβαίνουμε. Θα προσθέτουμε κάποιες από τις παθήσεις που πολύ συχνά συνυπάρχουν σε αυτούς τους ασθενείς, να περάσουμε μέσα από την διαγνωστική και την θεραπευτική προσέγγιση του περιστατικού αυτού. Εδώ είναι τα έντυπα της εκδήλωσης των συμπεριόντων του κ. Αποστολή και του Δοδοϊκού. Αυτό το περιστατικό είναι ένας συμπαθητικός ασθενής, ο οποίος είναι δοδοϊκών ετών. Έχει από μακρόν χρονολογούμενα λάτς, πρόσφατα τελευταίο χρόνο τα λάθη είχαν επιδεινωθεί, κυρίως παραπονιέται για δυσουργία και την τακτικότητα. Έχει έναν δικαλόγο λόγο ο οποίος τον έλεγξε γιατί είπε ότι πρέπει να πάρει μια αγωγή μεταμφυλοσύνη την οποία παίρνει ο ασθενής. Δεν έχει άλλες παθήσεις παρά μόνο μια αρτηριακή υπέρταση. Και το IPSS όπως μετρήθηκε στο ιατρείο του ουρολόγου αυτού είναι 19. Δηλαδή τα σχήματα είναι σοβαρά, μέτρια προς σοβαρά. Επίσης, εκείνο που γνωρίζουμε για τον άρρωστο αυτό είναι ότι ένας παθολόγος, ο οποίος τον οποίο είχε κάνει κάποιες εξετάσεις, είπε ότι καλό είναι να προστατεύεις τα υγεία σου και να μην πάρεις κανένα κεφαλικό κτλ. Να παίρνεις ένα σαρωσπίδι των 100 μιλιγκράμμ μία φορά την ημέρα, επαναλαμβάνω, και μόνο για προστασία. Δεν είχε δηλαδή αυτός ο ασθενής κάποια συγκεκριμένη πάθηση. Λοιπόν, συνεχίζοντας την ασθενή αυτό, η δακτυλική του εξέταση είναι μια φυσιολογική, είναι φυσιολογική δακτυλική εξέταση, το οποίο είναι χαμηλό σχετικά, είναι 1,9. Ο αιματολογικό και επιδοτικό είναι επίση φυσιολογικό. Ο ποσάρτη μετρήθηκε γύρω στα 56% περίπου και το maximum flow είναι 10 με 12 σε διάφορα μετρήσεις, το PVR, το υπόλοιπο αλληλεγγύη των ούρων μετά την ούρηση, περίπου 100 με 120 ml. Αυτό είναι το διάγραμμα της ούρησης του ασθενούς αυτού. Επαναλαμβάνω, γύρω στα 10 με 12 ml ανά σεκόν.
Πριν από δύο μήνες ο ασθενής ήταν σε μια κατάσταση που δεν μπορούσε να ούρισει αμέσως όταν του ήρθε η επιθυμία για ούρηση. Καθυστέρησε γύρω στα μισή ώρα με 45 λεπτά την ούρηση. Δεν μπόρεσε να κάνει να ούρηση. Επισκέφθηκε το νοσοκομείο, του βάλανε ένα καθητήρα Foley. Και στη συνέχεια πήγε στον ουρολόγο του, ο οποίος του έβγαλε τον καθητήρα. Ο ασθενής του ούρισε με κάποιο υπόλοιμα, αλλά εν πάση τόσο όμως μπόρεσε να απαλλαγεί τον καθητήρα. Δυστυχώς όμως, μετά από ένα μήνα περίπου, είχε ένα νέο επεισόδιο οξείας επίσκεψης ούρων και ξανατοπιστήθηκε Foley. Είμαστε τώρα στη φάση αυτή, όπου ο ασθενής αυτός φέρει ένα Foley και ζητάμε να μάθουμε πώς θα προχωρήσουμε, εάν χρειαζόμαστε κάποιες άλλες εξετάσεις ή αν έχουμε ολοκληρώσει τον διαγνωστικό μας έλεγχο για τον ασθενή αυτό. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορώ να το κάνω λίγο διαδραστικά, αν νομίζετε, κύριε Χατζηκρίστου, ή εν πάση τόσο, όπως είμαι εδώ τώρα, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να τους πω να σηκώσουν χέρι ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θέλετε να με πληροφορήσετε. Καλησπέρα και από μένα. Είσαστε Βρετανία, αρχίσατε ακριβώς. Όπως εάν δεν βλέπετε, άμα θέλετε μπορώ να λέω κάποιο όνομα ή να πείτε εξής κάποιον απαντήσει, να απευθύνετε όνομα. Κάποιο όνομα μπορείτε και εσείς, εν πάση τόσο, αν κάποιος συνάδελφος θέλει να μας πει πέντε πράγματα ή υπάρχει κάποια δυνατότητα να μιλήσει κάποιος, ευχαρίστως, αλλιώς θα σας πω την δική μου την άποψη και τη συζητάμε. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος να θέλει να σχολιάσει αν είμαστε ικανοποιημένοι με τις εξετάσεις, αν θέλουμε κάτι άλλο, αν τα έχουμε κάνει όλα. Ο κύριος Ζαβέλας. Μας ακούει. Ενδεχομένως δεν είναι κάποιοι μέσα. Πάει να διευκολύνουμε λίγα τη ροή. Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις. Okay. Να προχωρήσω εγώ και να πω ότι... Κύριε Τσαβέλα. Παρακαλώ. Μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό το περιστατικό. Ναι, πείτε μου. Απλά έχω λίγο θέμα με τον ήχο. Σας ακούω. Κύριε Μητσογιάννη, κάντε την ερώτηση. Είναι ένας ασθενής ο οποίος είναι υπό αλφα-blockers. Και σε αλλοσπίρ των 100, έχει κάνει δύο επισχέσεις. Η πρώτη, βέβαια, απόπειρα αφαίρεση του καθετήρα, δοκιμασία αφαίρεση του καθετήρα ήταν επιτυχής. Αλλά ο ασθενής ξαναέκανε επίσκεψη ούρων και έχει τοποθετηθεί τώρα ένα Foley. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση τώρα. Να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Αν έχετε κάποια γνώμη, τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι. Θα μπορούσαμε να. Ένα υπερηχογράφημα, ίσως ένα PSA. Ναι, αυτά τα έχουμε επομένως, τα είχαμε πει, είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Είναι αποστάσεις γύρω στα 55 γραμμάρια. Είχε ο ασθενής πόλημα ούρων πριν. Αλλά όπως σας είπα, τώρα είμαστε στη φάση της δεύτερης επίσκεψης. Και εσείς, ας πούμε, ο Ρέντος Καρίνα, αν μπορείτε να μας πείτε τι προτιμάτε να κάνετε από εδώ και πέρα. Να τον ξαναβγάλετε τον καθητήρα, να τον χειρουργήσετε, να τον αλλάξετε την φαρμακευτική αγωγή που παίρνει με τα ανσουλοσύνη. Αυτό ρωτάμε, σαν πρώτη ερώτηση. Μία σκέψη θα ήθελα να δοκιμάσουμε και μία δεύτερη φορά να κάνουμε trial without catheter και μετά να σκεφτούμε μία αλλαγή στην φαρμακευτική του αγωγή. Ίσως να βάλουμε συν αναστολέα 5α ρεδουκτάσης. Μάλιστα. Είναι μια σκέψη και η πρώτη και η δεύτερη. Εγώ θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να το σχολιάσει. Αν μου επιτρέπετε να πω εγώ ότι ουσιαστικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ απίθανο ένας ασθενής μετά τη δεύτερη επίσκεψη ούρων να μπορέσει να πάει καλά με φαρμακευτική αγωγή. Βεβαίως το να προσθέσει κανένας αναστολέα 5α ρεδουκτάσης είναι μια επίσης επιλογή. Πλην όμως, επειδή τώρα νομίζω ότι το περιστατικό είναι λίγο οξύ εντός εισαγωγικών, δηλαδή. Τα γεγονότα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσε να δράσει, ας πούμε, την αστερίδη, την αστερίδη. Θα έλεγα ότι αυτή είναι μάλλον μια δεύτερης επιλογής θεραπευτική πρακτική. Είναι κανένας ο οποίος θα προχωρούσε σε εγχείρηση σε αυτόν τον ασθενή. Αν δηλαδή μπορεί να μας πει κάποιος, αν προτιμάει την επέμβαση. Η χειρουργική επέμβαση. Συμφωνούμε, δηλαδή, υπάρχει η άποψη να γίνει η επέμβαση, δεν είναι. Ηρακλή, εδώ μπορούμε να ζητήσουμε να σηκώσουν χέρια όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε χειρουργική επέμβαση, ότι είναι ισχυρή ένδειξη πλέον. Η κυρία Παπαδάκη έχει σηκώσει χέρι, διάφορες οπηλίδες, Οδυσσέας. Και ο κύριος Ζελπές, υπάρχουν διάφοροι που έχουν σηκώσει.
Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα σηκώσουν. Και τι λύση είναι πέρα σε θέμαση, οπότε εντάξει. Τεκμηριώθηκαν όλα τώρα. Φοβούνται να σηκώσουν. Οι περισσότεροι θα ήθελαν να το σηκώσουν. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ αυτής της κατάστασης και εγώ. Δηλαδή συμφωνώ ότι, όπως σας είπα, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προβλέψει κανείς μια επιτυχή έκβαση της δεύτερης του ΟΚ. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε για χειρουργείο. Άλλες εξετάσεις από αυτές που σας είπα πριν, δηλαδή που κάναμε ένα υπερχογράφημα, ξέρω εγώ, το PSA, η δακτυλική, υπάρχουν κάποιες άλλες εξετάσεις που ξεχάσαμε ή ξέχασε ο ουρολόγος να κάνει. Βέβαια, σας επαναλαμβάνω, είμαστε σε φάση επίσκεψη. Κύριε Σταυρολαδάκης, κάτι θέλει να πει. Με το χεράκι μπερδεύτηκα. Α, οκ. Okay. Επειδή δεν παρακολούθησα το... από την αρχή, γιατί μπήκα τώρα, μόλις έλειπα για λίγο. Πόσο χρονών είναι ο ασθενής? 74 ετών με δύο επισκέψεις. Ωραία, ναι, όχι, τις δύο επισκέψεις πρόλαβα, εντάξει. Απλά την ηλικία δεν είχα ακούσει. Okay. 73. Και είναι fit, δηλαδή, για χειρουργείο, έτσι? Είναι fit, έχει μια ευρεϊκή υπέρβαση, παίρνει ένα χαπάκι, το οποίο δεν τον απασχολεί και παίρνει και προληπτικά ένα αλλοσπύρι των 100 που του έχει δώσει ένα παθολόγο. Χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Και το PSA δεν άκουσα. Το PSA ήταν 1,56, αν θυμάμαι καλά και εγώ τώρα. Εγώ δεν θα του έκανα κάτι άλλο προσωπικά. Θα του κάνατε τι? Α, αυτές εξετάσεις, ναι, ωραία. Από εξετάσεις, θα πήγε για χειρουργείο. Ναι. Ωραία. Νομίζω και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Δηλαδή, αν δει κανείς τα guidelines... Ηρακλή, συγγνώμη, είχαμε μία παρέμβαση από... Μαρκέλα Κάπα, για προτείνει επιπλέον ουροδυναμικό έλεγχο αν υπάρχει μεγάλο υπόλοιμα. Το υπόλοιμα είναι 120-130, ναι. Ωραία, να το αφήσουμε το πράγμα. Εννοεί ίσως όταν μπήκε ο καθετήρας, όπου εκεί ίσως δεν ήταν 120-130. Ναι, ήταν μεγάλο, ήταν μεγάλο υπόλοιμα. Εννοείς πώς θα έβγαλε, ναι. Είναι μια καλή σκέψη αυτή, αν να το δούμε. Θεωρώ ότι όχι, μιλάμε για οξία επίσχεση. Μαρκέλα, και δεν μιλάμε για χρόνια επίσκεψη, μιλάμε για οξία επίσκεψη. Επομένως, ήταν αυτή η κλασική επώδυνη αίσθηση υπηρετικού άλγους κτλ. Είναι μια κανονική οξία επίσκεψη. Αν δει κανείς τις εξετάσεις όπως περιγράφονται στα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, και αυτές τις εξετάσεις που κάνουμε εμείς συνήθως, βλέπουμε ότι καλά, εξαιρούμε βέβαια στο frequency volume chart, το οποίο στη φάση αυτή δεν έχει κάποια ένδειξη. Διακριτική έχουμε κάνει, PSA έχουμε κάνει, ουρολογομετρία, υπερβολική στερεοσκόπηση. Από όλες αυτές τις εξετάσεις, όλες έχουν ισχύ το πάνω αντίστασης. Εκτός από τη στερεοσκόπηση, η οποία δεν χρειάζεται να γίνεται, υπάρχει κάποια ικανή όγκου που ενδεχομένως να μας αλλάξει, να μας τροποποιήσει θεραπευτική μας απόφαση. Και το κλειδί δεν είναι WIP, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν προοπτικές μελέτες γι' αυτό, αλλά όλα αυτά θα τα θεωρήσουμε και τα έχουμε κάνει. Ο ουρολόγος τα έχει κάνει πολύ σωστά όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, συμφωνούμε καταρχήν ότι υπάρχει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποιο είδους επαγγελματική αγωγή. Άρα λοιπόν η ερώτηση ότι είναι πλέον μονόδρομος, στην ερώτηση αν η επαγγελματική θεραπεία είναι μονόδρομος, νομίζω πρέπει να απαντήσουμε ναι, αυτή είναι η άποψή μου και όποιος θέλει μπορεί να τη σχολιάσει. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν θα κάνουμε διορυθρική προστατεκτομή ή κάτι άλλο σε αυτό το συγκεκριμένο ασθενή. Και γιατί, αν κάνουμε τη ρυθμική προστατεκτομή, πλεονεκτήσει σε κάτι και θα την επιλέξουμε? Δεν ξέρω τώρα εδώ, νομίζω ότι κάποιος θα πρέπει, αν θέλει, μπορεί να πάρει το λόγο να μας πει αν προτιμά τη ρυθμική προστατεκτομή. Γιατί ακούσαμε προηγουμένως και σε μια συνεδρία άλλες νεότερες τεχνικές, οι οποίες με πολύ έτσι μεγάλη έμφαση τόνισαν ότι υπάρχει, ας πούμε, υπάρχει και η εκτομή του αδενώματος. Έστω με την φόλεπη, με την υπολογική διαθερμία. Εμείς ξέρουμε ως gold standard ακόμη και τώρα τη διευθυντική προστατεκτομή. Υπάρχει όμως, αν υπάρχει κάποια άλλη άποψη, καλούμε να την ακούσουμε τώρα. Νομίζω ότι εντάξει, είναι κάποιες μέθοδοι καλές, οι οποίες στο μέλλον ίσως μας προσφέρουν παραπάνω. Διορυθμική προστατεκτομή έχει κάποια πλεονεκτήματα, δηλαδή των άλλων τεχνικών, τουλάχιστον στα πρώτα τελευταία guidelines, έτσι.
Είναι ακόμη και τώρα ο ακρογωνιαίος της θεραπείας της απόφραξης που οφείλεται σε BPH, γιατί βελτιώνει όλες τις παραμέτρους και η βελτίωση είναι εντυπωσιακή, αν μου επιτρέψετε την έκφραση. Το Q maximum βελτιώνεται κατά 192%, όλα τα άλλα κατά 70% βελτιώνονται. Η παρέμβαση είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με, και με τα λέιζερ και με τις άλλες ελάχιστες επενδυτικές θετικές. Η παρέμβαση είναι σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό, γύρω στο 2,6%. Οι επιπλοκές είναι αποδεκτές, με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς από κάτι. Βεβαίως, ξέρουμε ποιες είναι οι επιπλοκές, δεν είναι να δούμε τώρα, αλλά είναι γενικά αποδεκτές εντός εισαγωγικών. Και να έχουμε υπόψη μας ότι η ιδιωτική ψαρακτομή δεν στοχεύει στο να βελτιώσουμε εμείς αριθμητικά και αριθμητικά δεδομένα, αλλά στοχεύει, αφού άρουμε την κοινωνική απόφραξη, να έχουν βελτιωθεί τα συμπτώματα. Μόνο τότε και μόνο τότε, νομίζω, θα πρέπει να θεωρείται μια επέμβαση όπως η ιδιωτική ψαρακτομή επιτυχημένη. Να έχει δηλαδή ο ασθενής να είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Τώρα για την υδροδυναμική μελέτη. Νομίζω ότι αυτό που είπε η κυρία Κονόμη έχει μία βάση, αν ας πούμε το υπόλοιπο είναι μεγάλο. Θα πρέπει όμως να δούμε και εδώ ότι υπάρχουν δύο τύποι ουροδυναμικής μελέτης. Η μία επεμβατική που την κάνουμε σε όλους τους ασθενείς, που οφείλουμε να την κάνουμε σε όλους τους ασθενείς. Δηλαδή το ημερολόγιο ουρήσεων, εδώ βέβαια στην περίπτωσή μας πριν την υποθέση του καθετήρα, το PVR και την ουρορομετρία. Ενώ η επεμβατική ουροδυναμική, δηλαδή pressure flow study, για να δούμε αν υπάρχει απόφραξη, δεν την κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις, την κάνουμε μόνο εφόσον υπάρχουν ενδείξεις. Και να πούμε επίσης ότι δεν υπάρχουν προοπτικές δικαιωμένες μελέτες σε ασθενείς που έχουν LATS και πιθανώς είναι αποφραγμένοι. Μελέτες οι οποίες συνασύρουν την στάνταρ πρακτική μας, δηλαδή της μη επεμβατικής ουροδυναμικής, με την επεμβατική ουροδυναμική σε σχέση με το αποτέλεσμα της επέμβασης. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει ως έννοια. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε 2-3 μόνο πράγματα για την επεμβατική αυτή ουροδυναμική, δηλαδή για την πίεση της ροής, να πούμε ότι πράγματι είναι ο μοναδικός τρόπος να διαγνώσει κανείς, πέραν πάσης αμφιβολίας, μια εκπληκτική απόφραξη. Άρα λοιπόν θα έπρεπε θεωρητικά να την κάνουν σε όλους τους ασθενείς, γιατί είναι η μοναδική απόλυτη, ας πούμε, απόδειξη της απόφραξης. Βεβαίως δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί είναι πραγματική μέθοδο. Και επομένως, αν πάει κανείς και κάνει, χωρίς να υπάρχει ένοιξη, μπορεί να κινδυνεύσει ο ασθενής του από λίμωξη και ίσως και σύψη σε ορισμένες περιπτώσεις, γι' αυτό πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν απόλυτες ενδείξεις πραγματοποίησης. Προφανώς και δεν θα κάνει κανένα ουροδυναμική μελέτη πριν αρχίσει αλφα μπλόκερ, δεν υπάρχει καμία ένδειξη. Και το ερώτημα πάντα τίθεται αν θα κάνουμε πριν από μια χειρουργική επέμβαση. Βέβαια, θα το ξαναδούμε αυτό σε διάφορες προσπαθήσεις που θα αναπτύξουμε σήμερα. Εγώ θα ήθελα αυτό να συνεχίσει. Ορίστε. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια ερώτηση, με συγχωρείτε. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν τον ασθενή, νομίζω ότι εγώ είμαι τη γνώμη ότι δεν θα κάνουμε ουροδυναμική μελέτη, διότι δεν θα απαντήσουμε ναι σε το εξή ερώτημα. Εάν κάνω ουροδυναμική μελέτη, θα τροποποιήσω ή θα δημιουργήσω μια απόφαση για την ιδιωτική. Υπάρχει κάποιο έβριμα που θα βρω στον ουροδυναμικό έλεγχο που θα μου πει ότι κοίταξε, δεν θα κάνει πλέον ιδιωτική ψαρακτομή. Όχι, δεν υπάρχει. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει, θα προχωρήσουμε χωρίς να κάνουμε ουροδυναμική μελέτη. Και επίσης, θα επαναλάβω για μια ακόμα φορά ότι ο πρωταρχικός σκοπός μιας επέμβασης δεν είναι να βελτιώσουμε αντικειμενικές αλλά υποκειμενικές παραμέτρους και ποιότητα ζωής. Και μάλιστα υπάρχουν αρκετά σοβαρές μελέτες, οι οποίες έχουν δείξει ότι τα αντικειμενικά ουροδυναμικά ευρήματα πιθανότητα δεν έχουν καμία σχέση με το υποκειμενικό αποτέλεσμα, είτε πριν την επέμβαση, είτε και μετά την ιδιωτική προστακτομή. Άρα λοιπόν, το ουροδυναμικό εδώ πέρα δεν ενδείκνεται. Δεν ξέρω αν τον Απόστολο βέβαια θέλει να σχολιάσει κάτι. Ηρακλή, απλά ναι, ναι. Να πω ότι υπάρχει κάποιο σχόλιο στο chat από τον κύριο Τσικόπουλο σχετικά με το ρόλο της ηλικίας στην απόφαση για χειρουργική επέμβαση, στην απόφαση για ουροδυναμική. Δεν ξέρω πού ακριβώς είναι το σχόλιο. Θα ήθελες να πεις κάτι γι' αυτό. Η ηλικία, αν εννοείς ο άνθρωπος, δεν νομίζω ότι θεωρούμε ότι είναι περασμένης ηλικίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάτω των 80, είναι σε μια πολύ καλή λειτουργική κατάσταση. Η βιολογική του ηλικία ενδεχομένως να είναι και μικρότερη. Δεν θεωρώ ότι αποτελεί αντένδειξη να προχωρήσουμε σε επεμβατική μέθοδο η ηλικία του. Αν εννοεί αυτό, είναι αυτό. Okay. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν να πάμε σε μια άλλη ερώτηση, την οποία θα ήθελα εδώ να μοιραστώ και τη δική μου την άποψη.
σε σχέση με τη διακοπή αυτού του αντιεμπομετελιακού που παίρνει ο ασθενής αυτός, αυτός παίρνει ένα σαλοσπύρι των 100, χωρίς επαναλαμβάνω όμως να έχει κάποια σοβαρή καρδιολογική πάθηση. Και θέλω να μου πείτε, εάν θα πρέπει να το διακόψουμε ή πόσοι από εμάς να σηκώσουμε χέρι τους αυτού που θα διέκοπταν την ασπιρίνη πριν από για 5 μέρες, ξέρω εγώ παράδειγμα, ή για όσες μέρες θέλετε εσείς, πριν τη χειρουργική προστατεκτομή. Υπάρχει κάποιο που θα το διέκοπτε το αντιεμπομετελιακό? Για να μην έχει αιμορραγία δηλαδή στην διορθωτική. Το λέει, το αφήνουμε απ' έξω. Έτσι. Μιλάμε για την διορθωτική στο δεκομή. Νομίζω κανένας δεν σηκώνει το χέρι, να μην περιμένουμε αντίπως. Ο κύριος Τζαβέλας θα το διέκοπτε. Θέλετε να μας πείτε κάτι ή απλώς θα το δείτε. Από την ελάχιστη εμπειρία που έχω και βλέπω τουλάχιστον αυτά που κάνουμε στην κλινική, συνήθως το σαλοσπύρι το διακόπτουμε. Παρόλα αυτά, σε κάποια συγκεκριμένα περιστατικά που λόγω καρδιολογικών θεμάτων είναι απαραίτητο να συνεχίζει να παίρνει σαλοσπύρι και έχουμε προχωρήσει σε διουρηθρική, δεν θυμάμαι να έχουμε κάποια πολύ σοβαρή επιπλοκή μεταγχειρητική ή κάποια πολύ μεγάλη διεγχειρητική δυσκολία. Για ανιστολόγη σας, τι λένε για τη ραχεία, το σαλοσπύρι? Δεν νομίζω. Αν είναι κάποια. Αυτό νομίζω πως προχωράνε σε γενική αναισθησία και δεν την προτιμούν ιδιαίτερα τη ραχεία. Ωραία. Νομίζω και εγώ θα συμφωνήσω. Βέβαια, πρέπει να σας πω εκ των προτέρων ότι διαβάζοντας 4-5 σελίδες guidelines για όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι, βέβαια δεν είμαι ο ειδικότερος, αλλά μπορώ να σας παραθέσω αυτά που έχω διαβάσει για το θέμα. Καταρχάς, υπάρχουν τα guidelines της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής και Ευρωπαϊκής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, και τα οποία αναφέρουν σε πράγματα τα οποία θα τα ακούσουμε πολλές φορές, τα οποία όμως σε ορισμένες περιπτώσεις, αν μου επιτρέπετε να πω την ταπεινή μου γνώμη, δεν λένε και πολλά πράγματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εδώ λέει ότι αν συνεχίσει κανείς την ασπιρίνη, αυξάνεται ο κίνδυνος αιμορραγίας κατά 50%, αλλά όχι η σοβαρότητα της αιμορραγίας. Άρα λοιπόν μπορεί κανείς να διακόψει την ασπιρίνη πάνω από 7 μέρες, αλλά για συγκεκριμένες παθήσεις, οφθαλμολογικές, νευροκυβικές, νοτιαίων μελίων και ούτω καθεξής. Εκείνο που γράφουν επίσης είναι ότι ο χειρισμός της χαμηλής δόσης ασπιρίνης θα πρέπει να γίνεται σε ατομική βάση. Δηλαδή, θα πρέπει να συνοηθεί κανείς με τον καρδιολόγο του για το αν θα πρέπει ή όχι να διακοπεί ασπιρίνη. Και αυτό θα το πω πάρα πολλές φορές, αφού ζυγίσει το περιεκτικό κίνδυνο είτε αιμορραγίας είτε θρόμωσης, έτσι σε σχέση με καρδιακό όφελος. Είναι κάτι το οποίο σας το παραθέτω όπως ακριβώς αναφέρεται. Δεν έχω γνώμη σε αυτό το πράγμα, πάντως εγώ θα ήμουν της γνώμης να μην διακοπεί η ασπιρίνη. Γιατί... Αλλά από την άλλη μεριά, πρέπει να σας πω ότι αυτός ο ασθενής ούτως ή άλλως την ασπιρίνη αυτή, το σαλοσπύρι των 100, το παίρνει για κάποιο λόγο αδιευκρίνιστο. Να το κόψει και να μην πάρει και τίποτα. Ναι, και να μην πάρει. Θα μπορούσε ενδεχομένως να δούμε και αυτή την άποψη πλέον, κ. Χατζηχρήστου, γιατί δεν υπάρχει κάποια υποκείμενη σοβαρή πάθηση που θα μπορούσε ενδεχομένως να πάει χειρότερα, παραδείγματος χάρη. Βέβαια, τα κάνει να είσαι σταμάτανε εδώ. Και για να το κάνουμε λιγάκι πιο σύνθετο, να ξαναπάρουμε τον ίδιο ασθενή και να πούμε ότι αυτός ο ασθενής δεν είναι ότι έχει μόνο μια ιατρική υπέρταση, αλλά έχει και μια στεφανία νόσο πλέον. Δηλαδή, έχει ένα σταθερό επεισόδιο προέτους για το οποίο έκανε μια αγκιογραφία, στεφανιογραφία. Βρέθηκε νόσος 2 αγγείων και προέκυψαν οι καρδιολόγοι, οι κομματικοί καρδιολόγοι, σε αγκιοπλαστική και τοποθέτησαν ένα στεντ νεότερης γενιάς. Και του είπαν, θα παίρνει συνεχώς σαλοσπύρι των 100 και πλαδίξ. Τον 75, δηλαδή κλόπιδο γρέλι, ένα άλλο αντιεμοπεταλιακό. Επομένως, ο ασθενής παίρνει διπλή αντιεμοπεταλιακή αγωγή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα μου επιτρέψετε να πω η προσωπική εμπειρία, τουλάχιστον στο Σουμανόβλιο που εργάζομαι εγώ, ίσως θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε βεβαίως και ίσως και από άλλα νοσοκομεία. Οι οδηγίες των ασθενών γενικά είναι ότι θα πρέπει να κόβουν την ασπιρίνη μια μέρα πριν και το βλαβίξ 7 μέρες πριν, ενώ τα νεότερα από του στόματος αντιπυκτικά δυσχεία, όπως είναι το Πραντάξα, το Ξαρέλτο ή το Ελίκους, 3 μέρες πριν και ενδεχομένως το Πραντάξα 5 μέρες πριν. Αυτό είναι μια γενική αρχή που είναι level of evidence 4, αν μου επιτρέπετε, όσον αφορά την συζήτηση που κάνουμε με τους αναισθησιολόγους. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες για το χειρισμό των αντιεμπομεταλλιακών πριν τη διουρθωτική προστατεκτομή. Δηλαδή, το ερώτημα είναι αν θα κόψει κανείς το ένα ή και τα δύο, ή θα κάνει bridging. Αν δηλαδή θα αντικαταστήσει ένα από αυτά τα δύο,
με κάποιο άλλο φάρμακο πριν την επέμβαση. Ώστε να μειωθεί προφανώς ο κίνδυνος αιμορραγίας. Τι λένε τα guidelines των καρδιολόγων και των αναισθησιολόγων? Ότι στην περίπτωση που έχουμε διπλή αντινοκτελική αγωγή, εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε, αν είναι δυνατόν, να συνεχίσουμε σε μια επέμβαση χωρίς να κόψουμε ούτε την ασπιρίνη είτε την κλοπιδογρέλη, όταν πρόκειται για προγραμματισμένη βεβαίως επέμβαση. Άρα λοιπόν να συνεχίσουμε την αγωγή και αυτό θα πρέπει να γίνει για τουλάχιστον 4, για ένα μήνα ή έως 3 μήνες, όταν πρόκειται για τα παλιά stents, τα οποία ήταν τα bare metal stents, απλά που δεν είχαν δηλαδή φάρμακο, ενώ για τα νεότερης γενεάς stents θα πρέπει να αναβληθεί αυτή η επέμβαση, αν και εφόσον δεν είναι life threatening η πάθηση, για 6 με 12 μήνες. 6 μήνες τα νεότερα και 12 μήνες τα παλιότερης γενεάς drug eluting stents, είναι αυτά τα οποία έχουν κλείνει και φάρμακο, παθηταξέλη και τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει μια τέτοια οδηγία. Και επίσης, επαναλαμβάνουν και πάλι ότι και αυτή η διπλή αντινοκταλική αγωγή, το αν θα συνεχιστεί ή όχι, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση μεταξύ του χειρουργού και του καρδιολόγου και πάλι να ζυγίσουμε τον κίνδυνο χειρουργικής διαχειριστικής αιμορραγίας με τον κίνδυνο σοβαρής για τη ζωή, θρόμβωσης κτλ. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα μεγαλύτερο, θα λέει κανείς, μια μεγαλύτερη συνθετότητα στο πώς θα το χειριστεί κανείς αυτά τα πράγματα. Και θα μου επιτρέψετε να παραθέσω για από δύο ακόμα papers τα δεδομένα. Υπάρχουν κάποια guidelines της British Association of Urological Surgeons της Αγγλίας που γράφουν ότι βεβαίως δεν υπάρχει σαφής ένδειξη και εξαρτή guidelines για το πώς θα ρυθμίσουμε την αντιπυκτική αγωγή πριν από μια επίγουσα ή προγραμματισμένη επέμβαση. Αυτό που λένε αυτοί είναι ότι θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον κίνδυνο αιμορραγίας αφενός. Και συνυπολογίζοντας μάλλον και δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι ο ασθενής. Και άλλος παράγοντας είναι το είδος της επέμβασης. Και με βάση λοιπόν αυτά, κατατάξει τις επέμβασεις σε τρεις κατηγορίες, high, moderate και low risk procedures. Η ρυθμίση βρίσκεται στην υψηλής επικίνδυνοτητας για αιμορραγία κατηγορία, όπως και η διρυθμική κύστεως, διαδερμική, σωματική ατυψία ακόμη. Ενώ low risk είναι η κυστοσκόπηση, η ουρτηροσκόπηση, η ουρτηροτεψία και η laser προστατεκτομή. Δηλαδή το να βγάλει κανείς μπροστά με laser ανήκει στις low risk procedures, επομένως είναι μια πιθανότητα σε αυτόν τον ασθενή σε αυτό το σενάριο που σας λέω τώρα, όπως κάνει και laser προστατεκτομή, ας πούμε. Αλλά μια και μιλάμε για τη διεθνική, να πω επίσης ότι σε αυτό το ίδιο paper μιλάνε για τον τύπο του ασθενούς και υπάρχουν ασθενείς που είναι high risk για αιμορραγία ή για θρόμβωση, με συγχωρείτε. Οι high risk ασθενείς για θρόμβωση είναι αυτοί που έχουν πρόσφατη αγκεοπλαστική με stent ή πρόσφατη αντικατάσταση της βαλβίδας. Υποτροπιάζουν στα θρομβοβελικά επεισόδια, ενεργό καρκίνο, πλήρη αριθμία, πρόσφατο αγκιακό και κεφαλικό επεισόδιο και μάλιστα και υπάρχει ένα σκορ, το chat σκορ να είναι πάνω από 6. Το chat σκορ υπολογίζει τον κίνδυνο θρόμβωσης για ασθενείς με διάφορες παθήσεις. Λοιπόν, πάλι στο ίδιο paper και θέλω να σας προβράσω, να σας πω ότι με βάση λοιπόν αυτά οι ασθενείς που είναι αντιπυκτικά σε αντιεμοβιταλικά, με ασχολείτε, δηλαδή ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη, αν είναι high medium risk, επέμβαση low risk, αφενός εκπαιδευτικών και πάμε στον τύπο του ασθενούς. Ο high risk ασθενής θα πρέπει, που είναι αυτός ο συγκεκριμένος, σας είπα, με τα πρόσφατα επεισόδια θρομβολικά ή πρόσφατα εισαγωγή στέν, θα πρέπει να αναβληθεί η ιδιωτική προστατευτική για 6 μήνες, διότι δεν είναι δυνατόν να διακοπεί καθόλου το φάρμακο αυτό. Ενώ στο low risk του ασθενή τα πράγματα πάνε διαφορετικά. Στην πρώτη περίπτωση του high risk, μόνο επέμβαση για τη ζωή του ασθενούς πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Ενώ στην άλλη περίπτωση μπορούμε να διακόψουμε τα φάρμακα για 7 με 10 μέρες προεγχειρητικά και μετά από 1 με 2 μέρες να τα ξαναρχίσουμε. Αυτό όσον αφορά το Plavix, να μιλάμε με τα ονόματα, ενώ τα νεότερα όπως Pradaxa, Liquis κτλ. Σε αυτά υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση. Ο τύπος ασθενή και αν είναι high-low risk επίσης παίζει ρόλο. Σε όλες τις high-risk περιπτώσεις η επέμβαση αναβάλλεται, ενώ στις low-risk περιπτώσεις μπορεί κάποιος να κάνει να παραλείψει τα αντιπυκτικά αυτά για 3 μέρες και να ξαναρχίσει 24 ώρες μετά. Επομένως, νομίζω ότι υπάρχει ακόμα μια, όχι ασάφεια θα έλεγα, αλλά για εμάς τους χειρουργούς, τα πράγματα μπαίνουν λιγάκι σε ένα άλλο πολύ πιο σύνθετο πεδίο που πολλές φορές μας μπερδεύει πρακτικά. Υπάρχουν βέβαια συνάδελφοι εδώ και αν είναι πρόθυμοι να παρέμβουν, που μπορεί να είναι εμπειρότεροι σε αυτό το θέμα,
Να τελειώσω εγώ αυτό το κεφάλαιο λέγοντας ότι το bridging δεν είναι απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, αν κάποιος παίρνει warfarini, που δεν έχουμε εμείς στην Ελλάδα, νομίζω, εμείς έχουμε άσενο κουμαρόλι, δηλαδή συντρόμ, διακόπτεται αυτό 5 μέρες πριν από το χειρουργείο και μετά 3 μέρες αρχίζουμε πριν το χειρουργείο, αρχίζουμε χαμηλού μοριακού χώρου σποδολίνη υποδορίω, η οποία διακόπτεται τη μέρα του χειρουργείου, μια μέρα πριν από το χειρουργείο, το χειρουργείο, με συγχωρείτε. Και στη συνέχεια αρχίζει πάλι η χορήγησή της. Αν είναι minor η επέμβαση που κάναμε 24 ώρες, αν είναι major surgical procedure, είναι 48 με 72 ώρες μετά την επέμβαση. Και δεν είναι απαραίτητο όταν κάποιος παίρνει τα νεότερα, τα novel agents, τα νεότερα αντιβιωτικά, να κάνει bridging. Δηλαδή τα κόβει 3 μέρες, αλλά δεν παίρνει τίποτα άλλο. Και αυτό είναι ένα πράγμα που πολλές φορές μαρτυρεύει. Πολλές φορές και οι ίδιοι καρδιολόγοι δεν έχουν σαφή ξεκάθαρη άποψη για αυτό το θέμα και γίνεται ένας μήλος, αν μου επιτρέπετε, με την ιστορία αυτή. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να σχολιάσει. Κύριε Χατζηχρήστου, νομίζω μπήκε ο κύριος Μητρόπουλος, ο οποίος έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτά. Αν νομίζετε ότι θέλει να πείτε κάτι. Κοιτάξτε, πάντοτε οι οδηγίες δίνουν κάποιες γραμμές. Γενικά πιστεύω ότι όλοι οι ουρολόγοι φοβόμαστε. Γιατί μία φορά σου τύχει, έτσι. Και εκεί θα πραγματικά θα πλέξεις. Δεν ξέρω, επειδή έχει πραγματικά κάνει τεράστια βήματα και η τεχνική μας, η διελευθυντική, τα εργαλεία μας κτλ. Αν πρέπει λίγο να αρχίσουμε να χαλαρώνουμε το παλιό το φόβο. Ενδεχομένως ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Εδώ υπάρχει ένας συγκεντρωτικός πίνακας ακριβώς, ο οποίος πάλι κατατάσσει τους ασθενείς σε υψηλού ενδιάμεσου και χαμηλού ρίσκου, υψηλού κινδύνου, και βλέπετε ότι τα νεότερα είναι 2 μέρες πριν να διακοπούν, εκτός από το πρατάξα που είναι παραπάνω, και το recommencing, αυτή η επανέναρξη, γίνεται τη δεύτερη μέρα, δηλαδή 48 ώρες και πέρα. Να μην σας κουράσω από αυτά, νομίζω ότι αυτός είναι ένας πίνακας που λέει περίπου τα ίδια πράγματα, ακόμα πιο επιθετικός στην επανέναρξη, δηλαδή σε low bleeding risk 6 με 8 ώρες μετά και high bleeding risk 48 με 62 ώρες. Εκείνο που πάντως κατάλαβα εγώ από όλα αυτά, αν μου επιτρέπετε, με τα μπερδεμένα, είναι ότι όταν πρόκειται για νεότερα αντιδυτικά δυσχεία, δεν χρειάζεται να γίνεται bridging. Η δε θεραπευτική αντιμετώπιση, και εκείνο που κατάλαβα επίσης και το καταλαβαίνουμε όλοι μας, αλλά είναι πολύ γενικό, είναι ότι θα πρέπει να εισηγήσουμε τον κίνδυνο αιμορραγίας με κίνδυνο θρόμβωσης. Και αυτό έχει να κάνει με την πάθηση που έχει ο ασθενής. Λοιπόν, εάν το σενάριο αυτό, αν έχουμε τελειώσει με το σενάριο αυτό και δεν έχει κανένας να σχολιάσει κάτι άλλο, το επόμενο σενάριο θα είναι να ο ασθενής να έχει σακχαρό διαβήτη τύπου 2 και να παίρνει αντιβιωτικά δυσχεία που κρατάνε το ζάχαρο γύρω στο 1,35-1,40 με μια οριακή γλυκοσυλλημένη αιμοσφαιρίνη. Η πρώτη ερώτηση είναι αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του σακχαρώδη διαβήτη και τη BPH. Αν δηλαδή οι συνάδελφοι οι οποίοι νομίζουν ότι μπορεί να υπάρχει κάποια συσχέτιση, μπορούν να σηκώσουν το χέρι του, για παράδειγμα. Υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο παθήσεων, μπορεί μία να προκαλέσει την άλλη. Δεν το πιστεύει αυτό. Η μακρόθεν διαδραστικότητα μάλλον δεν είναι τόσο καλή, Δημήτρη. Ηρακλή, να ρωτήσουμε ίσως αν η συνύπαρση του σαχαρώδη διαβήτη επηρεάζει την απόφαση για χειρουργική επέμβαση στους ασθενείς αυτούς. Εγώ θα έπαιρνα και θα γέμιζα στο ιατρείο την κίνηση να δω τη χωρητικότητα. Άρα πιστεύεις ότι υπάρχει κάποια σχέση. Θεωρητικά, έτσι πω το... Θέλω να αποκλείσω μία υπολειτουργική κίστη. Σωστό. Υποψιάζει υπολειτουργική κίστη, μάλιστα. Σωστό αυτό, πολύ σωστό. Και νομίζω αυτό μαθαίναμε τα παλιά μας χρόνια. Υπάρχει σχέση μεταξύ σαχαρός διαβήτης και διαβήτου και καλωδίου υπερπλασίας, διότι φαίνεται ότι η μία, δηλαδή ο σαχαρός διαβήτης, προάγει την εξέλιξη της άλλης. Υπάρχουν μελέτες για αυτό το πράγμα. Εκείνο που έχει βρεθεί στα πρεαματόζωα είναι ότι όταν υπάρχουν αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης στον ορό, όπως για παράδειγμα στην σακχαρώδη διαβήτη που υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη και στο μεταβολικό σύνδρομο, υπάρχει αύξηση του insulin-like growth factor και επομένως
Στο τέλος έχουμε έναν αυξημένο προβασιασμό των προστατευτικών κυττάρων, άρα υπερπλασία, υπερτροφία, με συγχωρείτε. Σε άνδρες που έχουν αυξημένα επίπεδα ενσουλίνης στον ορό, βρέθηκαν σε μελέτες σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση του όγκου του προστάτη, και οι ασθενείς με κλινική BPH και σαχαροδιαβήτη έχουν μεγαλύτερο IPSS από έναν ο οποίος έχει BPH και που δεν έχει όμως σαχαρόδι διαβήτη. Και επίσης, άλλη μελέτη παλιά έχει σχετίσει σαχαροδιαβήτη με αυξημένο κίνδυνο χειρουργικής αντιμετώπισης της BPH. Επομένως, η απάντηση είναι ότι βεβαίως υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών των δύο. Και αν θέλουμε να δούμε και τις επιπτώσεις του σαχαροδιαβήτη, όπως ανέφερε και ο κ. Καρισκρίστη, είναι ότι προκαλεί αυτές τις τρεις βασικά, θα έλεγε κανείς, επιπλοκές, επιπτώσεις. Η μία είναι η δυσλειτουργία της ορόφου πίθεως, η άλλη είναι η αισθητική δυσλειτουργία και η άλλη είναι η λοιμόξη του ροπητικού. Και από όλες αυτές την πρωτοπορία, την πρωτοκαθεδρία, την έχει και η δυσλειτουργία της ορόφου πίθεως. Δεν θα περίμενε κανείς, αν μιλάγαμε για λοιμόξη ή τη μείωση της αισθητικής λειτουργίας και το καθεξής. Η δυσλειτουργία του κατώτερου ροπητικού είναι η πρώτη επίπτωση σαχαρόδου διαβήτου σύμφωνα με αυτή τη μελέτη. Και το επόμενο ερώτημα το οποίο τίθεται, μια και ο ασθενής αυτός είχε κυρίως επιτακτικότητα, πολλές φορές τα όρια της επιτακτικής αγράφειας. Το επόμενο ερώτημα το οποίο τίθεται, αν μπορεί ο σαχαρός διαβήτης να προκαλέσει συμπτώματα αποθήκευσης. Εδώ λοιπόν, για να μην κουράσω και ρωτάμε πάλι αδίκως, να πούμε ότι στην ανάλυση, ας πούμε, της λειτουργίας της κύστης, να πούμε ότι αφορά τη λειτουργία των νευρών, των ιών και του ουροθυλίου. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλοί παράγοντες που προκαλούν την δυσλειτουργική κύστη στο διαβήτη και έχουμε ένα ευρύ φάσμα. Στο φάσμα αυτό, από τη μία έχουμε την διαβητική κύστη με ό,τι ανέφερε προηγουμένως ο κ. Καρισκρίστης, δηλαδή μειωμένη αισθητικότητα, μειωμένη συστατικότητα και ανεπαρκή κένωση. Γι' αυτό και θα θέλαμε να κάνουμε το PDR του Δημήτρης. Αλλά από την άλλη μεριά όμως έχουμε και συμπτωματολογία υπερλειτουργική κύστη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές το παραβλέπουμε. Όταν λοιπόν ο ασθενής αυτός είναι διαβητικός, δεν είναι απαραίτητο να έχει μείωση αισθητικότητας, μείωση συσταλτικότητας του εξωστήρα, μπορεί να έχει και υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα. Η δε κλινική εικόνα σε ασθενή ο οποίος έχει υποκυστικό κόλλημα, δηλαδή large BPH και σαχαρόδι διαβήτη, η κλινική εικόνα είναι ποικίλη, διότι έχουμε πολλές φορές συμπτώματα τα οποία παραβλέπονται. Έχουμε επιδείνωση της ποιότητας ζωής. Σε διάφορες μελέτες βρέθηκε ότι υπάρχει μέχρι και σε ποσοστό 87% των ασθενών νυκτουρία και συχνουρία, πολύ μεγάλα ποσοστά. Ενώ θα έλεγε κανείς αυτά τα οποία περιμένουμε, δηλαδή η δυσουρία, δηλαδή η καθυστέρηση της έναρξης δυσούρης 62% και η μειωμένη ροή όχι σε τόσους ασθενείς, μόνο στους μισούς. Σε δε διαβητικές γυναίκες, φάνηκε, σε μια άλλη μελέτη, φάνηκε ότι τα συμπτώματα αποθήκευσης είναι πολύ περισσότερα τα συμπτώματα κένωσης της κύστης, 63-30%. Οι γυναίκες βέβαια, αλλά ακριβώς μας δείχνει ακριβώς πώς μπορεί να επηρεάσει ο σαχαρόδι διαβήτης στην ουροδόχο κύστη ενός ασθενούς. Και τέλος υπάρχει και μια άλλη μελέτη, η οποία έγινε σε ένα ουρονευρολογικό εργαστήριο, με περίπου 2.300 περιπτώσεις, αναλύθηκαν αυτοί στα τεστ, και αναλύθηκαν τα δεδομένα από διάφορα ερωτηματολόγια, ευρωοργανικό έλεγχο και νευρολογικές εκτιμήσεις. Η διαβητική κύστη βρήκαν οι άνθρωποι αυτοί σε ποσοστό 44%, με κατά πλειοψηφία όμως υπερλειτουργικής κύστης. Και επίσης κατά μεγάλη συχνότητα, η τρίζο overactivity. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντίθετα με ό,τι περιμένουμε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υπερλειτουργικότητας της κύστης και του εξωστήρα στους ασθενείς που έχουν σαχαρόδι διαβήτη. Νομίζω. Να ρωτήσουμε αν έχουμε ή όχι ουροδανικό έλεγχο. Εγώ θα ήθελα όμως να. Πριν πάρετε εκεί πέρα, Ηρακλή, απλά εγώ το είπα αυτό, γιατί ο φόβος μου είναι πριν κάνεις μια ωραία προστατευτομή και μετά δεν πάει να κατουρίσει. Άμα έχει υπερλειτουργική κύστη, έχω τρόπο να το αντιμετωπίσω πιο εύκολο. Ναι. Απλώς αυτό είναι. Επομένως, να υποθέσω ότι είσαι και υπέρ του ροδυναμικού ελέγχου εδώ ή όχι, σε αυτή την περίπτωση. Ή επασχεσαι όποιος είναι. Εξαρτάται από τα συμπτώματα. Πόσο επιτακτική η ούρηση είχε. Ναι. Ο Απόστολε, θα σχολιάσεις για τον οργανικό έλεγχο εδώ στους διαβητικούς. Ναι, νομίζω ότι είναι μια ένδειξη. Ιδίως, προφανώς πάλι ισχύει το ίδιο το θέμα με το αυξημένο υπόλοιπο, είναι σαφής η ένδειξη εκεί. Αν είναι μόνο ευρήματα υπερλειτουργίας και συμπτώματα, συγγνώμη, υπερλειτουργίας της κύστης με φυσιολογικό υπόλοιπο ή με ένα αποδεκτό υπόλοιπο, τότε ίσως
οροδυναμικός έλεγχος να μην έχει απόλυτη ένδειξη. Εκείνο που ήθελα απλά να προσθέσω είναι ότι με βάση όλη αυτή την επιδημιολογική, τις επιδημιολογικές μελέτες που ουροδυναμικές μελέτες που παρουσίασα, αλλά και μελέτες από ζωάκια κτλ. Φαίνεται ότι οι πρώτες διαταραχές που εμφανίζονται σε ασθενείς με σαχαρό διαβήτη είναι αυτές του υπερλειτουργικού εξωστήρα, και με την πρόοδο της νόσου αρχίζει και προστίθεται σε βάθος χρόνου μετά η διαταραχή της υπολειτουργίας του εξωστήρα, και φτάνει σε κάποιο σημείο να έχουν την διπλή διαταραχή, δηλαδή αυτό που ήθελες να πεις, το detrusor hyperreflexia impaired contractility σύνδρομο, και το σύνδρομο της διαβητικής κίστης μετά εμφανίζεται σε πιο προχωρημένα ίσως στάδια της νόσου. Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν εδώ θα κάναμε με παστόση σε αρκετές περιπτώσεις του οδανικού έλεγχου να δούμε ακριβώς την υποκείμενη παθοξιολογία. Να κάνω one share το screen και να αναλάβει ο Απόστολος εδώ και πέρα. One share το να επιθυμείς τη φάση. Απλά full screen. Έβαλα και σε full screen, ελπίζω να το βλέπετε. Υπάρχουν λίγες μελέτες οι οποίες εξετάζουν το αποτέλεσμα του σαχαρό διαβήτη, την επίπτωση σαχαρό διαβήτη μάλλον στο αποτέλεσμα της διουρθικής προστατεκτομής, και μία από αυτές από το 2017 δείχνει έτσι αρχικά στην φάση του baseline ότι σαφώς οι ασθενείς που έχουν σαχαρό διαβήτη, οι άντρες με σαχαρό διαβήτη, φαίνεται να έχουν και αυξημένη συχνότητα από συνοσηρότητες, και βλέπετε εδώ αυξημένη συχνότητα υπέρτασης και αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων, καθώς επίσης και στεφανιάς νόσου και καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ μία τάση μικρότερη φαίνεται και για παρκινσονισμό. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι υπάρχει αυξημένη συχνότητα επίσχεσης μετεγχειρητικά στον πρώτο μόλις μήνα, αλλά αυτό φαίνεται να έρεται μετά τον τρίτο μήνα μετεγχειρητικά. Δεν φαίνεται να υπάρχει εντυπωσιακά αύξηση των ουρολιμόξεων όμως. Εκείνο όμως που υπάρχει φαίνεται ότι είναι η ανάγκη αυξημένης χρήσης φαρμακοθεραπείας μετεγχειρητικά, και ακριβώς αυτό το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα και που είπε και ο καθηγητής κ. Χατζηχρήστου είναι ότι λογικά σε αυτούς τους ασθενείς πιθανώς εμένουν τα συμπτώματα της υπερλειτουργικής κίστης, τα οποία δεν οφείλονται στην περίπτωση αυτή στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, αλλά στην διαταραχή της κίστης από το σαχαρώδη διαβήτη. Οπότε στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί πιθανώς συνεχιζόμενη χρήση αντιμοσχαρινικών, όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Δεν φαίνεται να υπάρχει αρχικά ανάγκη για χρήση αλφα αποκλειστών. Περιέργως αυτοί το βγάζουν όμως να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος χρήσης συνεχιζόμενης χρήσης αλφα αποκλειστών μετά τον τέταρτο μήνα. Ενώ εδώ αναφέρεται και η χρήση της βεθανεχόλης, η οποία είναι χολινεργική, δεν χρησιμοποιείται εδώ στην Ελλάδα. Γενικά όμως φαίνεται ότι όταν μπαίνουν όλα τα φάρμακα μαζί στην στατιστική ανάλυση, τόσο στον 1 με 3 μήνες, όσο και στους 4 με 12 μήνες, υπάρχει αυξημένη ανάγκη χρήσης φαρμακοθεραπείας μεταχειρητικά στους ασθενείς με σαχαρό διαβήτη, και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει επομένως να ενημερώσουμε τους ασθενείς μας προεγχειρητικά. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι ο ασθενής μας, εκτός από την αρτηριακή υπέρταση, εκτός από το σαχαρό διαβήτη τύπου 2, παρουσιάζει δυσλιπιδεμία, η οποία αντιμετωπίζεται με την λήψη υπερός στατίνης. Αυτό θα σας επηρέαζε στην απόφαση για χειρουργική παρέμβαση? Ή να ρωτήσω, θεωρείτε ότι ο ασθενής μας έχει πάσχει από μεταβολικό σύνδρομο? Όσοι το πιστεύουν μπορούν να σηκώσουν χεράκια. Η
κυρία Κονόμη λέει ναι, πάντως. Αυτό είδα εγώ. Από εδώ δεν μπορώ να δω αυτή τη στιγμή. Έχει καταληφθεί όλη η οθόνη μου από την παρουσίαση. Δεν ξέρω για ποιο είναι λόγο. Είναι αυτό που είπα, λέει ναι, Τσαβέλας ναι, Τσαβέλας λέει ναι. Να σε βοηθήσω εγώ. Γιατί καταλαβαίνω ότι γίνεται. Αυτοί έχουν τρία χεράκια. Λοιπόν. Κριτήρια της εταιρείας NCP ATP 3 απαιτούνται τουλάχιστον 3 από τα ακόλουθα κριτήρια για να πούμε ότι ο ασθενής μας πάσχει από μεταβολικό σύνδρομο. Είτε πρέπει να έχει κεντρική παχυσαρκία με περιφέρεια μέσης μεγαλύτερη ίση των 102 εκατοστών, είτε αυξημένα τριγλυκερίδια τουλάχιστον 150 mg αντιέλ, αυξημένη αρτηριακή πίεση πάνω από 130 με 85 χιλιοστά στη λύση σιδηραργύρου, αυξημένη γλυκόζη νηστείας πάνω από 110 mg αντιέλ και ελαττωμένη HDL κάτω από τα νούμερα αυτά, νομίζω στην Ελλάδα είναι το 40 mg αντιέλ. Άρα λοιπόν, αν βάλουμε τα τρία τουλάχιστον κριτήρια, ο ασθενής μας τα πιάνει αυτά. Άρα παρά το γεγονός ότι στην εικόνα δεν φαίνεται ένας παχύσαρκος ασθενής, έχουμε τελικά ένα ασθενή ο οποίος πάσχει από μεταβολικό σύνδρομο. Και είναι πολύ, είναι αρκετά αυξανόμενο το ερευνητικό ενδιαφέρον σε συσχέτιση του μεταβολικού συνδρόμου με τα συμπτώματα από το κατώτερο ροπητικό. Υπάρχουν διάφορες μεταναλύσεις. Εδώ είναι μία από αυτές που σας παρουσιάζω. Έχει απομονώσει νομίζω 19 μελέτες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους δείχνουν ότι υπάρχει συσχέτιση του μεταβολικού συνδρόμου με τα LATS. Δεν θα πω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση του μεταβολικού συνδρόμου και με το μέγεθος του προστάτη, και αυτό φαίνεται κυρίως σε αυτό εδώ το διάγραμμα σε μεγέθη προστάτη μεγαλύτερα από 30 κυβικά εκατοστά. Αλλά υπάρχουν και μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι η ηλικία, η περιφέρεια μέσης και η χαμηλή HDL φαίνεται να είναι εξίσου σημαντικές στην επίδραση του μεταβολικού συνδρόμου, συγγνώμη, στις μεταβολές του μεγέθους του προστάτη. Και προφανώς όσο αυξάνεται η ηλικία και η περιφέρεια μέσης, όπως βλέπετε εδώ στις δύο πρώτες, στα δύο επάνω γραφήματα αυξάνει. Αντίστροφα ανάλογη είναι η σχέση της χαμηλής HDL με το μέγεθος του προστάτη. Δηλαδή, όσο ψηλότερη είναι η HDL, όσο χαμηλότερη είναι η HDL, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να έχεις αυξημένο μέγεθος προστάτη. Και το αντίστροφο φαίνεται να ισχύει. Εδώ σε μια μελέτη, νομίζω γύρω στους 1240 ασθενείς, αν θυμάμαι καλά, με θετική δακτυλική όσον αφορά το μέγεθος του προστάτη, φάνηκε ότι αυτοί οι οποίοι είχαν αυξημένο μέγεθος του προστάτη κατά τη δακτυλική εξέταση είχαν και αρκετά μεγαλύτερο κίνδυνο, περίπου 1,5 φορά, για να έχουν μεταβολικό σύνδρομο. Το ίδιο για σαχαρόδη διαβήτη, 1,5 φορά πάνω. Το ίδιο περίπου επίσης για αυξημένη LDL, για λιγότερο κίνδυνο για αυξημένη μέση αρτηριακή πίεση, ενώ είχαν επίσης και αυξημένο κίνδυνο για αρτηριογενή αισθητική λειτουργία και αυξημένο κίνδυνο κυρσοκύλης και προώρης εξπερμάτισης. Επιπλέον, βλέπετε εδώ πολύ καθαρά από το γράφημα αυτό ότι όσο περισσότερες παραμέτρους του μεταβολικού συνδρόμου είχαν οι ασθενείς, τόσο αυξανόταν και η πιθανότητα να παρουσιάζουν συμπτώματα αποθήκευση. Τώρα, σχετίζεται η παρουσία του μεταβολικού συνδρόμου με την πρόγνωση της έκβασης χειρουργικής αντιμετώπισης της καλοήθης υπερπλασίας του προστάτη. Θα παραλείψω λίγο αυτή τη διαφάνεια. Ουσιαστικά μιλάμε για συνολικό IPSS score, αλλά και για το score των συμπτωμάτων αποθήκευσης και το score των συμπτωμάτων κένωσης, όπου φαίνεται ότι σαφώς η παρουσία του μεταβολικού συνδρόμου και ιδιαίτερα της περιφέρειας της μέσης διαστολικής και συστολικής αρτηριακής πίεσης υψηλών πιέσεων, τέλος πάντων, έχει χειρότερη έκβαση όσον αφορά την βελτίωση μεταχειρητικά των LATS. Μετά, όταν διαχωρίστηκαν αυτά στο υποσκόρ των συμπτωμάτων αποθήκευσης,
Φάνηκε ότι η αυξημένη κεντρική περιφέρεια, κεντρική παχυσαρκία, συγγνώμη, και η παρουσία υψηλής διαστολικής πίεσης ήταν οι κυριότεροι προγνωστικοί παράγοντες για χειρότερο μεταχειρητικό αποτέλεσμα. Ενώ όσον αφορά τα συμπτώματα κένωσης, μόνο η διαστολική, η υψηλή διαστολική πίεση φάνηκε να επηρεάζει την παραμονή συμπτωμάτων κένωσης μεταχειρητικά. Και αυτές οι τιμές ήταν διορθωμένες, όπως βλέπετε, για την ηλικία, για το PSA, για τον όγκο του προστάτη και για, και για το κάπνισμα. Πέρα από αυτά όμως, φαίνεται ότι το μεταβολικό σύνδρομο και πιθανώς και τα λάσινα έχουν μια αμφίδρομη σχέση με διαταραχές του ύπνου. Έτσι λοιπόν, η παχυσαρκία συνδέεται με την υπνική άπνοια και, όπως είπαμε, το μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο σχετίζεται με το σαχαρώδη διαβήτη και την γλυκοζουρία, η οποία γλυκοζουρία οδηγεί σε νυχτερινή πολυουρία, αλλά και, όπως είπαμε, τη διαβητική κυσταιοπάθεια. Και όλα αυτά φαίνεται να, σε ένα βαθμό να διορθώνονται με τη χρήση της CPAP στη διάρκεια του ύπνου. Βλέπετε τον καταράκτη που εξηγεί πώς η υπνική άπνοια μπορεί να οδηγήσει σε νυκτουρία. Φαίνεται λοιπόν ότι το κολαψάρισμα των ανώτερων αραγωγών, το οποίο προκαλεί την υπνική άπνοια, οδηγεί σε υποξία, υπερκαπνία και οξείδωση. Αυτό οδηγεί σε αρχική βραδικαρδία και αγκυοσύσπαση συστηματική και πνευμονική, αλλά με τη σειρά τους αυτό ακολουθείται από ταχυκαρδία και συμπαθητική ανταπόκριση, ανταπόκριση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Αυτό οδηγεί στην αίσθηση μιας κεντρικής υπεραγγεμίας που δίνει ένα ψευδές σήμα ότι έχουμε υπερφόρτωση με υγρά και επομένως ο οργανισμός προσπαθεί να τα αποβάλει τα υγρά αυτά με την αυξημένη παραγωγή του νατριουρητικού πεπτιδίου από τους κόλπους της καρδιάς και αυτό οδηγεί στην νατριούρηση και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε την νυκτουρία σε υπνική άπνοια. Πέρα από αυτό όμως, η υπνική άπνοια φαίνεται να σχετίζεται και με μεταβολές στην ουροτόχο κύστη μέσα από την αυξημένη παραγωγή παραγόντων του οξυδωτικού στρες, αλλά επίσης και με δομικές αλλαγές της οροδόχου κύστης. Έχουν βρεθεί με μελέτες με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ανομαλίες και κατά τόπους απώλεια της πυρηνικής μεμβράνης, είδημα των μυτοχονδρίων, αποδόμηση κυστιδίων και συσσόρευση ριβοσωμάτων, ενώ μελέτες σε μοντέλα ζώων έχουν δείξει ότι οι συνθήκες υπνικής άπνοιας μπορεί να οδηγήσουν σε έντονη υπερδραστηριότητα, αλλά και μείωση της ευεδοτότητας της οροδόχου κύστης. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι η διαταραχή ύπνου, η υπνική άπνοια, η οποία όπως βλέπετε εδώ στη μελέτη Μορφέας που έγινε στη Γαλλία σε 2.179 άντρες με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και LATS, εμφανίζεται 6,5% των ανδρών αυτών, αλλά ωστόσο βλέπετε τρομακτικά ποσοστά αϊπνίας, περίπου 2 στους 3 παρουσιάζουν διαταραχή αϊπνίας και ακόμη ένα 8% σύνδρομο ανήσυχων ποδιών. Ο ένας στους 3 πάντως θα παρουσιάζει μερίσια υπνηλία και ο ένας στους 10 από αυτούς θα παρουσιάζει σοβαρή υπνηλία. Πώς σχετίζονται αυτά? Φαίνεται ότι η παρουσία υπνίας αυξάνει την πιθανότητα νυκτουρίας. Βλέπετε ότι το 95% των ασθενών με νυκτουρία τουλάχιστον 5 φορές έπασχαν από αϊπνία, έναντι αυτών που ήταν με νυκτουρία επί 2, σαφώς περισσότερα επεισόδια νυκτουρίας σε ασθενείς με αϊπνία και υψηλότερο σκορ συμπτωμάτων IPSS, ενώ είναι συχνότερη επίσης με την αυξανόμενη βαρύτητα των... Και εδώ, σε ένα think tank από το ICIRS του Bristol, προτείνεται ένας μηχανισμός με τον οποίο με το πέρασμα του χρόνου διάφορες καταστάσεις όπως η φλεγμονή, η χρόνια φλεγμονή του προστάτη ή τη λιπιδεμία σε συνάρτηση με τη χαμηλή τεστοστερόνη και τη διαταραχή της β' εστραδιόλης και την παρουσία του μεταβολικού συνδρόμου οδηγούν τελικά σε διαταραχή της ουροδόχου κύστης και την εμφάνιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο οροπητικό. Και παραδίδω τη σκυτάλη στον Ηρακλή, εκτός αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να δω. Να κάνω μήπως ο Τρυφώνας, ο Δεβελιώτης, θέλει να ρωτήσει κάτι.
Τρίφωνα. Ο Λάζαρος ο Τερβές μήπως. Ήταν νομίζω για την ψηφοφορία του μεταβολικού συνδρόμου, Δημήτρη. Okay. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Σας ακούω. Κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο. Όχι, πάντως να πω ότι ο Ζαχαρόδης Διαβήτης και το σύνδρομο, το ΜΕΤΣ, το μεταβολικό σύνδρομο, είναι πανούκλα πλέον στις σύγχρονες κοινωνίες. Είναι όλο και αυξανόμενη συχνότητα και πρέπει να το δούμε σοβαρά όλοι. Επηρεάζει πάρα πολύ τη δουλειά μας σε πολλά επίπεδα και εμάς τους ουρολόγους. Νομίζω ο Απόστολος συνεχίζει. Το Πάρκινσον. Ναι, ναι. Ξανακάνω share, λοιπόν. Full screen. Ναι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ξαναγυρνάμε στο αρχικό σενάριο της αρτηριακής υπέρτασης, αλλά ο ασθενής μας είναι και παρκινσονικός και βρίσκεται υπαγωγή για την νόσο του Πάρκινσον. Ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτό θα σας επηρέαζε τελικά στην απόφαση για χειρουργική παρέμβαση στον ασθενή αυτό. Πόσοι από εσάς θα προχωρούσατε σε διουρηθρική προστατεκτομή γνωρίζοντας ότι έχει και νόσο του Πάρκινσον? Μπορούμε να σηκώσουμε χεράκια? Και ο Ηρακλής καταμετράει, γιατί εγώ δεν βλέπω. Ηρακλή, στην πράξη δεν είχε κανένα χέρι. Δεν ξέρω αν ήταν σαφή. Δηλαδή, σαφή ήταν εδώ. Χέρια. Ένα χέρι ως φοιτητής ο Οδυσσέας έχει σηκώσει ότι θα προχωρήσει πάνω σε ποτέ σε επέμβαση για το... τώρα οι προϋποθέσεις είναι νομίζω. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα επηρέαζε η παρουσία της νόσου Πάρκινσον στην φαρμακευτική αγωγή που δίνεται στον ασθενή αυτό? Δηλαδή στην χρήση αλφα μπλόκερ, 5R ή κάτι άλλο, τέλος πάντων, για την υπερπλασία του προστάτη? Θα επηρεάζει πάλι η φιλοσοπλήρη, 30 φύλου. Δεν βλέπω χέρια. Μπορούν να μας πούνε την άποψή τους, για ποιο λόγο θα τους επηρεάζει? Σε ποιο ακριβώς? Όχι, εντάξει. Yeah. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να κάνει ένα σχόλιο σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή ή με την χειρουργική? Εδώ βλέπω στο chat κάτι έχει υποθεί. Είχε ακόμα πάλι ότι θα επηρεάσει την απόφασή μας αν έχει ακράτεια ή επιτακτικότητα. Αυτό γράφει. Μάλιστα. Όσον αφορά το θέμα της αποφρακτικής ούρησης, θα σας επηρέαζε? Δηλαδή, ας φύγουμε από το θέμα των συμπτωμάτων αποθήκευσης και πάμε στο θέμα των συμπτωμάτων και ένωσης. Θα σας επηρέαζε εκεί στη φαρμακευτική σας αγωγή καθόλου? Η πιθανότητα σαφώς να έχει επιτακτικού τύπου συμπτώματα είναι αυξημένη λόγω της Πάρκινσον και όπου πιθανώς τότε θα δίναμε κάποια συνδυαστική αγωγή. Υποθέτω ότι εκεί είναι. Όσον αφορά το θέμα της της χρήσης αλφα αποκλειστών ή 5R, ας πούμε, θα σας επηρεάζει? Βλέπω ένα ναι. Αυτό αφορά σε ποιο θέμα, πώς ακριβώς? Θα μιλήσεις, το μικρόφωνο. Άνοιξε το μικρόφωνο, δεν ακούγεσαι. Μ' ακούτε? Ναι, τώρα σ' ακούμε. Ναι, τώρα ακούγεσαι. Και καλημέρα από μένα. Ότι τα φάρμακα αντιπαρκινσονικά που παίρνει ο ασθενής επηρεάζουν τη συσπαστικότητα, τη λειτουργικότητα της κύθης. Και θα είναι το κέριο σημείο που θα χειριστούμε εμείς
την απόφραξη και συνδυασμένη θεραπεία οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε θεωρώ, τουλάχιστον από την πρακτική μου. Okay. Αυτό σίγουρα... Οπωσδήποτε ναι. Θα το πρότεινα. Θα την πρότεινα για πρώτη επιλογή, αλλά με την ενημέρωση του ασθενούς ότι λόγω της κύριας νόσου δεν είναι καθόλου απίθανο να χρειαστεί, αν είναι νέος ηλικία, για κάποιον αυτολιπινόμενο ή το για χαρακτήρα. Γιατί οι άνθρωποι κρύβουν πολύ υπουλότητα στη λειτουργία της κύσης με τη χειρητικά. Mm-hmm. Ωραία. Αυτό θα... υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο? Δεν βλέπω, Απόστολε. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε τότε, ο λόγος που επέμενα στην αγωγή αποφρακτική ούρηση είναι γιατί έχουν προκύψει κάποιες νέες ενδιαφέρουσες μελέτες, οι οποίες... Μιλάνε για τον ρόλο των α1 αποκλειστών στην νόσο του Πάρκινσον. Λοιπόν, εδώ είναι η βάση, η φαρμακολογική βάση της όλης αυτής νεότερης έρευνας. Αυτό η φωσφογλυκερική κοινάση, PGK1, αποτελεί νεότερο στρόχο, ο οποίος φαίνεται είναι τροποποιητικός της νόσου στην νόσο του Πάρκινσον. Η PGK1, λοιπόν, το πρώτο ένζυμο στο καταράκτη, τώρα εδώ μου κρύβει την οθόνη όλο αυτό και δεν μπορώ να το διαβάσω, οπότε με συγχωρείτε, αλλά θα το βγάλω από το... και πάλι δεν μπορώ να το διαβάσω, δεν ξέρω αν μπορώ να μεταφέρω αυτά από εδώ. Okay. Συγγνώμη γι' αυτό. Είναι το πρώτο ένζυμο στον καταράκτη παραγωγής της... τώρα μπορώ να το βάλω πάλι. Εμείς το βλέπουμε πάλι. Εσείς το βλέπετε, αλλά εγώ όπου και να τα κινήσω τα πέφτουν πάνω στις διαφάνειες. Θα τα μεταφέρω κάπου αλλού. Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι το πρώτο ένζυμο στον καταράκτη παραγωγής ATP μέσω της γλυκόλυσης και η ενίσχυση της δράσης της μπορεί να βελτιώσει την κυταρική παθοφυσιολογία σε διαταραχές μεταβολισμού με μυτοχονδριακό έλλειμμα ή φαινότυπο, όπως η νόσος του Πάρκινσον. Ήθελα να πω εδώ ότι οι διαταραχές στη λειτουργία των μυτοχονδρίων είναι πολύ καυτό καινούριο θέμα ερευνητικό στην λειτουργική ουρολογία και φαίνεται ότι θα αποτελέσει στόχο πλέον για μια νέα γενιά φαρμάκων ή για αναθεώρηση του ρόλου πολλών φαρμάκων τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται για κοινές παθήσεις, όπως για το σαχαρόδι διαβήτη και εδώ, όπως φαίνεται, πιθανώς ακόμα και τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για την υπερπλασία του προστάτη και συγκεκριμένα το 2015 βρέθηκε η ταραζοσύνη συνδέεται στην PGK1 και ενισχύει τη δράση αυτής, ακολουθούμενη και από άλλους α1 αποκλειστές που επίσης φέρνουν το δακτύλιο της κουιναζολίνης, όπως είναι η αλφουζοσίνη και η δοξαζοσίνη. Όλες λοιπόν οι ζωσίνες σε μοντέλα ζώων φαίνεται ότι καθυστερούν ή προλαμβάνουν την νευροεκφύλιση. Και σε ασθενείς με νόσο Πάρκινσον, η χρήση των τριών αυτών ζωσινών φαίνεται να σχετίζεται με βραδύτερη εξέλιξη της νόσου και λιγότερες επιπλοκές, τουλάχιστον σε επιδημιολογικές μελέτες. Εδώ ήταν μια μεγάλη μελέτη κόρτης με ενεργό ομάδα ελέγχου και αντιστοιχισμένα δεδομένα σκορ προδιάθεση από εθνικές βάσεις δεδομένων υγείας της Δανίας. Βλέπετε όλα αυτά τα registries σε διάρκεια μιας 20ετίας, από το 1996 στο 2017, και δεδομένα από την Truven Health Analysis Market Scan Database των Ηνωμένων Πολιτειών, πάλι από το 2001 στο 2017. Όπου μελετήθηκαν άνδρες χωρίς νόσο του Πάρκινσον που ξεκίνησαν θεραπεία με ταραζοσίνη, δεξαζοσίνη, αλφουζοσίνη ή ταμψουλοσίνη και τουλάχιστον ένα έτος follow-up. Και φάνηκε ότι οι άνδρες που λάβανε τις ζωσίνες είχαν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου του Πάρκινσον συγκριτικά με αυτούς που λάβανε ταμψουλοσίνη. Αλλά βέβαια σε αυτό υπήρξαν και μελέτες μετά πενταετίας, οι οποίες έδειξαν να ανατρέπουν αυτή την κατάσταση. Επίσης, αυξανόμενος αριθμός δόσεων και διάρκειας της θεραπείας συνδέονται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον.
Και πάλι εδώ υπάρχουν και άλλες μελέτες που διαχωρίζουν τις τρεις ζωσίνες από την ταμφυλοσύνη, όπου φαίνεται να υπάρχει διαφορά όσον αφορά την συσχέτιση με την ανάπτυξη νόσου του Πάρκινσον. Είναι κάποια πολύ νέα δεδομένα, τα οποία βέβαια θέλουν περαιτέρω μελέτες για να επαληθευτούν. Πάντως έχει ενδιαφέρον, νομίζω, όσον αφορά την χειρουργική θεραπεία. Θα συμφωνήσω εδώ με τον Οδυσσέα. Υπάρχει πολύ μεγάλο εύρος αποτελεσμάτων και χαμηλό επίπεδο δεδομένων όσον αφορά την χρήση της διουρηθρικής σε ασθενείς με νόσο Πάρκινσον. Βλέπετε, υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε ότι δεν υπήρχε de novo ακράτεια και κάποιες άλλες οι οποίες λένε ότι ήταν σε 20% από αυτούς de novo ακράτεια. Υπήρξαν κάποιες μελέτες οι οποίες λένε ότι πρέπει να ελέγξει πρώτα την λειτουργία των σφυκτήρων. Νομίζω ότι αυτό σχετίζεται περισσότερο με ένα σύνδρομο παρκινσονικό, τη multiple system atrophy, την πολλαπλή συστηματική ατροφία, που εκεί επηρεάζεται η λειτουργία των σφυκτήρων και αυτή έχει τη χειρότερη πρόγνωση από τις υπόλοιπες. Σε ασθενείς με κάκωση νοτιαίου μυελού υπάρχει μία μελέτη η οποία μιλάει για βελτίωση της κυστικής λειτουργίας στο 76% των ασθενών όταν αυτή ορίζεται ως υπόλοιπο μετάωρηση μικρότερα από 200 ml. Σε ασθενείς ωστόσο με εγκεφαλικά τα αποτελέσματα σαφώς φτωχότερα σε περιπτώσεις με πιο σοβαρή νευρολογική διαταραχή και γενικά θεωρείται ότι η παρουσία αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου αποτελεί παράγοντα κινδύνου για εμένοντα συμπτώματα εκένωσης και ανάγκη συνεχιζόμενης φαρμακευτικής αγωγής μετά την διουρηθρική προστατεκτομή. Και εδώ παραδίδω στον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια σχόλια ή κάποιες ερωτήσεις. Υπάρχει πληθώρα ορισμών. Αν δει κανείς ιστορικά, θα δει ότι οι πρώτοι ορισμοί πριν 25 πριν χρόνια δεν έλεγαν τίποτα. Δεν τελειώσαν σαφείς. Βέβαια, τα πράγματα τώρα κάπως έχουν βελτιωθεί. Ενώ και για την υπολειτουργικότητα του εξωστήρα, δεν υπάρχουν αυστηρά καθορισμένες παράμετροι που θα πιστοποιούν πέραν βάση αμφιβολία στη διάγνωση, τουλάχιστον όσον αφορά στο κλινικό επίπεδο. Υπάρχει βεβαίως μια επιτροπή της ICS για Terminology Report, στην οποία συμμετείχαν όλοι αυτοί οι σοφοί και η οποία καθόρισε ότι underactive bladder είναι εκείνη η κατάσταση στην οποία υπάρχει ένα χαμηλή ροή, υπάρχει διστακτικότητα στην έναρξη της ούρησης, υπάρχει straining για να ουρήσει ο ασθενής και αυτό μπορεί να συνοδεύεται από αίσθημα ατελούς γένωσης της κύστης και καμιά φορά με storage symptoms, δηλαδή με συνομαδιά αποθήκευσης, παρότι είναι underactive bladder. Ενώ ο όρος του υπολειτουργικού εξωστήρα, η έννοια του υπολειτουργικού εξωστήρα καθορίζεται ως μία σύσπαση της κύστης μειωμένης έντασης και διάρκειας, η οποία θα καταλήξει σε μία παραταμένη προσπάθεια κένωσης της κύστης ή και σε μία αποτυχία να έχουμε πλήρη κένωση της κύστης μέσα σε μία νορμάλ χρονική περίοδο. Αντιλαμβάνεστε αυτό το τελευταίο. Είναι, πώς να πούμε, τελείως σαφές. Δηλαδή, μιλάει για μειωμένη, είναι το καλύτερο που έχουμε, να σας πω καταρχάς. Δεν έχουμε κάτι καλύτερο. Αυτές είναι ο πιο σωστός ορισμός, το εισαγωγικό σωστό. Αλλά πάλι υπάρχουν παράμετροι που πρέπει να καθοριστούν. Δηλαδή, κατά τη μειωμένη δύναμη, κατά από πόσο ή κατά από πόσο η διάρκεια. Παραταμένος χρόνος κένωσης, μειωμένη ροή, αυτά όλα δεν έχουν καθοριστεί ακόμη και νομίζω ότι το πεδίο δόξης του λαβρών για τους ερευνητές να καθορίσουν το μέλλον. Για τη συχνότητα τώρα, για το πόσο συχνά αναμένεται να έχει ένας ασθενής υπολειτουργικό εξωστήρα ή υπολειτουργική κύστη, να πούμε ότι είναι δυσχερής ο ακριβής υπολογισμός, γιατί δηλαδή υπάρχει αλληλεκάλυψη της συμπτωματολογίας με την αντίστοιχη υπερλειτουργική κύστης. Άρα λοιπόν,
Αυτό μας ισχυρεί την κρατική υπολογισμότητα. Τα συμπτώματα της υπολειτουργικότητας είναι σημαίνει τη φάση πλήρωσης. Αυτά που δεν περιμένουμε, δηλαδή η τακτικότητα, συγκυρία, λειτουργία, που χαρακτηρίζουν και την υπερλειτουργική, αλλά βεβαίως απουσία αίσθηση προσούληση, αρρύθμιση ή κακάθαρη αποεπλήρωση είναι συμπτώματα που νομίζω πάνε πιο πολύ στη λογική μας τη πολιτική σχέση. Ενώ στη φάση τη ούληση υπάρχει διστακτικότητα, υπάρχει μειωμένη ροή, στρέμι, διακεκομένη ροή και αίσθημα του κέντρου τη σχέση. Ποια είναι η συχνότητα τώρα, βλέπετε ότι με βάση τις μελέτες είναι τρομακτικά μεγάλη, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Δηλαδή, περιμένουμε σαν ασθενή ο οποίος κάτω των 50, περίπου 23% να έχει πολυπληκτική κλίση. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερα αναφερόμενα ποσοστά ακόμη. Και τα ποσοστά αυτά ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο σε άντρες άνω των 70, η μισή περίπου δηλαδή άντρες των 70 έχουν την πολυπληκτική του χρηστήρα. Και στις γυναίκες, βέβαια, τα πράγματα άνω των 70 γυναίκες είναι γύρω στο 45% κατά μέσο η μέγιστη συχνότητα που έχει αναφερθεί. Άρα θέλω να πω ότι είναι αρκετά σημαντικά μεγαλύτερη από ό,τι αναμέναμε ή από ό,τι πιστεύαμε ότι ήταν. Τώρα, πώς γίνεται τώρα η διάγνωση αυτού του πολυπληκτικού εξωστήρα και της πολυπληκτικής κίστη. Αυτή λοιπόν η διάγνωση επουδενή μπορεί να γίνει με βάση μόνο κλινικά κριτήρια, διότι είπαμε ότι υπάρχει αλληλεπικάλυψη και πρέπει να γίνει ουροδυναμικός έλεγχος. Γιατί ουροδυναμικός έλεγχος πρέπει να γίνει, επεμβατική ουροδυναμική, δηλαδή pressure flow study, όπου το κύριο pattern είναι η χαμηλή πίεση και χαμηλή ροή ούρηση. Ο ασθενής δηλαδή δεν αυξάνει πολύ τις πιέσεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και ισχυρή ροή, μεγάλη ροή των ουρών. Έχουν γίνει και διάφορες προσπάθειες για την, υιοθέτηση αυτής της ροής και της πίεσης κατά από την οποία θεωρείται πιθανός ο υπολειτουργικός εξωστήρας. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα cut-offs που βλέπετε εδώ. Δηλαδή, αν έχουμε Q-maximum κάτω από 12 και πίεση κάτω από 30 ή Q-maximum κάτω από 15 και πίεση κάτω από 25, θεωρητικά έχουμε υπολειτουργικό εξωστήρα. Επομένως, είναι δύο από τα προτινόμενα, ας πούμε, cut-offs, αν μου επιτρέπετε. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι στη διάγνωση, στην κλασική εικόνα της υπολειτουργικής σχίσης, έχουμε μειωμένη αισθητικότητα, μειωμένο το λεγόμενο bladder voiding efficiency, δηλαδή το ποσό των ρούς, το οποίο αποβάλλεται από την λειτουργική χωρητικότητα, μειωμένο 5 τρίζορ και Q-maximum και αυξημένο TVR. Αυτές είναι κλασικές, στην κλασική μορφή της υπολειτουργικής σχίσης. Υπάρχει ένας δείκτης, τον οποίο χρησιμοποιούμε, ο οποίος λέγεται BCI, Bladder Contractility Index, ο οποίος καθορίζεται από αυτόν τον τύπο. 5 τρίζορ Q-maximum, 5 Q-maximum. Αυτός το είναι κάτω από 100, υπάρχει η ένδειξη σοβαρή, υπάρχει η πολυτουργική κίστη. Βέβαια, αυτός ο δείκτης μπορεί να προσφέρει κάποια βοήθεια στη διάγνωση, αλλά να πούμε εξ αρχής ότι η δύναμη συστολής του εξωστήρα, η οποία αντιπροσωπεύεται από το δείκτη, δεν είναι η μοναδική παράμετρος. Είναι μία μόνο παράμετρος να εκτιμήσει κανείς την πολυτουργικότητα, γιατί υπάρχουν, όπως είπαμε, και άλλες παράμετροι που έχουν να κάνουν και με τη διάρκεια της συστολής κτλ. Άρα, λοιπόν, βοηθάει ο δείκτης αυτός, αλλά δεν είναι ο μοναδικός ο οποίος θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Όλες οι εργασίες οι οποίες αναφέρουν όλα αυτά που σας είπα μόλις, αναφέρουν ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω εργασίες για να γίνεται. Ηρακλή, αν μου επιτρέψει εδώ να πούμε λίγο ότι δεν μπορεί να υπολογιστεί ο bladder contractility index σε ασθενείς χωρίς καθόλου ούρηση που κάνουν και ουροδυναμική επίσχεση, αλλά επίσης και δεν μπορεί να μετρηθεί η πίεση του εξωστήρα στη φάση που σμπρώχνουμε την κοιλιά για να ουρήσουν στη διάρκεια του ουροδυναμικού ελέγχου. Σωστό, βεβαίως. Βεβαίως, πολύ σωστή διευκρίνηση. Τώρα, εκείνο που θα ήθελα να θέσω ως κλινικό σενάριο είναι εάν θα πρέπει να κάνουμε διουρητική φθαλεκτομή σε έναν ασθενή ο οποίος έχει την τρίζωρα underactivity ή underactive bladder. Εδώ λοιπόν αυτή η απόφαση είναι μια θεραπευτική πρόκληση και ένα θεραπευτικό δίλημα, θα έλεγα. Να κάνουμε ή να μην κάνουμε διουρητική φθαλεκτομή. Δηλαδή με την έννοια ότι έχουμε έναν ασθενή ο οποίος ουρεί με χαμηλές πιέσεις και δεν αδειάζει καλά, τι θα κάνουμε, θα ξεβουλώσουμε την έξοδο ώστε να διευκολυνθεί η ούρηση. Αυτό είναι μια λογική, αν μου επιτρέπετε, προσέγγιση, η οποία δεν καταλήγει όμως πάντοτε στο αποτέλεσμα που θέλουμε και φανταζόμαστε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι θέλουμε να κάνουμε διουρητική προστατευτική σε ασθενείς με την τρίζωρα underactivity, διότι η εκτομή του κυστικού αφιένα, που θα τον κόψουμε τον κυστικό αφιένα,
θα οδηγήσει σε κατάργηση της αναστολής που έχει η αυξημένη δραστηριότητα του συμπαθητικού στον εξωστήρα. Δηλαδή, η ύπαρξη του πυρηνικού αφιένα μέσα του συμπαθητικού αναστέλει την δύναμη συστολής. Εδώ λοιπόν θα καταργήσουμε το ένα, άρα λοιπόν η συστολή θα είναι καλύτερη και μεγαλύτερη. Αυτό λοιπόν είναι η θεωρία. Στην πράξη όμως, αυτό που λένε τα βιβλία και τα papers είναι ότι αυτοί οι ασθενείς συνήθως δεν πηγαίνουν τόσο καλά. Αυτή είναι η επικρατούσα άποψη στην βιβλιογραφία. Και τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών είναι αντιπατικά. Θα μπορούσαμε να καθίσουμε ώρες εδώ να συζητάμε για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, υπάρχει ένας συνάδελφος ο οποίος έχει ανοιχτό το μικρόφωνο του, μήπως είναι εύκολο να το κλείσει. Υπάρχει ένας συνάδελφος που ακούγεται, να το κάνει mute λίγο παρακαλώ. Κλείσαμε εμείς, κύριε Μητσογιάννη, συνεχίστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, υπάρχουν λοιπόν κάποια δεδομένα όσον αφορά την διουρηθρική προστατευτική με βάση και αυτά που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές μελέτες και παλιότερες. Βλέπετε εδώ, ας πούμε, το 98 μια μελέτη, η οποία έδειξε ότι η οποία έχει κατηγοριοποιήσει τους ασθενείς σε διάφορες κατηγορίες και ενώ, ας πούμε, αποτυχία της διουρηθρικής συμβαίνει σε ένα 19% στους αποφραγμένους, συμβαίνει στο 100% των μη αποφραγμένων. Επομένως, η διουρηθρική προστατευτική δεν είναι καλή επέμβαση για όταν δεν υπάρχει σαφής απόφραξη. Με βάση λοιπόν αυτό, δεν πρέπει κανένας να κάνει διουρηθρική προστατευτική σε reduced underactivity. Άλλη μελέτη όμως λέει άλλα πράγματα και σε αυτή τη μελέτη υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ασθενών, υπήρχαν μάλλον διάφορες κατηγορίες ασθενών. Υπήρχαν ασθενείς με πολύ δύναμο εξωστήρα, πολύ αδύναμη σύσταση εξωστήρα και χωρίς καθόλου απόφραξη. Αυτοί λοιπόν οι ασθενείς δεν είχαν καλή βελτίωση του 5 τρίζου ορατικού μάξιμου, αλλά είχαν σημαντική βελτίωση του φρίκιου μάξιμου. Επομένως, αυτοί οι ασθενείς μετά την επέμβαση μπορούσαν καλύτερα. Άρα, γιατί να μην την κάνουμε διαφορετικά αποτελέσματα από την προηγούμενη. Και τέλος υπάρχει και μια τελευταία μελέτη, πολύ πρόσφατη, του 19, η οποία όχι μόνο έδειξε ότι υπήρχε ικανοποιητικό αποτέλεσμα της διουρηθρικής είτε προστατεκτομής είτε προστατοτομής στους ασθενείς με υπολειτουργικό εξωστήρα, αλλά παρατηρήθηκε και ανάκτηση της λειτουργικότητας του εξωστήρα σε ένα 70% μέσα σε ένα τρίμηνο. Που σου λέει ότι αν οι ασθενείς δεν έχουν φτάσει προφανώς κάποιο επίπεδο μη αναστρέψιμων βλαβών, επομένως τα πράγματα μπορούν να πάνε και καλύτερα. Άρα και εδώ και αυτή επίσης. Προκρίνει την διουρηθρική προστατευτική σε ασθενείς με τρίζωρα underactivity. Και μιλάω underactivity υπό λειτουργικότητα, όχι ασυστολία, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Βέβαια, υπάρχει και μια συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση που συμπεριέλαβε περίπου 1.100 ασθενείς από 10 συγκριτικές μελέτες. Και αυτοί οι ασθενείς που είχαν την τρίζωρα underactivity προηχειρητικά είχαν σημαντικά μικρότερη βελτίωση των IPSS και Q maximum, ενώ είχαν παρόμοιες μεταφορές στην quality of life. Εδώ τα πράγματα λιγάκι διφορούμενα. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι πρέπει να κάνει κανείς προχειρητική ουροδυναμική μελέτη όταν υποψιάζεται η πολυτουργικότητα, γιατί θα πρέπει να αναγνωριστούν εκείνοι οι ασθενείς που δεν θα ωφεληθούν από την διουρηθρική προστατευτική. Όπως λέμε λοιπόν, τα πράγματα είναι. Άλλες μελέτες λένε το ένα, άλλες μελέτες λένε το άλλο. Και επομένως τα πράγματα είναι λιγάκι ασαφή ως προς αυτό. Αν μου επιτρέπετε, πρωτού δώσω το λόγο πάλι στον Απόστολο. Εάν έχετε κάνει μια ουροδυναμική μελέτη και έχετε την τρίζα underactivity, πόση και απόφραξη. Προφανώς ο ασθενής έχει απόφραξη. Πόση απόφραξη θα κάνετε διουρηθρική προστατευτική, νομίζω είναι χρήσιμο να το δούμε αυτό ως, πώς το λένε, ως στατιστική, ας πούμε. Ο Τρίφωνας τα έκανε. Και ο Σοφιλίδης τα έκανε επίσης, είναι μαζί μας. Κύριος Ζαβέλα, όχι, Ζαβέλα, join in the meeting. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικές αυτές τις πληροφορίες, αλλά νομίζω ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση. Για να μην κουράσω εγώ παραπάνω, θα δώσω το λόγο και στον Απόστολο για να με το θέμα αυτό, όσον αφορά την υπολειτουργικότητα του εξωστήρα, για να τελειώσουμε κιόλας. Ότι πρέπει να κάνεις sharing αυτό. Εγώ λοιπόν παρουσιάζω άλλη μία μελέτη η οποία δείχνει ότι αυτοί που δεν ήταν αποφραγμένοι είχαν χειρότερο αποτέλεσμα. Το
φαίνεται και πάλι εδώ η κατηγοριοποίηση σε αποφραγμένους, αυτούς που ήταν ενδιάμεση, λίγο αποφραγμένοι, λίγο υποσυστολικοί, και αυτοί που δεν ήταν καθόλου αποφραγμένοι, άρα ήταν ουσιαστικά υποσυστολικοί. Ότι φαίνεται τέλος πάντων τόσο όσον αφορά την πρόοδο του IPSS, τη βελτίωση μάλλον του IPSS, το 87% των αποφραγμένων έναντι 77% των ενδιάμεσων και μόλις 56% των μη αποφραγμένων είχαν καλό αποτέλεσμα. Όσον αφορά την προσωπική ικανοποίηση από το αποτέλεσμα, οι διαφορές ήταν συγκλονιστικές σε αυτή τη μελέτη. Το 88% των αποφραγμένων έναντι το μόλις 48% των υποσυστολικών ήταν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμά τους μετά από 2 χρόνια θεραπείας. Και το ερώτημα λοιπόν είναι ποιους πιθανώς ασθενείς θα οδηγήσουμε τελικά σε ουροδυναμικό έλεγχο. Σίγουρα ίσως ανατρέπουμε πλέον το αρχικό κομμάτι που λέγαμε για αποφρακτική ούρηση. Δηλαδή μελέτες από Γερμανούς και Ολλανδούς δείχνουν ότι από αυτό το, την ούρηση, την απλή ουρορομετρία που τη βλέπετε και μπορεί να την κρίνετε σαν αποφρακτική εντός εισαγωγικών, τουλάχιστον οι 2 στους 10 δεν είναι αποφραγμένοι. Αυτό θα πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας. Και εδώ βλέπετε σε μια μελέτη αυτή σε άντρες με LATS ότι όντως περίπου αυτό το ποσοστό που σας είπα, το 23% ήταν υποσυστολική και το 43% ήταν αποφραγμένοι. Γενικότερα αυτοί είχαν υψηλότερο IPSS, φάνηκε, και υψηλότερο σκορ συμπτωμάτων κένωσης. Και σε παλαιοπαρακατοική ανάλυση φάνηκε ότι η διακεκομένη κοιλιακή ούρηση έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, 80% ευαισθησία και 87% ειδικότητα στη διάγνωση της υπολειτουργικής κύστης, η μικρότερη ενδοκιστική προβολή του προστάτη και το μικρότερο ποσοστό κένωσης ουροδόχου κύστης, κάτω από 70%, φαίνεται να προδιαθέτουν προς τη διάγνωση του υπολειτουργικού εξωστήρα. Και εδώ σε μια άλλη μελέτη πάλι σχεδόν εξίσου υπολειτουργική με αποφρακτικούς άντρες, βλέπετε ότι όλες οι παράμετροι ουρομετρίας διέφεραν μεταξύ των 2 οντοτήτων και υπήρχε αυτή η διαφορά του ΔΕΛΤΑ Q, τέλος πάντων το χαμηλότερο ΔΕΛΤΑ Q στην υπολειτουργική ομάδα ήταν ένας από τους παραμέτρους που μπορούσαν να βάλουν πρόγνωση για την παρουσία υπολειτουργίας του εξωστήρα, όπως επίσης και το υψηλότερο υπολοιπόμενο μετά ούρηση ήταν πιο προγνωστικό της υπολειτουργίας του εξωστήρα έναντι της απόφραξης. Και εδώ μια άλλη μελέτη 1.329 ασθενών που υποβλήθηκαν σε βίντεο ουροδυναμική μελέτη βρήκε ότι οι ασθενείς με υπολειτουργικό εξωστήρα ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, είχαν ανατομένη αισθητικότητα της ουροδόχου κύστης, χαμηλότερες ξεστηριακές πιέσεις, χαμηλότερη ροή ουρών Tmax, μεγαλύτερο υπολοιπόμενο και χαμηλότερο βαθμό κένωσης της ουροδόχου κύστης, επιβεβαιώνοντας λίγο πολύ τα ευρήματα των προηγούμενων μελετών. Επιπλέον όμως έχει ενδιαφέρον και αυτό ότι οι ασθενείς με υπολειτουργικό εξωστήρα είχαν και περισσότερες συνοσηρότητες σε σχέση με τους ασθενείς με υποκυστικό κόλλημα ή ελαττωμένη χάλαση του έξω σφυγκτήρα. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι σιγά σιγά μαζεύονται κάποιες κλινικές πλέον ενδείξεις που μπορεί να σας κατευθύνουν, να σας βάλουν στο μυαλό, να σας πονηρεύουν ότι οι ασθενείς μας αυτοί μπορεί να έχουν υπολειτουργικό εξωστήρα και άλλα να μην προχωρήσω τόσο εύκολα σε χειρουργική επέμβαση, προτού τουλάχιστον τους κατευθύνω για μια πιο εξειδικευμένη γνώμη με ουροδυναμική μελέτη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια σχόλια πάνω σε αυτό. Θα καταλήξουμε στα συμπεράσματα. Νομίζω είμαστε ακριβώς και στο χρόνο μας πλέον. Η Ρακλή βλέπει το sharing. Ναι, θα το δω. Τα συμπεράσματα είναι. Είναι κάτι το... Υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση. Και αν είναι να μετά τα συμπεράσματα να ξαναπαίξουν και ερωτήσεις και εκεί αν θέλετε όσοι συμμετέχουν παρακολουθούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία βάζοντας πάλι τις ίδιες ερωτήσεις. Ναι, ωραία, κλείνει προφόρηση συμπεράσματα και μετά ξαναπαίζουμε τις πολλές ερωτήσεις.
παρουσίασε ο Καρκάς, να πούμε ότι ασθενείς που έχουν καλό όταν μέσα πρέπει να δημιουργήσουμε να η πρακτική πρέπει να εξατομικεύεται στις περιπτώσεις αυτές και να υπάρχει ιατρική συνεργασία. Επομένως, είναι οι ασθενείς εκείνοι οι οποίοι θέλουν πολύ περισσότερη προσοχή από τα straight forward, όπως λέμε περιστατικά. Στόχος είναι βεβαίως η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, αλλά χωρίς να μειώσουμε, χωρίς να κάνουμε, ας πούμε, compromise την ασφάλεια της πρακτικής μας. Θεωρώ λοιπόν επομένως ότι η διορθωτική προστατεία γενικά ενδείκνυται σε αυτές τις περιπτώσεις καλύτερης προστασίας και απόβραξης, έτσι, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς που έχουν όλες αυτές τις παθήσεις τις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Σας ευχαριστώ. Και αν γίνεται τώρα, Γιώργο, να παίξουμε τις πόλε ερωτήσεις και να ψηφίσουν όσοι θέλουν. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι ποιες από τις ακόλουθες νοσηρότητες θα επηρεάζει την απόφασή σας για φαρμακευτική αγωγή. Δώστε μας μισό λεπτάκι να τις ανεβάσουμε. Επειδή τις βλέπω ήδη γι' αυτό. Όχι, είναι από πριν αυτά. Και να θυμίσω επίσης το Euro Olympics να απαντάτε. Θα είναι ανοιχτό μέχρι το τέλος σήμερα της ημέρας 20 ερωτήσεις. Λοιπόν, μπορείτε από τώρα να τις απαντάτε τις ερωτήσεις του Πολ. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι ποια από τις ακόλουθες νοσηρότητες ή ποιες, μπορείτε να ψηφίσετε παραπάνω από μία, θα επηρεάζει την απόφασή σας για φαρμακευτική αγωγή της αποφρακτικής ούρησης. Αρτηριακή υπέρταση α, β, σαχαρώδης διαβήτης, γ, μεταβολικό σύνδρομο, δ, υπνική άπνοια, ε, νόσος Πάρκινσον, Z, ας πούμε, F, αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, G, υπολειτουργικός εξωστήρας και τέλος όλες οι παραπάνω. Μπορείτε να ψηφίσετε όποια ή όποιες θεωρείτε ότι θα σας επηρεάζουν στη φαρμακευτική αγωγή της αποφρακτικής ούρησης. Παραλαμβάνω, μπορείτε να ψηφίσετε παραπάνω από μία επιλογές. Ψηφίζουμε. Ανώνυμο είναι ούτως ή άλλως. Ψηφίστε να δούμε λίγο τη γνώμη σας. Να δούμε λίγο αποτελέσματα. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Είπαμε στο δίλεπτο λίγο να τα κρατήσουμε για να ψηφίσουν όσο περισσότεροι γίνεται, αν θέλουν. Εδώ βλέπω τετράλεπτο όμως. Τετράλεπτο είναι και για τις δύο. Γιατί η επόμενη ερώτηση θα αφορά ακριβώς ίδιες απαντήσεις, αλλά στην απόφαση για χειρουργική θεραπεία. Λοιπόν, αν δεν ψηφίζουν άλλοι... Ανοίξτε μας και τη δεύτερη, γιατί εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω στη δεύτερη. Είναι και η δεύτερη ανοιχτή. Είναι μαζί. Είναι πιο κάτω λίγο, κάντε scroll down. Και η δεύτερη, λοιπόν, είναι πια να πατήσετε submit μόλις βάλετε τις απαντήσεις. Ποια ή ποιες από τις ακόλουθες συνοσηρότητες θα επηρέαζαν την απόφασή σας για χειρουργική αντιμετώπιση από φρακτικής ούρησης. Α, αρτηριακή υπέρταση, Β, σαχαρώδης διαβήτης, Σ, μεταβολικό σύνδρομο, Δ, υπνική άπνοια, Ε, νόσος Πάρκινσον, Φ, αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Τζ, υπολειτουργικός εξωστήρας και Ε, όλες οι παραπάνω. Μπορείτε και πάλι να ψηφίσετε παραπάνω από μία επιλογές. Όπως ακούσατε, δεν αρκεί να πατήσετε να βάλετε τικ, πρέπει να κάνετε και submit για να καταμετρηθεί η ψήφος.
Σε εμένα έχει παγώσει το χρονόμετρο στα 3.46. Εμένα στα 3.15. Και εμένα πάγωσε ο χρόνος μου, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα, να διακόψουμε ή όχι. Θέλετε να το σταματήσουμε για να βγάλουμε αποτελέσματα. Ναι, όπως ναι. Ναι. Σταμάτησε ο χρόνος. Και περιμένει ήδη ο κ. Παπατσόρης. Κάπου θα είναι η χρονιά της, να είναι τη συνέχεια. Βλέπετε τα αποτελέσματα. Ναι, ναι, τα βλέπουμε. Ναι, ναι, από ό,τι φαίνεται λοιπόν ο υπόλοιπος επηρεάζει τη φαρμακευτική αγωγή σε μεγαλύτερο βαθμό. Και τη χειρουργική. Σαν αφορά την χειρουργική, μισό λεπτό να το κατεβάσω. Ο φόβος του προλόγου. Άρα λοιπόν ο υπολειτουργικός εξωστήρας ακολουθούμενος από την νόσο Πάρκινσον φαίνεται να είναι και το αγκιακό εγκεφαλικό να είναι οι πιο αποτρεπτικοί παράγοντες για χειρουργική θεραπεία. Ωραίες. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, παρατηρούμε τη σκητάλη. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε εμείς πολύ όλους σας και τους δύο εννοώ. Πολύ ενδιαφέρον γιατί κάναμε μία σύνοψη όλα αυτά που πρέπει να προσέχουμε αύριο στο ιατρείο μας και χθες και σήμερα και αύριο στο ιατρείο μας. Και ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Εμείς με έναν εικονικό ασθενή λυθίασης. Κύριε Παπατσόρη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τους γυρολύμπης να απαντάτε, να θυμίσω, μια που έχουμε πάλι λυθίαση, τους γυρολύμπης και τις αξιολογήσεις ομιλητών παρακαλώ και τις γενικές γνώσεις. Θα προχωρήσουμε με ένα πρακτικό σενάριο, έναν εικονικό ασθενή που φυσικά δεν είναι εικονικός. Όλοι μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με ασθενείς που έχουν λυθίαση για αρκετό καιρό. Έτσι ο κύριος Μικιονιάτης θα παρουσιάσει το θέμα της σιωπηρής λυθίασης και θα συζητήσουμε κάποια πρακτικά θέματα μαζί. Σχετικά με το πώς πρέπει να γίνεται η διάγνωση και η παρακολούθηση, τι πρέπει να κάνουμε και εάν θα πρέπει να βιαστούμε ή θα πρέπει απλώς να παρακολουθούμε. Βάζοντας το PubMed Silent Lithiasis, έχουμε δημοσιεύσει και από τη δεκαετία του 50 σε παιδιατρικούς ασθενείς. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και καιρό. Παρακαλώ λόγο στον κύριο Μικονιάτη, που γνωρίζω ότι είναι πανεπιστημιακός υπότροφος στην πρώτη πανεπιστημιακή κλινική του Απτιθήτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Την παρουσίασή του. Ευχαριστώ κύριε Παπατσόρη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να κάνω σε την παρουσίασή μου. Γιώργο, για τα πόλε με έχεις κοχώς, μπορώ να κάνω, έτσι. Ναι, ναι, ναι κύριε Μικονιάτη. Okay. Είναι αυτό που είχαμε και συνάντηση. Εγώ βλέπω την παρουσίασή μου, αλλά όταν θέλω να κάνω poll, δεν βλέπω πλάγια. Για να είμαι έτοιμος, γιατί θα τα κάνω εγώ. Αν θέλετε, κάντε το poll. Γράψτε το poll πρώτα να είναι έτοιμο. Και μετά, αν δεν σας εμφανίζει το poll panel, πάτε στο view και εμφανίζετε στα panels, μια μέρα της panels και το poll. Μάλιστα. Άρα να πάω να κάνω stop sharing και να κάνω πρώτα αυτό. Ακριβώς. Ωραία, άρα πάω στο poll. Δυνατότητα poll μου δίνει από το view. Στα panels. View panel, manage panels και εμφανίσει poll. Okay. Για κάποιο λόγο πάλι δεν μου το βγάζει τα πλάγια για να το φτιάξω εγώ.
Manage Panels. Έχω το προηγούμενο poll αυτό. Clear all να βάλω. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Συγγνώμη για καθυστέρηση. Ωραία. Γενικά το poll συνεχώς ήταν, εγώ αυτό που επέλεξα να κάνω είναι δεν θα δούμε έναν ασθενή, θα δούμε διάφορες περιπτώσεις, γιατί σε περιλήθειαση θα δούμε ότι μπορεί να είναι σε διάφορα σημεία και διαφορετικές επιλογές. Άρα στην ουσία η ερώτηση πάντα θα είναι τι θα επιλέγατε, παρακολούθηση ή παρέμβαση. Αυτή η ερώτηση επαναλαμβάνεται. Ωραία. Και το poll είναι σιωπηλό, αργεί να εμφανιστεί. Ωραία. Να κάνω open poll, Γιώργο. Ναι, ναι. Γιατί να μην χάσουμε πολύ χρόνο σε αυτό. Συγγνώμη, απλά είναι αυτή η δεκαστή. Αν δεν λειτουργεί και ακόμα τεχνικό. Αλλιώς θα τα κάνουμε με χεράκι, εντάξει, προχωράω, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, βλέπετε έτσι. Ωραία. Καμία δήλωση συμφερόντων. Τώρα, προσπαθώντας να μάθω λίγο κι εγώ έτσι με αυτό το θέμα που μου δόθηκε στην αρχή, οφείλω να ομολογήσω, μου φάνηκε λίγο βαρετό. Λέω τι θα λέμε μία ώρα για τη σιωπηρή λιθίαση, ασυμπτωματική λιθίαση όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ, δηλαδή τυχαίο έβριμα. Αλλά μετά έτσι κοιτάζοντας λίγο τη βιβλιογραφία και διαπιστώνοντας την κλινική πράξη ότι κάθε ασθενής. Πάλι κάτι μου βγαίνει με τον αρχαιρινό, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάθε ασθενής ο οποίος έρχεται κάπως έτσι στα επίγοντα, σίγουρα ήταν πριν λίγο καιρό έτσι, δηλαδή κάποια συμπτωματική λιθίαση σίγουρα έχει υπάρξει το 100% των λίθων, έχουν υπάρξει ασυμπτωματικοί. Και το αντίθετο μπορεί ένας ασθενής που ήταν ασυμπτωματικός να γυρίσει πάλι σε επεισόδιο κολικού. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλες οι λιθιάσεις, άμα τις πιάναμε στο σωστό timing, θα ήταν ασυμπτωματικές. Βέβαια τώρα κάποιος άμα θεωρήσει ότι αυτό η ασυμπτωματική λιθίαση είναι μια πανδημία που έρχεται, που είναι το τσουνάμι που θα τα πάρει όλα και πρέπει να ασχοληθούμε και να δώσουμε τόσο βαρύτητα, μάλλον δεν συμβαίνει αυτό. Βέβαια, άμα δούμε λίγο καλύτερα, βλέπουμε ότι σε screening γενικού πληθυσμού φάνηκε ότι η ασυμπτωματική λιθίαση αφορά περίπου το 10% του πληθυσμού. Και άμα συνυπολογίσουμε ότι έχουμε όλο και περισσότερο μια ευρεία χρήση απεικονιστικών μεθόδων, η αξιονική έχει μπει στη ζωή μας πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο ρυθμό, φαίνεται ότι ίσως μπορεί τελικά η ασυμπτωματική λιθίαση να είναι κάτι που ο νέος ουρολόγος αντιμετωπίζει συνεχώς μπροστά του. Ασθενείς που έρχονται δηλαδή και ρωτάνε τι θα κάνω με αυτή την πέτρα που δεν με πειράζει. Να εξ αρχής να ζητήσω συγγνώμη, γιατί αν και δεν το συνηθίζω, πολλά από τα data που θα έχουμε θυμίζουν λίγο το αγαπημένο σε εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη πανεπιστήμιο που έχουμε με τους συναδέλφους στα ταξί και μιλάμε για διάφορα θέματα. Το evidence based δεν είναι καλό. Και όταν λέω δεν είναι καλό το evidence based για την ασυμπτωματική λιθίαση, είναι ότι στην ουσία όταν μιλάμε για evidence based medicine και κλινικές αποφάσεις, μιλάμε για τρία πράγματα. Μιλάμε για την προτίμηση του ασθενούς, για το evidence που υπάρχει στη βιβλιογραφία και για το clinical expertise των γιατρών. Άμα πάμε να τα δούμε αυτά λίγο για τη ασυμπτωματική λιθίαση, βλέπουμε ότι οι προτιμήσεις του ασθενή μάλλον μπαίνουν σε τελευταία μοίρα. Έτσι, άμα πας και πεις ένα συνάδελφό σου ότι μου ήρθε ένας ασθενής μια πέτρα 9 χιλιοστά σε μέσο κάλικα και εγώ δεν το χειρούργησα, μάλλον μεταξύ του συναδέλφου θα πούνε είσαι τρελός, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά το evidence based, άμα πάμε να δούμε λίγο τα guidelines της λιθίασης του 21, βλέπουμε ότι ενώ υπάρχουν 58 σελίδες, περίπου μισή σελίδα αναφέρεται στην ασυμπτωματική λιθίαση. Άρα φαίνεται ότι και τα guidelines έψαξαν, αλλά δεν βρήκαν τόσο καλό evidence. Και άμα πάμε στο clinical expertise, εδώ είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί νομίζω είναι το κατάλληλο θέμα η ασυμπτωματική λιθίαση για συζήτηση γύρω από τον Τζάκι. Ακούσα από πολλούς συναδέλφους, θα σου πω εγώ, έναν ασθενή με διπλό κοράλι, τον παρακολουθώ, δεν έχει πάθει τίποτα. Αυτά που λέτε όλα είναι βλακίες να χειρουργούμε τα κοράλια. Ή αντίστοιχα, πολλοί έχουμε ακούσει στην ειδικότητά μας ιστορίες από μεγαλύτερους. Εγώ από 3 χιλιοστά πέτρα έχω χάσει ασθενή, έχει μπει στο τεχνητό νεφρό, πρέπει να χειρουργούνται όλα. Άρα, καταλήγοντας, πάμε να δούμε ένα-ένα τα περιστατικά. Λοιπόν, σε αυτή την πέτρα, άμα είναι ανοιχτό το πολ, έχουμε ένα κοράλι στο αριστερό νεφρό. Τι θα κάνατε, τι θα προτείνατε στον ασθενή, χειρουργείο ή παρακολούθηση? Θέλετε να μάθετε κάτι παραπάνω, πληροφορίες? Ας τις δώσω χρόνο
Δεν μπορούμε απλά να χειρουργούμε μια πέτρα στη σωματική, πρέπει να δούμε τον ασθενή. Άρα, όσον αφορά την ηλικία του, είναι ένας ασθενής 59 ετών. Όσον αφορά την νεφρική του λειτουργία, που πολλοί θα θέλατε να μάθετε, είναι η κρεατινίνη του στο 1,35. Έχει ένα GFR στο 65. Έχουμε κάνει το σφυρογράφημά μας, είναι στο 43% λειτουργικότητα. Ενώ από το ιστορικό του έχει τη δηλεπιδημία, το ζαχαρόδι αβήτη του και την υπέρταση. Τι θα κάνατε σε αυτόν τον ασθενή? Γίνεται το πόλο, επειδή εγώ δεν το βλέπω, άμα μπορείτε να μου λέτε. Ασυμπτωματικό κοράτι. Όταν παρέρχεται ο χρόνος κλείνει, οπότε καλύτερα να ρωτάτε με χεράκια, άμα θέλετε να το κάνετε. Ωραία, με χεράκια και άμα μπορείτε, κύριε Χατζηχρήστου, λίγο εσείς μπορείτε να με βοηθάτε, κύριε Παπατσόρη, για να... Πόσοι θα παρακολουθήσατε αυτό τον ασθενή και δεν το κάνατε τίποτα? 59 ετών, μα συμπτωματικό κοράλι. Και αυτή την αφρική λειτουργία. Χεράκια να βλέπω. Ας το κάνουμε λίγο διαδραστικό, γιατί αλλιώς δεν είναι με περιστατικά. Κάποιος που θα παρακολουθούσε να μας έλεγε, γιατί εγώ προσωπικά θα χειρουργούσα. Άρα κάποιος που θα παρακολουθούσε... Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Μερτσόγλου θα παρακολουθούσε, δεν θα χειρουργούσε. Μπορεί να το αιτιολογήσει κάποιος γιατί θα παρακολουθούσε. Μάλλον θα σας διαψεύσω. Κύριε καθηγητά, κύριε Χατζηχρήστο, μάλλον θα σας διαψεύσω. Δηλαδή θα κερδίσει. Με προβληματίζει το γεγονός ότι έχει μια οριακή κρεατινίνη, με προβληματίζει το 43%, με προβληματίζει η συνοσηρότητά του. Είναι νέος άνθρωπος. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα έχει δικαίωμα, εντάξει, δεν έχω την τεράστια εμπειρία φυσικά, αλλά θα έχει το δικαίωμα για να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αυτή η νεφρική λειτουργία οφείλεται και στη συνοσηρότητά του. Είναι στο κοράλι, το ξέρουμε. Αυτό όχι, ακριβώς... αλλά, ναι, όχι, αλλά πιστεύω ότι θα χρειαζόταν, άμα μπορούσαμε να κάνουμε μια πλέον εξέταση με κάποιο σπιθυρογράφημα για να δούμε λίγο τη λειτουργικότητα. Έχει 43%, είναι καλό. Για το κομμάτι της εικόνας, για ουλές, για τέτοια πράγματα, μια χρόνια φλεγμονή, δηλαδή αν είχε δημιουργηθεί εκεί πέρα λόγω του κοραλιού, αν έχουμε εικόνα. Ωραία, όλα αυτά που ακούγονται είναι σωστά, δηλαδή να μας μείνει ότι θέλουμε μια εκτίμηση του νεφρού πριν πάρουμε μια απόφαση. Θα προχωράω και είναι πολλά τα... Επίσης, Γιάννη, να μας πεις ποια είναι η παρακολούθηση που κάνουμε, γιατί εκεί δεν υπάρχει κανένα consensus. Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι πολλές φορές την παρακολούθηση. Θα το πω κλείνοντας, επειδή είναι για κοράλι, έχω 2-3 περισσότερα, θα σας το πω κλείνοντας ακριβώς. Ωραία, προχωράμε. Άρα πάμε τώρα εδώ πέρα με τα δικά μου τεχνικά μέσα. Έχω κρύψει, άμα δεν το καταλαβαίνετε, τον ένα νεφρό. Το ίδιο περιστατικό, ίδιος ασθενής, αλλά μονόνεφρος. Ο ίδιος έφερε τα χαρακτηριστικά του, αλλά έρχεται με ένα νεφρό και το κοράλι και λέει, γιατρέ, τι κάνω? Θα μπορούσαμε λίγο με χεράκια να δούμε ποιοι θα μπαίναν στη δικασία να χειρουργήσουν αυτό το νεφρό και ποιοι δεν θα το πειράζανε. Αρχικά ποιοι δεν θα το πειράζανε. Ο Οδυσσέα τι θα χειρουργούσε, έτσι, το Πιλίδης. Οδυσσέα τι θα κάνεις? Ναι, θα χειρουργούσα. Μάλιστα, θα πρότεινα στον άνθρωπο να χειρουργηθεί. Πολύ μεγάλο αλήθεια. Πιστεύω είναι ένας παράγοντας ακόμα ο μονόνευρος να χειρουργήσουμε. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει αντίθετη άποψη. Πολύ σωστά. Απλώς είναι πιο δύσκολες οι συνθήκες και θέλει πιο πολύ προσοχή. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ωραία. Και άμα πάμε σε αυτόν τον ασθενή, ο οποίος μας έρχεται με άμφο κοραλιοειδής λίθους, είναι περίπου λίγο μεγαλύτερος, λίγο η νεφρική του λειτουργία είναι χειρότερη από τον προηγούμενο ασθενή και λίγο η συνοσηρότητά του βλέπουμε ότι είναι λίγο πιο επικίνδυνος ασθενής για χειρουργείο. Έρχεται με άμφο λιθίαση. Σε αυτόν πόσοι θα επιλέγανε παρακολούθηση? Είναι να ρωτήσουμε ποιο νεφρό θα χειρουργούσε πρώτα, γιατί εγώ είμαι υπέρ του χειρουργείου στα πάντα, οπότε μόνο σε πολύ μεγάλη ηλικία θα παρακολουθούσα. Πολύ σωστά. Κάποιος που θέλει να μιλήσει για το χειρουργείο? Εσύ, Γιάννη, ποιο θα χειρουργούσες, ποιο νεφρό θα χειρουργούσε πρώτα? Η Μαρκέλα λέει το καλύτερο νεφρό. Το καλύτερο ή το χειρότερο νεφρό χειρουργούμε σε αμφολυθίαση? Ναι, Γιάννη, πες μας λίγο, βοήθησε μας. Α, ναι, εγώ θα επέλεγα πρώτα να... Εδώ ο συγκεκριμένος ασθενής έχει περίπου ισότιμη νεφρική λειτουργία, αλλά εγώ πρώτα θα πήγαινα στο καλύτερο νεφρό, όχι στο χειρότερο.
Άμα η νεφρική λειτουργία ήταν πολύ πεσμένη στο χειρότερο, άμα ήταν με μικρή διαφορά, η αλήθεια είναι για safety πας πρώτα σε αυτό που δεν έχει την τόσο καλή λειτουργία. Άμα ο ένας δηλαδή έχει 15%, προφανώς δεν ασχολείσαι με αυτόν και πας να κάνεις τον καλό νεφρό. Προχωρήσουμε λίγο. Προχωράμε. Άρα πάμε να δούμε λίγο. Όσον αφορά τα κοράλια, όπως είπε ο κ. Παπατσόρης, γενικά υπάρχει μια τάση ότι τα κοράλια τα χειρουργούμε. Αυτό άρχισε από πολύ νωρίς, από το 1975, όπου ο φόβος, ας πούμε, ήρθε στο χώρο μας της ουρολογίας, και αυτό έγινε από αυτή τη μελέτη του Μπλάντι, ο οποίος έδειξαν ότι 60 ασθενείς που τους παρακολούθησαν σε σχέση με 125 που τους χειρούργησαν, είδαμε ότι η θνητότητα ήταν στο 30%. 30% θνητότητα σε αυτούς που παρακολούθησαν. Ενώ είχαμε την ανάπτυξη καρκίνου σε ένα 6,7% σε άτομα με κοράλια που δεν χειρουργήθηκαν, ενώ είχαμε και πολύ σοβαρές λοιμώξεις. Έτσι βλέπετε ότι καταλήγουν οι συλλαβείς ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ως σιωπηλό κοράλι. Δεν το δέχονται. Δηλαδή είναι πολύ επιθετικοί στα conclusion τους. Βέβαια, βλέπουμε για μελέτες του 75 με πολύ χαμηλό quality. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Καμία αξιολόγηση των παραμέτρων των ασθενών, καμία στάθμιση προς άλλους παράγοντες, πολύ χαμηλής ποιότητας μελέτες. Μετά από αυτή τη μελέτη, ακολούθησαν και άλλες μελέτες, οι οποίες ήταν προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτό που μας λέγαν ήταν ότι οπωσδήποτε χειρουργούμε τα κοράλια, αλλιώς ο ασθενής μας ή θα πεθάνει ή θα καταλήξει στον τεχνητό νεφρό. Αυτό κυριάρχησε για μια τριακονταετία. Το 1995, μια καλύτερα ποιοτική μελέτη προς την ίδια κατεύθυνση, που έδειξε ότι η απορρίθμιση στην νεφρική λειτουργία είναι στο 100% των ασθενών που δεν χειρουργούνται για τα κοράλια σε σχέση με αυτούς που δέχτηκαν κάποια παρέμβαση, σε ένα follow-up 7,5 χρόνων. Ενώ σε αυτούς που δεν δέχτηκαν παρέμβαση, 67% κατέληξε από μια αιτία θανάτου που σχετίζεται με την νεφρική ανεπάρκεια. Πολύ τρομακτικά τα ποσοστά. Βέβαια, ο καρκίνος πάντα ήταν πάνω μας σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολλά case study, χωρίς μεγάλο evidence όμως οι σχέσεις, που λένε ότι ίσως το κοράλι σχετίζεται με το πλακώδες, όχι ίσως, σχετίζεται με το πλακώδες καρκίνωμα του ουρεθυλίου, αλλά αυτό δεν έχει γίνει ποτέ μια καθαρά επιδημιολογική μελέτη για να το αποδείξει. Είμαστε μόνο σε επίπεδο case report. Βέβαια, οι Γερμανοί γύρω στη μέση της δεκαετίας του 80 ήρθαν λίγο έτσι πιο ήρεμοι και πιο στοχευμένοι και προσπάθησαν λίγο να μας πούνε να είμαστε πιο συντηρητικοί με τα κοράλια. Μην ορμάτε να χειρουργήσετε, να είστε συντηρητικοί στη θεραπεία σας. Βέβαια, οι μελέτες που κάναν και αυτοί ήταν σε πολύ μικρό δείγμα ασθενών και πολύ κακής ποιότητας. Άρα, μέχρι το 1995 ήμασταν σε μια κατάσταση που δεν ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε. Το 2016 ήρθαν οι Βρετανοί και κάναν μια πολύ καλύτερη μελέτη όσον αφορά τη συντηρητική αντιμετώπιση των κοραλιών. Και τι μας δείχνουν? Μας δείχνουν ότι ναι, μεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά λίγο να δούμε τι γίνεται. Όταν έχουμε ένα μονήρες κοράλι, και αυτό το συνδέω με τα περιστατικά που έβαλα παραπάνω, η πιθανότητα να έχουμε υποτροπές ουρολοιμώξεις είναι γύρω στο 40% σε σχέση με το 80% άμα έχουμε άμφο κοράλι. Η πιθανότητα για να έχουμε απορρίθμιση της νεφρικής λειτουργίας είναι μόνο 6% σε ασθενείς με μονόπλευρο κοράλι. Ενώ το disease specific mortality, αυτό που είχε τρομοκρατήσει τόσο καιρό, βλέπουμε ότι είναι 9% γενικά και 0% όσον αφορά σε ασθενείς που έχουν μονήρες κοράλι. Τώρα, άμα πάει σε τεχνητό νεφρό ένας ασθενής με μονήρες κοράλι, αυτό είναι περίπου στο 6%. Βλέπετε ότι εδώ τα ποσοστά είναι πολύ πιο ενθαρρυντικά. Άρα άρχισε να μπαίνει λίγο και η συζήτηση της συντηρητικής αντιμετώπισης του κοράλιου. Βέβαια και αυτή η μελέτη θα μας απογοητεύσει, γιατί έβαλε φυσικά μόνο 22 ασθενείς. Έτσι ήρθε όλα τώρα πριν ένα χρόνο ένα review να τα μαζέψει αυτά, που τι μας λέει? Ότι η απορρίθμιση είναι περίπου στο 25% στα κοράλια. Πάντα τα άμφο κοράλια απορριθμίζουν πολύ περισσότερο την νεφρική λειτουργία και αυτά είναι που έχουν απόλυτη ένδειξη για αντιμετώπιση. Όταν ένας ασθενής έχει σοβαρή λίμωξη, αυτό θα είναι κάτω από 10%. Άρα μπορούμε να είμαστε λίγο συντηρητικοί στην αντιμετώπιση μας. Και το disease specific mortality είναι στο 20%, αλλά άμα βάλουμε τις δύο μελέτες που έχουν γίνει την τελευταία 30 ετία, δηλαδή μιλάμε για δύο μελέτες μόνο, βλέπετε η βιβλιογραφία πόσο χαμηλού επίπεδου είναι, είναι όλες μελέτες 40 χρόνων πίσω. Άμα βάλουμε τις δύο τελευταίες μελέτες, βλέπουμε ότι αυτή η θνητότητα είναι γύρω στο 8%. Δεν είναι μικρή, αλλά δεν είναι και θνητότητα που θα πρέπει οπωσδήποτε να οδηγήσει έναν ασθενή στο χειρουργείο. Βλέπουμε ότι αυτές οι μελέτες είχαν, αυτό το review είχε προβλήματα, γιατί οι μελέτες που έβαλε ήταν μόνο μία προοπτική, όλες ήταν retrospective, τα άτομα ήταν λίγα. Δεν έχουμε πληροφορίες για ηλικίες και δεν έχουμε και καλό follow-up. Άρα καταλαβαίνετε ότι το evidence όσον αφορά την κοραλιοειδή λιθίαση, την ασυμπτωματική, είναι πολύ πολύ πίσω. Τώρα, όσον αφορά το περιστατικό του μονόνεφρου, πολύ καλά είπε ο κ. Παπατσόρης ότι είναι ένδειξη να χειρουργήσουμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα ασθενή με ένα νεφρό χωρίς να το χειρουργήσουμε με κοράλι. Τώρα, το τι χειρουργείο θα κάνουμε, το 20 έχει βγει ένα review, στο οποίο συμμετείχε και ο κ. Σκολαρίκος και ο κ. Λιάτσικος,
Και αυτό που μας λέει είναι όσον αφορά το διαδερμικό, που πιστεύω όλοι θα επιλέγαν το διαδερμικό πλέον το 2021 για κοραλιοειδή λιθίαση, βλέπουμε ότι έχει ένα υψηλό ποσοστό, γύρω στο 97% φτάνει stone free rate. Βέβαια, οι επιπλοκές είναι στο 25%, αλλά οι σοβαρές επιπλοκές φτάνουν να είναι στο 1% τύπου 4. Όσον αφορά την νεφρική λειτουργία, που είναι το αιώνιο ερώτημα που θα μας κάνουν οι ασθενείς, γιατρέ, άμα δεν χειρουργήσω τα κοράλια μου, τι θα γίνει με τα νεφρά μου, βλέπουμε εδώ πέρα ότι πάλι μια τρύπα στο νερό. 7 μελέτες δείξαν ότι δεν υπήρξε απορρίθμιση της νεφρικής λειτουργίας, 2 ήταν καλύτερες, 4 ήταν χειρότερες, ενώ σε 3 δεν αναφέρθηκαν καν. Σε αυτό ως απάντηση ήρθε το mini PCNL, το οποίο λέει μήπως άμα κάνουμε mini PCNL σε αυτούς ασθενείς είναι καλύτερα. Αυτό δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί το θέμα είναι πώς αξιολογούμε την νεφρική λειτουργία. Η νεφρική λειτουργία πρέπει να αξιολογείται με καλούς δείκτες. Ελπίζουμε σε αυτό να δώσει απάντηση η μελέτη που έχουμε τώρα στην αλφαρολογική, ο κύριος Μέμος, στο διδακτορικό του, το οποίο προσπαθεί να αποδείξει, κάνει μια τυχιοποιημένη μελέτη ανάμεσα στο PCNL, το mini PCNL και το RIRIS για λίθους, και προσπαθεί να αποδείξει την επίδραση στην νεφρική λειτουργία, αλλά με βιοδείκτες σύγχρονους, το acute kidney injury και όχι απλά μια κρεατινίνη. Άρα περιμένουμε αποτελέσματα. Έτσι, κλείνοντας με τα guidelines, εδώ βλέπουμε τα guidelines δεν πολύ αγγίζουν το θέμα, δεν μιλάνε πολύ για τα Stachor Stones, τα συμπτωματικά. Αυτό που μας ξεκαθαρίζουν βέβαια, δίνοντας τις ενδείξεις ότι πρέπει να κάνουμε χειρουργείο, είναι ότι σε πέτρες πάνω από 15 χιλιοστά σου λένε ότι πρέπει να κάνεις χειρουργείο, άρα είναι ξεκάθαρα. Άρα, όσον αφορά τα κοράλια, κύριε Παπατσόρη, κλείνοντας, κάποιο σχόλιο. Να πω ότι είναι ένα κλασικό περιστατικό η κοραλιοειδής λιθίαση, σιωπηλής λιθίασης, διότι δεν κάνει συμπτώματα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η εμπειρία του ουρολόγου που θα δει πρώτη φορά το περιστατικό, διότι δυστυχώς βλέπουμε αρκετούς συναδέλφους που δεν κάνουν διαδερμικά χειρουργία να συστήνουν την παρακολούθηση, αντί για παραπομπή σε κάποιον που θα μπορούσε να το κάνει. Άρα θα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας για την αντιμετώπιση της κοραλιοειδούς λιθίασης. Φυσικά υπάρχει και ο παράγοντας ηλικίας, άμα δηλαδή δω εγώ με έναν ασθενή 80 ετών με κοραλιοειδή λιθίαση, θα κάνω μια στενή παρακολούθηση. Δεν είναι δηλαδή τίποτα άσπρο και μαύρο. Να προχωρήσουμε λίγο, γιατί πέρασε η ώρα, Γιάννη. Πολύ ωραία. Προχωράμε τώρα σε μια άλλη νέμεση των ουρολόγων. Έρχεται ένας ασθενής 50 ετών με μια πέτρα αυτή που βλέπετε 9 χιλιοστά επί 6 επί 6 σε κάτω κάλικα, ελεύθερο ιστορικό, καλά εργαστηριακά. Ασυμπτωματικός, δεν τον ενοχλεί καθόλου. Γιατρέ, τι κάνω? Πόσοι από εσάς θα χειρουργούσατε αυτή την πέτρα? Με χεράκια τουλάχιστον να μας δώσει μια εικόνα ο κύριος Χατζηχρήστου που μπορεί να βλέπει. Ένα χεράκι, ο Δημήτρης ο Μέμος μόνο, άλλος. Βάει η Παπαδημητρίου Διδά, κανένας. Ο κύριος Μέμος θα μας δικαιολογήσει λίγο την απάντησή του στα πολύ γρήγορα. Εντάξει, δεν είμαι τελείως απολύτως. Θα σκεφτόμουν το χειρουργείο σίγουρα, αλλά θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες. Φυσικά, μια λιθίαση στον κάτω κάλικα είναι challenging και για το χειρουργείο αρκετές φορές. Αλλά συνήθως, δεν ξέρω, εγώ με τσάπησα, καλό είναι να χειρουργήσουμε ασθενή τουλάχιστον να πούμε και μια ανάλυση λίθου σε δεύτερο χρόνο. Πολύ ωραία. Άρα προχωράμε για να μην χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα review το οποίο προσπάθησε να συμμαζέψει όλη τη βιβλιογραφία όσον αφορά τους ασυμπτωματικούς λίθους κάτω από ένα εκατοστό σε κάτω πόλο. Από ό,τι φαίνεται, είναι ότι ένας στους 4 ασθενείς θα γίνει συμπτωματικός και θα πρέπει να παρέμβουμε σε μια διάρκεια follow-up 2-3 έτη. Βέβαια, άμα παρέμβουμε, πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα χειρουργία δεν είναι άμυρα επιπλοκών. Έτσι, έχουμε ένα σύνολο επιπλοκών μπορεί να είναι μέχρι και στο 30%. Άρα, αυτό που προτείνουν είναι ότι μπορούμε να παρακολουθούμε αυτές τις πέτρες, αλλά πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι διάφοροι παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, το stone growth και άλλοι παράγοντες, θα μας οδηγήσουν στο να παρέμβουμε να παρέμβουμε χειρουργικά. Πώς θα παρακολουθούμε, Γιάννη, πώς θα παρακολουθούμε όμως? Τα guidelines, πώς θα γίνει η παρακολούθηση? Ναι, τα guidelines, στόχο στο τέλος αυτή του κύκλου της διαφάνειας, τα guidelines λένε ότι πρέπει να παρακολουθούμε είτε με υπέρηχο, είτε με αξονική. Προτείνουν, αφόσον είναι σταθερή λιθίαση 6 μήνες, στο yearly, στο χρόνο. Νεφρική λειτουργία και εννοείται κλινικά συμπτώματα από τον ασθενή. Okay. Βέβαια, όσον αφορά τη σύγκριση ανάμεσα στο να παρέμβουμε ή να μην παρέμβουμε, μια πολύ καλή randomized trial του 2015
η οποία είπε τι κάνουμε σε έναν ασθενή με πέτρα κάτω πόλου, κάτω κάλικα. Κάνουμε shock wave, κάνουμε flexible ή τον παρακολουθούμε. Αυτό που φάνηκε είναι ότι από τους ασθενείς που παρακολουθήθηκαν, από τους 50 που επέλεξαν να μην κάνουν τίποτα, φάνηκε ότι μόνο 6 ασθενείς είχαν κάποιο επεισόδιο είτε συμπτωματικό είτε ανάγκης παρέμβασης. Αυτό το 12% λοιπόν είναι ένα μικρό ποσοστό και μάλιστα ήταν το ίδιο ποσοστό των επιπλοκών που προκάλεσε η παρέμβαση είτε με shock wave είτε με flexible ουρτηρόσκοπη. Άρα καταλαβαίνουμε από αυτή τη μελέτη, η οποία είναι πολύ καλή κλινική μελέτη, ότι το να βιαστούμε να παρεύουμε σε μια πέτρα κάτω πόλου ίσως δεν έχει και τόσο όφελος τελικά. Τι μας λένε τα guidelines? Τα guidelines λένε να προσέχουμε το stone growth. Και βέβαια βάζουν πάντα το patient preference. Άμα έρθει ένας ασθενής και μας πει ότι εγώ δεν μπορώ, θέλω να χειρουργηθώ, δεν μπορώ να νιώθω ότι έχω πέτρα και να φοβάμαι μην κάνω κολλικό, έστω και μικρές πιθανότητες, πρέπει να το χειρουργήσουμε. Υπάρχει τώρα εδώ πέρα αυτό το έβαλα. Γιάννη, υπάρχει και το doctor preference. Ακριβώς. Το doctor preference, το αναλύω ακριβώς και αυτό παρακάτω. Πρέπει και εμείς να έχουμε έναν κεντρικό χαρακτήρα ο ασθενής και να ξέρουμε τα θέλω του και τις προτιμήσεις του, αλλά πρέπει ο ασθενής, ο γιατρός, αυτός είναι στο τέλος που θα δώσει την επιλογή στον ασθενή. Και από ό,τι θα δούμε σε μια μελέτη, και οι ασθενείς τελικά θέλουν ουρολόγους που αυτοί παίρνουν την απόφαση για το πώς θα αντιμετωπίσει τη λιθίασή τους. Αυτή τη διαφάνεια τη βάζω γιατί είναι σημαντική και για τους ειδικευόμενους. Ο Μέμος ο Δημήτρης συνεχώς τον ακούω στην κλινική να λέει: μη βλέπω να διαβάζετε πορίσματα, βάλτε το CD και τρέξτε το λίγο και δέστε το. Ένα πολύ γρήγορο σχόλιο, γιατί το βάζω αυτό, Δημήτρη, γιατί θεωρείς ότι είναι σημαντικό σε τέτοιες πέτρες να βλέπουμε το CD εμείς? Πρώτα απ' όλα, πολλές φορές έχουμε δει και λάθη των ακτινολόγων, αλλά ας αφήσουμε αυτό το κομμάτι απ' έξω. Πολλές φορές παίρνουμε πληροφορίες τις οποίες οι ακτινολόγοι δεν έχουν στο νου τους καν να μας περιγράψουν. Μπορεί να δούμε γωνίες κάλικα, πάχος αφιένα κάλικα. Χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να μας βοηθήσουν και τεχνικά για το χειρουργείο μας, αλλά και στην απόφαση για το αν θα κάνουμε χειρουργείο ή όχι και ποιο χειρουργείο θα είναι αυτό. Πολύ σωστά. Household units, δεν είπε Δημήτρη. Ακριβώς. Και τα household units. Ξέχασα τα household units που είναι πολύ σημαντικό. Άρα βλέπετε πόσες πληροφορίες παίρνουμε από την αξιονική. Άρα αυτό να μείνει σαν μήνυμα, γιατί το οροσκούλ αυτό θέλει να δίνει μηνύματα. Δεν διαβάζουμε ένα πόρισμα πέτρα κάτω κάλικα και δίνουμε την επιλογή στον ασθενή χειρουργείο ή παρακολούθηση. Πρέπει να δούμε κάθε πέτρα κάτω κάλικα τι στοιχεία άλλα έχει. Και αυτό θα το δούμε μόνο μαθαίνοντας να διαβάζουμε τα CD εμείς οι ίδιοι. Προχωράμε τώρα σε αυτόν τον ασθενή μονόνεφρο. Δεν θα αργήσουμε εδώ πέρα. Εδώ τα guidelines είναι ξεκάθαρα και λένε ότι αυτοί οι ασθενείς που είναι μονόνεφροι είναι πάρα πολύ ψηλού ρίσκου να αποκτήσουν τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Άρα η ίδια πέτρα σε μονόνεφρο αλλάζει το concept και οπωσδήποτε προτείνουμε χειρουργείο. Τώρα κάτι πολύ live το οποίο έχει γίνει τις τελευταίες 10 μέρες στην κλινική. Κύριε Παπατσόρη, ήρθε ένας ασθενής με high grade ουρυθυλιακό καρκίνωμα στο δεξί ουρυτήρα. Του προτείναμε ουρυτηρονεφρεκτομή. Στην προχειρητική αξονική είχε αυτές τις δύο πετρούλες. Ήταν 73 ετών, είχε μια baseline κρατινίνη 2 και είχε αυτή τη συνοσιρότητα. Ζαχαρόδια β' αρτηριακή πέρδηση και στεφανία νόσο. Για αυτές τις πέτρες θα κάνατε κάτι προχειρητικά ή θα προχωρούσατε σε ουρυτηρονεφρεκτομή? Επειδή μου έχουν τύχει αρκετά τέτοια περιστατικά, στην ώρα του χειρουργείου για τον καρκίνο βάζω ένα pigtail, δεν καθυστερώ δηλαδή την παρέμβαση για τον καρκίνο, και βάζω ένα pigtail όπου μετά θα αντιμετωπίσω και τη λιθίαση. Εξαιρετικά, ναι, πολύ σωστά και αυτό δείχνει την εμπειρία σας. Εμένα ήταν η πρώτη μου, και είναι αληθινό περιστατικό αυτό που βλέπετε ακόμα εξωτερική, η πρώτη μου λαπαροσκοπική νεφροουρυτηρεκτομή που έκανα. Ενώ πήγε πολύ καλά και χάρηκα πάρα πολύ και τριγυρνούσα στους διαδρόμους και έλεγα πήγε πολύ καλά το χειρουργείο. Τη δεύτερη μέρα ο ασθενής έγινε ουρικός χωρίς πόνο. Και αυτό που καταλάβουμε είναι ότι η μία πέτρα κύλησε στον ουρητήρα, έφτασε η κρατινίνη του στο 7, μπήκε σε τεχνητό νεφρό. Ευτυχώς ήμασταν τυχεροί και την ούρισε και επανήλθε ο ασθενής στο 2,5 κρατινίνη που το περιμένεις μετά την νεφρεκτομή. Απλά αυτό το βάζω σαν περιστατικό ότι τελικά ίσως η τοποθέτηση ενός pigtail προχειρητικά σε αυτούς τους ασθενείς είναι αυτό που θα μας σώσει από τέτοιες δύσκολες επιπλοκές. Θα υπήρχε κάποιος που δεν θα βάζει pigtail και θα χειρουργούσε? Μόνο αυτό έτσι πολύ γρήγορα, άμα κάποιος είναι να το πει, να ακούσουμε και την αντίθετη άποψη. Κάποιος που δεν θα πρόσχεται την αξονική, δεν θα τη διάβαζε το CD και θα βλέπει το πόρισμα που δεν θα το έγραφε για την πέτρα. Ακριβώς. Άρα, ένας ασθενής, τώρα πάμε λίγο με μεγαλύτερη πέτρα εδώ πέρα, θα υπήρχε κάποιος που θα τον παρακολουθούσε? Καλή νεφρική λειτουργία, ελεύθερο ιστορικό, με αυτή την πέτρα στην πίελο, δεν αποφράσει, την παρακολουθούμε, τι κάνουμε? Κύριε Μικονίου, τι θα λέγατε? Ο ασθενής μας δεν θέλει και πολύ να χειρουργηθεί, λέει, δεν με έχει πειράξει ποτέ. Ναι, ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Προφανώς και αυτή η πέτρα χρειάζεται παρέμβαση. Είναι πέτρα στην
στην πίελο. Έχει τέτοια διαμόρφωση που νομίζω είναι θέμα χρόνου να αποφράξει τελείως την πιελοερυτερική. Ήδη μπορεί να έχει προβλήματα ο ασθενής. Νομίζω ότι χρειάζεται παρέμβαση. Πολύ σωστά. Ο κ. Μικονίου βάσει guidelines είναι πολύ σωστός. Έτσι κι αλλιώς είναι μια πέτρα που ήδη βάσει guidelines προτείνεται το active stone removal. Εντάξει, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτό τον ασθενή. Είμαστε εκτός guidelines, παίρνουμε πολύ μεγάλο ρίσκο. Άρα θα χειρουργήσουμε αυτό τον ασθενή. Όπως βλέπετε, κάθε ασυμπτωματική λιθίαση είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Επίσης, αυτό τον ασθενή, κύριε Μικονίου. Ναι. Ένα σχόλιο, παρακαλώ. Το προηγούμενο περιστατικό, οι λιθίες ήταν στην νεφρική πίελο. Ναι. Οπότε χρειάζεται παρέμβαση. Βλέπουμε πολλές λιθιάσεις σε μέσο και άνω κάλικα. Και υπάρχει και ένα σχόλιο στο chat του κ. Δημητριάδη. Πολλές φορές, άμα είναι για καιρό η λιθιάσεις εκεί και είναι εγκλωβισμένη η λίθη, μπορεί να μην χρειάζεται παρέμβαση. Απλώς να ξέρουμε τη σωστή παρακολούθηση. Αλλά συμφωνώ και εγώ, άμα είναι στην νεφρική πίελο, χρειάζεται παρέμβαση. Βέβαια, οι θειασσότες της αντίθετης άποψης, όπως θα δούμε και λίγο στη βιβλιογραφία, θα πούνε ότι σε μέσο και άνω κάλικα ίσως είναι περισσότερες πιθανότητες αυτή η πέτρα να πέσει και να κάνει συμπτώματα. Άρα αυτό είναι λίγο διφορούμενο και γι' αυτό είναι έτσι λίγο και η βιβλιογραφία σαφής στο τι θα κάνουμε. Για μεγάλες πέτρες βέβαια σε μέσο και άνω κάλικα εννοείται ότι δεν παρεμβαίνουμε. Σε αυτό τον ασθενή, κύριε Παπατσόρη, θα σας άλλαζε κάτι που έχει αυτές τις πέτρες, τις δύο τις έχω βάλει εγώ όπως βλέπετε, είναι τεχνητές, δεν μπορούσα να βρίσκω συνεχώς περιστατικά. Αυτός ο ασθενής που έχει την κάτω πέτρα όπως πριν, αλλά έχει αυτές τις δύο σε μέσο και άνω κάλικα, καλή νεφρική λειτουργία, κανένα πρόβλημα, τι προτείνουμε? Ασυμπτωματικό. Χρειαζόμαστε μια αξονική πυλογραφία σε τριδιάστατη ανασύσταση για να μπορούμε να προβλέψουμε κατά πόσον η λιθίαση του κάθε κάλικα μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Δηλαδή, αν έχεις μία πέτρα εγκλωβισμένη για χρόνια, μπορεί να αφήσεις ήσυχη. Κατά συνέπεια, από ό,τι βλέπω από τους κάλικες, έχουμε ευρύ σύστημα, άρα πρώτα θα αντιμετώπιζα άνω και μέσω κάλικα. Πολύ σωστά αυτό. Δηλαδή, είναι καλό να μείνει αυτό το μήνυμα ότι δεν βλέπουμε απλά τις πέτρες απέτρες, βλέπουμε τις πέτρες και πώς είναι ανατομικά τοποθετημένες στο νεφρό, ποια είναι η κατάσταση του νεφρού. Άρα, πολύ σημαντικό να αξιολογούμε την αξονική. Έτσι, ένα review προσπάθησε να μαζέψει τι γίνεται με το άμα το να παρακολουθείς αυτές τις πέτρες, ενεργό παρακολούθηση πάντα μιλάμε έτσι, με παρακολούθηση, με υπέρηχο, με αξονική, με νεφρική λειτουργία. Άμα τι γίνεται όταν τις παρακολουθούμε αυτές τις πέτρες. Και προσπάθησε, έβαλε 1.636 ασθενείς, 13 μελέτες και προσπάθησε να μιλήσει όσον αφορά τις πιθανότητες για χειρουργείο, αυτόματα αποβολή, συμπτώματα και διάφορα άλλα. Όσον αφορά το χειρουργείο, βλέπουμε ότι οι ασθενείς με ασυμπτωματική λιθίαση νεφρού γενικά έχουν ένα upper limit 25% να χειρουργηθούν. Δεν είναι και τόσο τρομακτικό. Είναι βέβαια μεγάλο, αλλά βλέπετε ότι από 7 μέχρι 25%. Κανένας από αυτούς τους παράγοντες, όπως το μέγεθος, η τοποθέτηση ή το πόσο σκληρή ήταν μια πέτρα ή το stone history, δεν φάνηκε να επηρεάζει. Σε άλλες μελέτες επηρεάζει, ενώ σε άλλες δεν επηρεάζει. Εδώ τα βάζω αυτά για να τονίσω ότι πόσο κακό είναι το επίπεδο των μελετών. Είναι όλα διφορούμενα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα guideline βάση μελετών. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι έδειξε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ το πόσο θα παρακολουθήσουμε μια πέτρα και τελικά θα καταλήξουμε σε παρέμβαση. Άρα, ακόμα και οι ασθενείς που παρακολουθήθηκαν για πολλά χρόνια δεν κατέληξαν σε παρέμβαση. Όσον αφορά την αυτόματα αποβολή, βλέπουμε ότι 3 στους 10 ασθενείς μπορεί να αποβληθεί αυτόματα. Για μένα το zoom είναι εδώ, ότι άμα ένας λίθος είναι κάτω από 5 χιλιοστά και γι' αυτό τα guidelines είναι προς αυτήν την κατεύθυνση, 50% έχουμε spontaneous passage. Όταν μεγαλώνει η πέτρα, βλέπουμε πέφτει το ποσοστό και για πέτρες πάνω από ένα εκατοστό βλέπουμε ότι μηδενίζει σχεδόν το ποσοστό. Βέβαια, αυτό που λέμε εδώ πέρα είναι ότι ασθενείς με λιθίαση κάτω κάλικα είναι πολύ πιο δύσκολο να έχουμε αυτόματη αποβολή του λίθου, έτσι, σε σχέση με άνω και μέσο κάλικα. Όσον αφορά τα συμπτώματα, βλέπετε τι ευρύ φάσμα πάλι βάσει μελετών, πόσο κακή είναι η βιβλιογραφία, από 7 μέχρι 80%. Το άμα θα αυξηθεί μια πέτρα από 5 μέχρι 66%. Πολύ δύσκολο να βγάλει συμπεράσματα. Οι ορισμοί, το τι θα πει αυξάνεται η πέτρα, τι θα πει έχω σύμπτωμα, τι θα πει έχω παρέμβαση, τι εννοούν παρέμβαση, χειρουργείο ή απλά ένα στεντ, δεν ξεκαθαρίζονται στις μελέτες. Πολύ κακές μελέτες, άρα και τα συμπερίσματά μας πολύ δύσκολα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι πέτρες, αυτό που είπαμε πριν με τον κύριο Παπατσόρη, σε μέσο και άνω κάλικα φαίνεται να είναι πολύ πιο πιθανό να δώσουν συμπτώματα. Άρα τις αξιολογούμε διαφορετικά. Αυτή πάρα πολύ καλή μελέτη του 18 στο BJU έδειξε ότι πάλι 25% αυτό να μείνει σαν αριθμός, ότι σε ασυμπτωματική λιθία νεφρού ένα στους 4, αυτός ο consultation μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, είναι κάτι που το βλέπουμε σε όλες τις μελέτες, ένα στους 4 το πιθανότερο είναι να χρειαστεί παρέμβαση.
Ίδια μελέτη, τα ίδια αποτελέσματα. Βλέπετε ότι το intervention εδώ είναι λίγο μικρότερο, στο 12%. Θα προχωρήσω γιατί είναι αρκετά. Και όταν έγινε μια μελέτη με τοπιαία σύγκρουση ανάμεσα στο shockwave και, και στην παρακολούθηση, πολύ ενδιαφέρον είναι ότι βλέπουμε ότι δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στην εξωσωματική λιθοθρεψία και την παρακολούθηση για λίθους κάτω από 15 εκατοστά, ούτε στο stone free rate, ούτε στα συμπτώματα, ούτε στην ανάγκη για περαιτέρω θεραπεία, ούτε στην νεφρική λειτουργία. Εντυπωσιακό. Κάποιο σχόλιο? Εντάξει, τώρα μην σχολιάζουμε κάθε μελέτη. Το μήνυμα να περνά. Αυτό είναι το μήνυμα. Και το μήνυμα λοιπόν για την ασυμπτωματική λιθίαση συνοψίζεται σε αυτό το review, το οποίο τι μας λέει πολύ απλά, ότι πρέπει το shared decision making, να βάζουμε κάθε ασθενή σε διαφορετική περίπτωση, να βλέπουμε τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, τη συνοσιρότητά του, όλους αυτούς τους παράγοντες που μιλήσαμε, είτε είναι παράγοντες του ασθενή, είτε ανατομικοί παράγοντες, είτε είναι παράγοντες της πέτρας, πρέπει όλα αυτά να αξιολογούνται και να παίρνουμε απόφαση εμείς μαζί με τον ασθενή. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα τσουβάλιασμα των δεδομένων. Και αυτό που είπαμε πριν είναι ότι οι ασθενείς φάνηκε ότι όταν τους βάλαν το υποθετικό σενάριο και τους είπαν: έχεις μια πέτρα 8 χιλιοστά, τι θες να κάνεις, να την παρακολουθήσουμε ή να τη χειρουργήσουμε, οι περισσότεροι θέλησαν να χειρουργηθούν. Και μάλιστα προτίμησαν, όπως είπε ο κύριος Λιάτσικος το πρωί, την εξωματική λιθοτριψία. Και αυτό αρκετά ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι το 60% των ασθενών θέλουν ένα γιατρό που θα τους πει τι θα κάνουν. Και αυτό είναι σημαντικό να μείνει σαν μήνυμα, ότι ναι, μεν ο ασθενής πρέπει να μπαίνει συμμέτοχος στην απόφαση, αλλά δεν μπορούμε να άγεται και να φέρεται ένας γιατρός από τον ασθενή στο τι θα κάνει. Πολύ σημαντικό θέμα και γι' αυτό στο Yahoo Endourology Group, στο οποίο έχω τη χαρά να συμμετέχω, τρέχει τώρα μια μελέτη όσον αφορά την ασυμπτωματική λιθίαση που θα μας δώσει πάρα πολλά αποτελέσματα όσον αφορά τις επιλογές και των γιατρών και των ασθενών. Τα guidelines είναι ξεκάθαρα, λένε ότι ακόμα είναι debatable, γιατί φυσικά αξιολογήσαν το επίπεδο των μελετών. Αυτό που προτείνουν είναι ότι να παρεμβαίνουμε σε ασυμπτωματική λιθίαση όταν έχουμε αύξηση του μεγέθους, όταν έχουμε απόφραξη, όταν έχουμε λίμωξη και όταν έχουμε φυσικά εμφάνιση συμπτωματολογίας. Βλέπετε εδώ ότι το strength rating ακριβώς είναι weak, δηλαδή το να παρακολουθήσεις έναν ασθενή και να παρέμβεις μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι weak, αλλά αυτές είναι οι μελέτες, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Εντάξει, βέβαια η παρακολούθηση, όπως είπε ο κύριος Παπατσόρης, που είναι πολύ σημαντική, με υπέρηχο είτε με αξονική, πρέπει, έχει strong recommendation και πρέπει να γίνεται. Δεν αφήνουμε αυτούς τους ασθενείς στην τύχη τους. Όσον αφορά τώρα αυτόν τον ασθενή, πολύ σημαντικό, ο ίδιος ασθενής με την πέτρα κάτω κάλικα, μετά από διαδερμική όμως. Κύριε Παπατσόρη, θα το αξιολογούσατε αλλιώς? Έρχεται αυτός ο ασθενής ένα μήνα μετά, δεν τον πονάει η πέτρα, μετά από διαδερμική. Πλέον είναι η πολυπόμενη λιθίαση μετά από διαδερμική, όπου μερικές φορές εξαρτάται από πού έχεις μπει, γιατί αν έχεις μπει από τον κάτω κάλικα ή από το μέσο κάλικα, μπορεί να μην έχει συναντήσει την πέτρα, μπορεί να έχει αναπτυχθεί ουλώδης ιστός. Άρα εδώ θα έχεις μια πολύ καλή απεικόνηση με τρισδιάστατη ανασύσταση. Πιθανόν, εφόσον είναι η πολυπόμενη λιθίαση, δηλαδή μπήκες μέσα και δεν έβγαλες την πέτρα, η πέτρα είναι και εγκλωβισμένη. Άρα η πολυπόμενη λιθίαση μετά από διαδερμική πιστεύω ότι είναι λιγότερο επικίνδυνη. Ωραία. Άμα κύριε Μέρο, έβαζε αυτό το στοιχείο ότι η πέτρα ήταν στρουβίτη, θα άλλαζε κάτι στην απόφασή σας? Και ερχόταν αυτός ο ασθενής και έλεγε: γιατρέ, τι να την κάνω αυτή την πέτρα? Τώρα, ναι, χειρουργείο νομίζω. Ξανά για αντιμετώπιση, μάλλον. Για κάποιο είδους αντιμετώπιση θα συζητούσαμε. Από τη στιγμή που είναι στρουβίτη, θέλουμε πλήρες clearance της πέτρας. Κύριε Χατζηχρήστο, εσείς, έτσι που είστε λίγο, δεν είστε τόσο επιθετικός χειρουργός σαν τον κύριο Μέμο, θα λέγατε σε αυτόν τον ασθενή ότι μπορούμε, και ο ίδιος δεν θέλει πολύ να χειρουργηθεί ξανά, ταλαιπωρήθηκε από τη διαδερμική, έχω αυτό το θράσμα κάτω κάλικα, τι να κάνω? Είναι πολύ βασικό τελικά το τι θέλει ο ασθενής, μην το ξεχνάμε, αλλά και πάλι νομίζω ότι άμα υπάρχει χρόνος, δώσεις χρόνο και ενημερώσεις μπροστά, μπορείς να πείσεις τι πρέπει να κάνει. Προφανώς η απόφαση είναι τελικά δική του. Σωστό. Αυτό που μας λένε τα guidelines είναι... Ναι. Γιάννη, να πούμε ότι η παρακολούθηση είναι μεν με υπέρηχο, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνεις συχνά υπέρηχο σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει να κάνεις ανά τρίμηνο. Μπορεί να μην το γράφουν τα guidelines, αλλά είναι αυτό που κάνουμε στην καθημερινή κλινική πρακτική. Είναι σαν την παρακολούθηση του PSA. Πρέπει να έχεις ένα στάνταρ παρακολούθησης για να μην σου ξεφύγει κάτι. Έχουμε πολλά περιστατικά ξεχασμένα που έρχονται μετά από 1-2 χρόνια και οι νεφροί είναι τελειωμένοι. Ακριβώς. Αυτό που λένε τα guidelines είναι να μην βιαστούμε να κάνουμε απεικόνηση μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο, και ειδικά με ένα μεγάλο χειρουργείο, μεγάλη πέτρα, να δώσουμε λίγο χρόνο και να γίνει λίγο η απεικόνηση λίγο αργότερα.
Αυτό που μας λέει είναι ότι γι' αυτό έβαλα το λιθοστρουβίτη, σε φλεγμονώδεις λίθους η υποτροπή είναι πάρα πολύ συχνή άμα αφήσουμε λιθίαση μέσα. Γενικά για όλες τις στάσεις λίθων ένα 60% των ασθενών θα χρειαστούν πάλι θεραπεία στα 5 χρόνια. Άρα βλέπουμε ότι το να αφήσουμε ένα υπολοιπόμενη λιθίαση δεν είναι και τόσο αθώο, έτσι. Αυτό που μας λένε τα guidelines είναι ότι άμα έχουμε θράσματα πάνω από 5 χιλιοστά είναι πολύ πιο πιθανό να έχουμε ανάγκη παρέμβασης. Άρα άμα έχουμε τελικά όμως ένα λίθο 4 χιλιοστά, 3 χιλιοστά, αυτό που έχει υποθεί στη βιβλιογραφία είναι ότι λέγονται μη κλινικά σημαντική υπολοιπόμενη λιθίαση. Τελικά είναι τόσο μη κλινικά σημαντική. Από ό,τι φάνηκε από μελέτες σχετικά πρόσφατες, έχει φανεί ότι ακόμα και η σκόνη, το dusting που λέμε ότι αφήνουμε σε κάτω κάλικα, ή ακόμα η υπολοιπόμενη λιθίαση κάτω από 3 χιλιοστά την ορίζαν, ή το dust κάτω από 1 χιλιοστό, φάνηκε ότι η σκόνη έχει 40% πιθανότητα να καθαρίσει σε follow-up μέχρι 2 ετών. Άρα αυτό βλέπουμε ότι 60% των ασθενών θα μείνουν με την αυτή τη σκόνη που λέμε σε κάτω κάλικα. Και αυτή η σκόνη έχει ένα ποσοστό 25% να αυξηθεί σε μέγεθος και ένα ποσοστό 50% συμπτώματα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η υπολοιπόμενη λιθίαση μετά από χειρουργείο δεν είναι και κάτι το τόσο αθώο, έτσι. Η ανάγκη παρέμβαση μπορεί να φτάσει περίπου τους μισούς ασθενείς. Άρα τα guidelines τι έρχονται και εδώ, ειδικά για το έβαλα το μεταβολικό έλεγχο, ειδικά το βάζω σαν μήνυμα για το σχολείο. Φλεγμονώδη λίθη που συνήθως είναι μετά από κοράλια για διαδερμικό, που σίγουρα θα έχουμε το πιθανότερο να έχουμε κάποια υπολοιπόμενη λιθίαση, δεν το παίρνουμε ελαφρά την καρδία, πρέπει να παρεύουμε και πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε το νεφρό μας πεντακάθαρο. Και αυτό γιατί θα ευνοήσει, άμα υπάρχει υπολοιπόμενη λιθίαση, να έχουμε περαιτέρω ανάπτυξη του λίθου. Πολύ σημαντικό στην παρακολούθηση η καλλιέργεια ούρων. Κάνεις μια καλλιέργεια, έχεις πρωτεία, πρέπει να δώσεις χημειοπροφύλαξη σε αυτούς τους ασθενείς. Δεν μπορείς να έχεις έναν ασθενή με φλεγμονώδη λίθο και να μην του δώσεις μεταχειρητικά, να μην τον παρακολουθείς με καλλιέργειες ούρων. Είναι κάτι βέβαια που το βλέπουμε πολύ συχνά στην κλινική πράξη. Εντάξει. Απλώς να σημειώσω, Γιάννη, ότι όταν είναι δύσκολο να πείσεις έναν ασθενή για χειρουργείο και αφήσεις κάποιο λίθο, κάποιο θράσμα, είναι ακόμα πιο δύσκολο να τον πείσεις ότι θα ξαναμπείς με μία εύκαμπτη μετά από κάποιες εβδομάδες. Θα σου πει, άστο γιατρέ, τώρα έχω ταλαιπωρηθεί από το χειρουργείο, θα περιμένουμε. Δηλαδή, το δεύτερο χειρουργείο είναι πολύ πιο δύσκολο. Άρα, ακριβώς για αυτούς τους ασθενείς, ίσως ο κύριος Χατζηχρήστου, αυτό μπορούμε να κάνουμε, γιατί να κάνουμε real life medicine, που λέει και ο κύριος Χατζηχρήστου, για αυτούς τους ασθενείς που δεν θα δεχτούν να ξαναμπούν στο χειρουργείο, τουλάχιστον να τους δίνουμε μια καλλιέργεια ούρων. Άμα έχουν ένα μικρόβιο όπως προτέας, να δίνουμε τη χημοπροφύλαξή μας και να προσπαθούμε να κρατήσουμε την οξυνοποίηση που μας λένε δεν είναι το θέμα μας σήμερα, αλλά μπορούμε με ένα στρουβιρέν να κρατάμε το pH όσο γίνεται. Δεν αφήνουμε αυτούς τους ασθενείς, τους ασυμπτωματικούς, μετά από τέτοια χειρουργία στη μοίρα τους. Πρέπει να τους παρακολουθούμε όσον αφορά και το pH των ούρων και τις καλλιέργειες ούρων. Να μείνει αυτό σαν μήνυμα. Τώρα, πολύ πολύ λίγα λόγια, η ασυμπτωματική λιθίαση ουρητήρα δεν είναι τόσο συχνή. Είναι πολύ 1-3% την βιβλιογραφία. Δίνω δύο περιστατικά εδώ. Κύριε Παπατσόρη, πολύ γρήγορα, στο αριστερό περιστατικό, όπως βλέπω εγώ, μια μικρή πέτρα στον ουρητήρα που δεν αποφράσει, δεν κάνει συμπτώματα, θα της δίνατε χρόνο, θα λέγατε να χειρουργηθεί? Κάθε πέτρα στον ουρητήρα που παραμένει για πάνω από ένα μήνα θέλει αντιμετώπιση χειρουργική. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Όσον αφορά τη δεξιά εικόνα που βλέπω μια μεγαλύτερη πέτρα με ένα διατεταμένο νεφρό και μια λέπτιση παρεχήματος. Είναι, μπορεί κλινικά συμπτωματική, αλλά απεικονιστικά είναι συμπτωματική. Πολύ σωστά. Αντιμετώπιση. Πολύ σωστά. Άρα και αυτό είναι το μήνυμα που έβαλα αυτή την εικόνα, ήθελα να περάσω, ότι μπορεί να λέμε για συμπτωματική λιθίαση, αλλά πάντα πρέπει να βλέπουμε το εργαστηριακά. Εργαστηριακά, συμπτωματική ή απεικονιστικά μπορεί να μην είναι, γιατί άμα κάνουμε ένα σπιθυρογράφημα θα δούμε ότι αυτός ο νεφρός έχει χάσει μάλλον το 80% της λειτουργικότητάς του. Άρα εννοείται ότι θα παρέμβουμε. Άρα έτσι όσον αφορά τη σιωπηρή λιθίαση στον ουρητήρα, ένα περίπου 1% είναι από μελέτες. Φαίνεται ότι πολλοί από αυτούς έχουν υδρονέφρωση, όχι όλοι όμως, το 1-4% αποφράσουν από αυτές τις πέτρες. Πολύ καλή μελέτη με 6.600 ασθενείς αυτή, η οποία τι μας είπε, ότι όταν έχουμε σε ανώτερο πόλο περίπου 50%, ανώτερο ουρητήρα, συγγνώμη, 50% θα μπορέσουν να περάσουν, το 60% όταν είναι στο μέσο ουρητήρα πια η πέτρα και το 70% όταν είναι στο κατώτερο. Άρα βλέπουμε που είναι η πέτρα, όλες οι πέτρες ουρητήρα δεν είναι ίδια και τις δίνουμε τον ανάλογο χρόνο. Γενικά, ένα 75% των λίθων κάτω από 5 εκατοστά θα μπορέσουν να έχουν αυτόματη αποβολή. Πολύ σημαντικό. 17 μέρες είναι ο μέσος όρος που δίνουν για αυτόματη αποβολή του λίθου αυτό το review.
Όσον αφορά την νεφρική λειτουργία, ασθενείς με σιωπηλή λιθίαση ουρητήρα, έγινε αξιολόγησή τους με MAC3 και είναι πολύ ενδιαφέρον. Έδειξε ότι ενώ 8 από αυτούς τους 14 ασθενείς είχαν μειωμένη νεφρική λειτουργία, 9 από τους 14 είχαν απόφραξη και 11 από τους 14 είχαν υδρονέφρωση. Όταν έγινε μια συσχέτιση με στάθμιση των παραγόντων, φάνηκε ότι ο βαθμός της απόφραξης που έδειξε το MAC3 δεν συσχετιζόταν με το βαθμό της διάτασης, ούτε με την κρεατινίνη, ούτε με την. Με το μέρος στο οποίο ήταν ο λίθος, ανώτερο, κατώτερο ή μέσο. Αυτό το βάζω για να δείξουμε ότι δεν σημαίνει ότι άμα έχουμε μεγάλη διάταση έχουμε απόφραξη πάντα, ή άμα δεν έχουμε διάταση, βλέπουμε έναν ανθρώπου που δεν έχει πολύ διάταση, που λέμε εντάξει, λογικά δεν θες πυθυρογράφημα, είναι καλή απέκρισή σου. Πρέπει να μας δώσει αυτή η μελέτη να καταλάβουμε ότι δεν συσχετίζονται αυτά τα δύο. Και αυτή η μελέτη λίγο να μας τρομοκρατήσει παραπάνω, που δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών με σιωπηλή λιθίαση οδηγήθηκε σε απορρίθμιση της νεφρικής λειτουργίας μη αναστρέψιμη. Εντάξει, άρα ένα 77%, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είχε ένα σφιθυρογράφημα κάτω από 45%. Τώρα, τι μας λένε τα guideline μας? Μας λένε με λίγα λόγια ότι σχεδόν όλες οι πέτρες του ουρητήρα πρέπει να χειρουργούνται εφόσον είναι συμπτωματικές, εφόσον έχουν απόφραξη και εφόσον έχουν επίδραση στην νεφρική λειτουργία. Όσον αφορά τους ασυμπτωματικούς λίθους, αυτό που μας λένε είναι ότι είναι μια τακτική που μπορούμε να την ακολουθήσουμε, αλλά πάντα πρέπει να παίρνουμε υπόψη το μέγεθος και να δίνουμε ένα συγκεκριμένο χρόνο, όπως είπε ο κύριος Παπατσόρης. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε μια πέτρα η οποία πάνω από ένα μήνα, 4-6 εβδομάδες είναι στον ουρητήρα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε. Άρα, όπως λέει εδώ πέρα και ο τραγουδιστής, αυτό που είπε ο κ. Παπατσόρης ότι είναι από το 1950, εγώ τρόμαξα ότι βρήκα άρθρο από το 1919, που τελικά όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, που οι συγγραφείς από το archive του Boston αναφέρανε ως θέμα το silent renal calcium. Δηλαδή, και λέγανε τα ερωτήματά τους, δεν ξέρουμε πόσο συχνές είναι αυτές οι πέτρες τελικά. Δεν ξέρουμε τι ζημιά μπορεί να προκαλέσουν ακριβώς στο νεφρό. Δεν ξέρουμε πόσο μπορεί μια πέτρα να την αφήνουμε στον νεφρό να περιμένει χωρίς να δίνει συμπτώματα και δεν ξέρουμε τελικά άμα μια βλάβη στον νεφρό μπορεί τελικά να υφίσταται χωρίς να έχουμε ενδείξει στα ούρα. Αυτά τα ερωτήματα, από ό,τι καταλαβαίνετε, σοβαρά επιστημονικά τεκμηρωμένη απάντηση, 100 χρόνια μετά, το 1919, δεν έχει δοθεί όσον αφορά την ασυμπτωματική λιθίαση. Έτσι, προφανώς, όπως έχει αποδειχτεί με τυχιοποιημένες μελέτες, το να λέμε σε έναν ασθενή, κάνε την προσευχή σου για να πέσει μια πέτρα, περίμενε και θα δούμε τι θα να έχει ο Θεός, αυτό δεν αποδίδει. Βέβαια, το να είμαστε τελείως επιθετικοί και να ορμάμε χωρίς ενδείξεις να χειρουργήσουμε μια συμπτωματική λιθίαση νεφρού, ειδικά, και αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον ασθενή μας. Άρα, κλείνοντας, αυτό που πιστεύω εγώ σαν μήνυμα να μην είναι ότι η ασυμπτωματική λιθίαση είναι μια δυναμική κατάσταση. Περνάει από το συμπτωματικό στάδιο στο πρισυμπτωματικό και στο συμπτωματικό. Όσον αφορά αυτά τα τρία στάδια, στο ασυμπτωματικό κυρίως μπορούμε να παρακολουθούμε. Όταν αρχίσει να είναι ένα πρισυμπτωματικό στάδιο, δηλαδή να επιδρά όχι κλινικά, αλλά να βλέπω μια επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, τότε πρέπει να έχουμε μια συνετή παρέμβαση, όπως δεν μπορούσα αλλιώς να το διατυπώσω, ότι να μην βιαστούμε, αλλά αξιολογώντας τον ασθενή να παρεύουμε άμα χρειάζεται. Και τέλος, όσον αφορά τη συμπτωματική λιθίαση, αυτό θεωρώ ότι έχει λήξει, ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε για τον ασθενή. Πάντα ο ασθενής να είναι το κέντρο της απόφασής μας, αλλά να μην ξεχνάμε το evidence, το evidence, το evidence. Πάντα πρέπει να έχουμε evidence πριν δώσουμε μια σύσταση στον ασθενή μας. Και προς το παρόν, όσον αφορά τη συμπτωματική λιθίαση, σοβαρό evidence δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Και να τονίσω ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές μελέτες και υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης είναι και ένας από τους λόγους που ο κύριος Χατζηχρήστου έβαλε αυτό το θέμα, γιατί συζητώντας μεταξύ μας μπορούμε να βγάλουμε κάποια μηνύματα και μπορούμε να βοηθήσουμε την καθημερινή κλινική πρακτική μας. Ένα σχόλιο απλώς να κάνω τελειώνοντας, ότι ναι μεν λέμε ασυμπτωματική λιθίαση, αλλά έχει σημασία και πώς αντιλαμβάνονται οι ασθενείς τα συμπτώματα. Πάρα πολλοί ασθενείς είχαν ένα πόνο στη μέση που πιστεύαν ότι οφείλεται σε μία δισκοκύλη και ήταν τελικά μία πέτρα που προκαλούσε απόφραξη. Άρα είναι πολύ σημαντικό στους ασθενείς που συζητάμε, δηλαδή ένας που είναι stone former, ένας ασθενής που είναι λιθιασικός, θα πρέπει από το πρώτο ραντεβού να εξηγήσουμε ποια συμπτώματα πρέπει να προσέχει, τι παρακολούθηση πρέπει να κάνει και θα πρέπει να ξέρει ότι η φόρος ζωής είναι η παρακολούθησή του. Γιατί είναι η ευθύνη μας αυτή να τους λέμε αυτές τις πληροφορίες. Δεν ξέρω, κάποιο σχόλιο από τον καθηγητή κύριο Χατζηχρήστου για αυτό το session? Νομίζω ήταν εξαιρετικό. Δώσατε και το κάνατε μεταξύ σας
με τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Πολύ ωραίο, με καθαρά μηνύματα, γιατί ήταν πάρα πολύ πρακτικό. Κάθε μέρα μας απασχολούν αυτά. Έχουν πολλές εκφάσεις και νομίζω ότι καλύφθηκε με πολύ ωραίο τρόπο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Κάποια ερώτηση από το κρατήριο πριν κλείσουμε και τους αποχαιρετήσουμε. Όχι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε τα Euro Olympics. Συμπληρώστε τις ερωτήσεις. Θα κλείσει με το τέλος επόμενης συνεδρίας το τελευταίο εικονικό ασθενή. Και ας προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παπατσόρη. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Μικονιάτη. Ο Δημήτρης Καλυβιανάκης, τον βλέπω, είναι έτοιμος. Να προχωρήσουμε στο τελευταίο εικονικό ασθενή, που είναι ένας ασθενής τον οποίο τον έχετε τακτικά στα γιατρία σας. Πάρα πολύ πρακτικό, πρακτικό, καθημερινό, λίγη επιστήμη, λίγα δεδομένα, αλλά να δούμε λίγο κάποια πρακτικά θέματα. Δημήτρη, έχεις το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Μισό λεπτό λίγο να ανεβάσω τις... Νομίζω πρέπει να έχουν ανέβει λογικά, Δεν ξέρω αν... Τις βλέπετε? Ναι, βέβαια. Ωραία. Οπότε, λοιπόν, μαζί θα μιλήσουμε για ένα ασθενή ο οποίος θέλει να αποκαταστήσει τις στήσεις του χωρίς φάρμακα. Ας ξεκινήσουμε λίγο να περιγράφουμε τον ασθενή μας, τα σύγκρουση φερόδρομου. Έτσι, λοιπόν, να γνωρίσουμε τον Νίκο, ο οποίος ζει από τα κλινικά του χρόνια στην Αθήνα. Είναι παρουσίαστος, κοινωνικός, με σταθερό πρόγραμμα στο γυμναστήριο από τότε. Στη νυχτερινή του ζωή έχει έντονη παρουσία, με εξελίκια και πολλές γνωριμίες. Κανένα πρόβλημα υγείας. Μόνο η μητέρα του από το εσωτερικό ξέρουμε ότι έχει υψηλή χοληστερίνη και υπερυπέρταση. Και η ζωή σου αντανακλά τη γενιά του. Με την πάροδο λοιπόν του χρόνου, ο Νίκος αποφασίζει να παντρευτεί στα 40 του, μετά από 10 χρόνια σχέση με τη Μαρία, ένας έρωτας που κράτησε για μια δεκαετία, όπως είπαμε, παρά τους χωρισμούς και τις περιπέτειες των δυο σε άλλες σχέσεις. Η Μαρία είναι ένα δυναμικό άτομο, διαφημίστρια, δουλεύει πολλές ώρες και είναι και αυτή εξίσου κοινωνική. Ο Νίκος είναι δραστήριος, με πολλές ώρες εργασίας ως δικηγόρος στη τράπεζα και ταξιδεύει συχνά επαγγελματικά, αλλά ακόμα και κουρασμένος δεν λέει όχι για ένα ποτό και μια καλή παρέα το βράδυ. Γενικά του αρέσει η καλή ζωή. Έτσι λοιπόν, ένα βράδυ δεν θα το ξεχάσει στη ζωή του. Ο Νίκος συναντάζει σε παρέα μια παλιά του κατάκτηση. Ενθουσιώδηχε οι δύο μετά το τρίτο ποτό, καταλήγουν στο σπίτι της, αλλά εστίζει τον προδίδει. Αυτό του είχε συμβεί άλλες 2-3 φορές με τη γυναίκα του. Το είχε εξομολογηθεί στους φίλους του και τους έλεγε ότι δεν είναι σεξουαλικά όπως παλιά, αλλά το θεωρούσε λογικό στα 40 πλάς χρόνια που πλέον είναι. Απόψε όμως η στίση για να ολοκληρώσει την πράξη δεν τη χάρηκε. Είχε δηλαδή στίση, αλλά δεν ήταν αυτό που θα επιθυμούσε για να έχει έτσι μια ικανοποιητική σεξουαλική επαφή με τη σύντροφο από τα παλιά. Ήμωνα, τι θα έλεγες, τι συνέβη εκείνο το βράδυ? Φανώς αγχώθηκε. Αγχώθηκε. Προβλέπει να ξανασυμβεί ή όχι? Μπορεί. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Μάλιστα. Για να δούμε, Δημήτρη, ξανασυνέβη ή όχι? Βέβαια, θα λάβουμε εδώ υπόψη ότι, όπως είπαμε, δεν ήταν η πρώτη φορά και με τη γυναίκα του είχε ξανασυμβεί 2-3 φορές. Ναι, προφανώς το άγχος μπορεί να είναι. Αλλά θα λέγαμε ότι εδώ ήταν ψυχογενές καθαρά. Έτσι θα το τοποθετούσαμε. Γιατί είπαμε για άγχος. Κάποιος θα έκανε κάποιον έλεγχο, άμα το άκουγε αυτό το ιστορικό. Είπαμε ότι είναι πλέον 40 πλάς σε αυτή τη δεκαετία. Σωτήρη Ανδραδάκη, θα έκανες κάποιον έλεγχο ή όχι σε ένα τέτοιο ασθενή που ερχόταν στο γιατρείο και σου έλεγε? Ο Σαραντάρης, όταν αρχίζει να έχει προβλήματα στήσης, καλό είναι. Μ' ακούτε? Ναι, βέβαια. Καλό είναι να το βάζουμε σε μια, τουλάχιστον εμείς,
μικρή τουλάχιστον έτσι διερεύνηση, να του κάνουμε, εφόσον έρθει μας βέβαια και προβληματίζεται έτσι. Θα του κάνω σίγουρα ένα λιπηδενικό και ένα ζάχαρο. Θα παρακολουθούσαμε λίγο μαζί πώς πάει, θα προσπαθούσαμε να δούμε αν παίζει ρόλο ιδιαίτερα η ψυχολογία και πιστεύω ότι καλό θα ήταν να πάει και σε ένα καρδιολόγο σιγά σιγά. Μάλιστα. Άμα όλα ήταν καλά, θα πήγε το μυαλό στο ψυχογενές από αυτά, τον έλεγχο, το μίνι έλεγχο. Δεν θα ακούω πολύ καλά. Λέω ότι άμα ο έλεγχος, ο μίνι αυτός ήταν καθαρός, μετά θα παρέπεπε σε σεξολόγο, δεν θα έκανε τίποτα άλλο. Καταρχήν θα το πηγαίναμε λίγο μαζί, δεν ξέρω αν θα τον παρέπεπε κατευθείαν. Οκ. Okay. Και με τι οδηγίες δηλαδή, τι θα κάνεις, τι χειρισμούς. Θα ήθελα οπωσδήποτε να διατηρήσει τακτικές επαφές και με τη σύζυγο, κυρίως με τη σύζυγο, έτσι προτρέπουμε, να δούμε τι γίνεται εκεί στο ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Και θα ήθελα οπωσδήποτε πληροφόρηση στην περίπτωση που θα είχε κάποια επαφή έξω στη σύζυγο, να δούμε τι γίνεται πάλι. Οπότε σήμερα να είμαι λίγο εδώ, ξέρεις, λίγο χαλαρά, βλέπω λίγο τις ομιλίες μου. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η αλήθεια βέβαια είναι... Μαγείρεψα μόνο το μεσημέρι που είχε να διάλειμμα με τον Κιμά και τον Μικρόνια. Κάποιο μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Κάποιο μικρόφωνο είναι, ναι. Αλλά λοιπόν, δεν μπορώ να βρω κανένα ανοιχτό. Όλα μου τα δείχνει κλειστά. Οκ, okay, Δημήτρη. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο Σωτήρης έχει δίκιο σε αυτά που έλεγε, αλλά ο ασθενής ακόμα δεν θα επιχειρηθεί τον γιατρό του. Είχε βέβαια ακούσει από παρέες και από φίλους για τον μπλε χάπι που έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα και αμέσως κανόνισε να το προμηθευτεί μόνος του για να το έχει σε περιπτώσεις ανάγκης ή όταν νηστήσει ήθελε μια μικρή βοήθεια, όπως έλεγε στους φίλους του. Το χάπι βέβαια παίρνοντάς το είχε άριστα αποτελέσματα, όπως έλεγε. Βέβαια του έκανε ένα λίγο βαρύ κεφάλι, από την άλλη όμως του ήταν μια σιγουριά. Με τα χρόνια όμως άρχισε λίγο να τον ενοχλεί αυτή η παρενέργεια και το γεγονός ότι έπρεπε να είναι νηστικός. Επιπλέον έχασε και κάνα δύο ευκαιρίες γιατί άρχισε να δουλεύει στο χάπι. Ήταν τη τελευταία στιγμή η ευκαιρία και δεν πρόλαβε έτσι να. Και άρχισε να ψάχνεται τόσο για την παρενέργεια όσο για το πιο γρήγορο χάπι. Τώρα, τι επιλογές θα είχαμε έτσι στον Νίκο, αν μας επιχειρηθόταν στο ιατρείο, θέτοντας αυτά τα δύο ερωτήματα, ότι για την παρενέργεια αυτή μπορώ να κάνω κάτι και για την ταχύτητα έναρξη επίσης μπορώ να κάνω κάτι. Έχουμε κάτι να τον βοηθήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος συνάδελφος να τοποθετηθεί. Ο κύριος Γάτσος τι θα έκανε. Σωτήρη. Μισό λεπτό. Με ακούτε. Ναι. Από τη φαρμακοκινητική των φαρμάκων γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα κάτι με το άμεση έναρξη. Να πούμε ποιο είναι και τα λοιπά. Δεν... Εσύ πώς θα το χειριζόσουμε αυτό. Λοιπόν, αν ήθελε καταρχήν, εφόσον θα ήθελα να του συστήσουμε κάτι πιο άμεσο για να το πάρει, θα μπορούσαμε να του συστήσουμε το πιο θεωρητικά γρήγορο κάτι. Εγώ βέβαια αυτόν τον άνθρωπο θα τον έβαζα λιγάκι εφόσον είχε πολύ συχνές αποτυχίες με πολύ συχνές επαφές, ίσως να τον έβαζα σε καθημερινό χάπι με σκοπό να το αραιώσουμε σιγά σιγά, εφόσον πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Σωστή επιλογή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πραγματικά επιλογές, τις οποίες θα πρέπει να τις εξατομικεύσουμε. Η αλήθεια είναι ότι δίνοντας αυτά τα φάρμακα, καλό είναι και οι ίδιοι σαν επαγγελματίες υγείας να γνωρίζουμε τα μόρια και τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε μόριο. Ξέρουμε ότι σε αποτελεσματικότητα, λίγο πολύ όλοι οι αναστολή φωσφοδιαστεράς έχουν μια παρόμοια αποτελεσματικότητα. Από εκεί και πέρα όμως έχουν κάποιες διαφορές ως προς τον τρόπο λήψης, ως προς το αν θα πρέπει να έχει προηγηθεί γεύμα ή να μην έχει, να είναι νηστικός ο ασθενής ή να είναι ανεξάρτητα από τη λήψη του φαγητού. Και επίσης ως προς το χρόνο δράσης. Οπότε, ανάλογα και με το προφίλ του ασθενή, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες από τον κάθε αναστολή φωσφοδιαστεράσης, μπορούμε να επιλέξουμε εξατομικευμένα τον καλύτερο δυνατό για τον ασθενή μας. Και βέβαια, πάντα θα έχουμε κατά νου ότι θα πρέπει να δίνουμε στους ασθενείς τη δυνατότητα
να δοκιμάζουν ένα άλλο αναστολέα μέχρι να βρούμε καλύτερα αυτό που ταιριάζει στο προφίλ του. Πάντως, για τον Νίκο στη συγκεκριμένη περίπτωση και με τα ερωτήματα που πραγματικά που έθεσε, οι αναστολές νεότερης γενιάς όπως οι Αβαναφίλοι φαίνεται ότι έχουν εξίσου καλή αποτελεσματικότητα με τους παλιότερες γενιάς αναστολής προποδιαστεράσεις, όπως φαίνεται από τις μελέτες. Έχουν όμως κάποιες διαφορές ως προς τις παρενέργειες. Θεωρείται ότι είναι λίγο πιο εκλεκτικοί και έχουν ένα καλύτερο προφίλ. Επίσης, σίγουρα ο χρόνος δάρισε έχουν μια ταχύτερη έναρξη, οπότε θα μπορούσε να είναι μια επιλογή να δώσουμε ή το πεντάρι που είπε ο Σωτήρης σε ένα τέτοιο ασθενή που θέλει να έχει ένα θορμητισμό και τακτικές σεξουαλικές επαφές, ή αν δεν θέλει να μπει στο καθημέρα χάπι, θα μπορούσε να πάρει ένα νεότερης γενιάς αναστολέα προσποδίας τεράσης. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, αν αυτός ασθενής φανεί ότι συνεχίζει να έχει συνεχώς την ανάγκη να παίρνει χάπι, πρέπει να τον διερευνήσουμε αυτό μόνο. Ναι, αυτό ήταν στην αρχή τοποθέτηση για αυτό που είπα ότι και σωστά το είπες, ότι πραγματικά ένας σαραντάρης, ο οποίος έρχεται με κάποιες επαφές που αποτυχάνει, δηλαδή αυτό είχε συμβεί και με τη γυναίκα του, δεν είχε συμβεί μόνο με τη σύντροφο τη καινούρια να πούμε ότι αχώθηκε, θα έπρεπε να το εκτιμήσουμε αυτό το πράγμα. Είχε ένα οικογενειακό ιστορικό υπερλιπιδημίας, σίγουρα έπρεπε να το κάνουμε ένα έλεγχο, αν αυτό ήταν κανονικός με ένα μεχή, γιατί δεν θεωρούνταν ότι είχε παράγοντες κινδύνου. Αν δεν έχει συμπτώματα από το καρδιακό, δεν θα χρειαστούν σε εκείνη τη φάση να πάει σε καρδιολόγο. Ανάλογα όμως με τα ευρήματα, ναι, όντως θα έπρεπε να τον έχουμε προωθήσει. Αυτό το θεώρησα δεδομένο ότι αυτός ο άνθρωπος, ναι, στα 40 πλάς που ήρθε, αν δεν είχε ποτέ επισκεφθεί καρδιολόγο, τουλάχιστον ένα έλεγχο θα έπρεπε να τον έχει κάνει. Αλλά επειδή το ανέφερε σωστή, γι' αυτό δεν επέμεινα. Οπότε λοιπόν, πρακτικά ήταν και η πρώτη επίσκεψη που έκανε στον ουρολόγο. Συζήτησαν για το πρόβλημα με τη σεδανάφιλη στα 50 μιλιγκράμμ. Και αποφάσισα να δώσει ένα νέο χάπι το οποίο δρά πιο γρήγορα και που φαίνεται να έχει ένα καλύτερο προφίλ. Πραγματικά λοιπόν ο Νίκος το πήρε το χάπι αυτό. Τα πράγματα πήγαν καλά. Για να φοβάμαι, στην πορεία επισκέπτεται τον ουρολόγο και του αναφέρει ότι τελευταία ολοκληρώνει πολύ πιο γρήγορα, στα 3-4 λεπτά. Ενώ αυτός είχε πάντα ένα πολύ καλό έλεγχο της κατάστασης. Με τις στήσεις, βέβαια, στην παρούσα φάση να είναι καλές με το χάπι που παίρνει. Δεν ξέρω κάποιος αν έχει κάτι να προτείνει. Πάμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν, αφού φαίνεται ότι δεν σχετίζεται με το πρόβλημα της στήσης, γιατί από τη στιγμή που έχει αποκατασταθεί η στήση του με το χάπι, θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα της πρόωρης εξπερμάτισης. Και δεδομένου ότι αυτός ο άνθρωπος ακόμα ελέγχει 3-4 λεπτά, είναι ένας καλός χρόνος. Δεν είναι από τους ασθενείς που έχουν την πρωτοπαθή προώρη, που ο χρόνος είναι ελάχιστος. Αυτός ο άνθρωπος ενδεχομένως θα μπορούσε να βοηθηθεί χορηγώντας το ένα φάρμακο για την προώρη εξπερμάτιση. Έτσι λοιπόν, και το μόνο που φτιάχνουμε που υπάρχει σήμερα που έχει έλεγχο για την προώρη εξπερμάτιση επίσημα είναι η λαποξετίνη, ο οποίος είναι ένας SSRI βραχίας δράσης, όπως φαίνεται εδώ και από το διάγραμμα. Είναι αποτελεσματικό και νομίζω ότι είναι αποτελεσματικό ειδικά σε αυτούς τους αρρώστους που έχουν κάποιο έλεγχο της κατάστασης, μπορεί πραγματικά να τους βοηθήσει. Τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν προλαβαίνει ή κάποια δευτερόλεπτα, εκεί νομίζω ότι χρειάζεται συνδυασμός πραγμάτων για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Να πούμε λίγο μάλιστα ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι είναι ιδανικοί. Γιατί βλέπετε ότι αυτές οι βοήθειες και αυτό το φάρμακο, όπως είναι το αποξετίνη, μπορεί να αυξήσει, να πολλαπλασιάσει επί τρία. Ένας δηλαδή τελειώνει σε 10 δευτερόλεπτα, το να πάει στο μισό λεπτό είναι κάποια διαφορά, αλλά ένας που είναι στα 3 λεπτά και θα πάει στα 10, εκεί είναι μεγάλη διαφορά και αυτοί είναι οι πιο πιστοί στο φάρμακο άνθρωποι, άνθρωποι. Δημήτρη. Ναι. Τώρα, εδώ θα τεθεί βέβαια το ερώτημα ότι αυτός ο άνθρωπος ήδη παίρνει αναστολή φωσφοδιαστεράσης 5. Υπάρχει κάποια αντένδειξη να πάρει το συνδυασμό? Είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Φαίνεται λοιπόν ότι η συγχωρήση με PDE5 δεν αλλάζει την φαρμακοκινητική των ουσιών, οπότε είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δώσουμε συνδυαστικά. Και πραγματικά του προτείνει ο ουρολόγος του λαποξετίνη, την οποία δοκιμάζει και λύνει το πρόβλημα όπως είπε.
Οπότε πλέον με την υποστήριξη του ουρολόγου σε αυτή τη φάση όλα είναι μια χαρά. Ο χρόνος όμως, δεν ξέρω, κάτι διαφορετικό νομίζω ότι τα είπαμε, δεν έχουμε, δεν πρόκειται να είναι συνάδελφος, ο χρόνος όμως περνά και έτσι κάποια στιγμή ο Νίκος πλέον 50 πλάς, η ζωή συνεχίζει να περνά όμορφα, ώσπου ένα πρωί νιώθει ένα πόνο στο στήθος και πάει στο νοσοκομείο. Για να δικαιώσει τον κύριο Ανδραδάκη το έκανε αυτό. Ακριβώς. Άρα λοιπόν από τα 40 καλά το έθεσε ο κύριος Ανδραδάκης από την αρχή ότι αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να έχει ψαχτεί γιατί κάτι φαίνεται ότι υπήρχε. Από το νοσοκομείο λοιπόν θα φύγει με ένα στέλ και φαρμακευτική αγωγή. Το έφραγμα το πρόλαβε. Στον έλεγχο βρέθηκε υπαρχοχυστερνεμία. Θυμόμαστε λίγο και το ιστορικό από τη μητέρα του. Έχει μια οριακή τιμή ζαχάρου που θα αντιμετωπιστεί με δίαιτα αρχικά τουλάχιστον. Και ακολουθεί τη συστάση των γιατρών του για ένα μήνα μόνο. Και από τον πρώτο μήνα κάνει χρήση του φαρμάκου της στήσης με επιτυχία. Δεν μπορεί να περιμένει το τρίμηνο της αποχής που του συστήθηκε. Σε αυτή τη φάση θα δίναμε κάποιες άλλες συστάσεις στον Νίκο. Δεν ξέρω κάποιος συνάδελφος. Κύριε Κατσόλη, τι θα έλεγε να ρωτήσουμε και μια κυρία. Λοιπόν, ο κύριος Μπανιώτης. Κύριε Μπανιώτη, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, τι λες εδώ πέρα, τι συστάσεις θα έδινες? Θα σας γελάσω, δεν ξέρω τι θα του πρότεινα. Θα του πρότεινα κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Κύριος Πικραμένος. Τρίφωνα, είσαι ακόμα εδώ? Εδώ, μ' ακούτε? Λοιπόν, συστάσεις. Εσύ είσαι έμπειρος αυτά. Θα, όπως έγραψα, θα κοίταζα λιγάκι το θυροειδή του πριν τον πιάσει ο πόνος στο στήθος. Πρόωρη εξπερμάτιση, έτσι ξαφνικά θα κοιτούσα λιγάκι τις ορμόνες του. Θα τον ρωτούσα για δυσουρικά, για τέτοια πράγματα, για χρόνιες προστατήτιδες. Αν όλα αυτά ήταν καλά και φτάναμε και στο, έτσι, τσακ, στο έμφραγμα και έβγαινε από αυτή την κατάσταση, θα του συνιστούσα μια υγιεινή ζωή, όσο γίνεται προσοχή στη διατροφή, προσοχή σε αυτά που το έχει συστήσει ο καρδιολόγος και φυσικά τα χάπια, ναι, μπορεί να τα χρησιμοποιεί, φυσικά, εφόσον δεν παίρνει νητρόδι, φυσικά. Τρίφωνα, εγώ, άμα μου ερχόταν ένας που είχε θεματάκια με τη στήση και τον είχα δει και του έπαιρνε φάρμακα και ήταν χρήστης και μου ερχόταν και μου έλεγε και ότι τώρα τελευταία έχω και πρόρη, εκτός από το θηροειδή που προφανώς έγινε το πρώτο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, μαζί θα το έκανα και έναν έλεγχο αγκιακό. Γιατί ξέρουμε ότι η συστατική λειτουργία πολύ συχνά συνοδεύεται αυτό που δευτεροπαθεί πρόωρη εξπερμάτιση ακριβώς τηλεολογικά για να ολοκληρώνεται η πράξη. Βέβαια. Φυσικά. Αλλά αυτό έχει διαφορά αν είναι αγκιακό ή είναι ψυχολογικό και η ψυχολογική μπορεί να το κάνει. Σωστά. Αλλά ήθελα να ελέγξω για να προλάβω καταστάσεις. Αυτό είναι σίγουρο. Και το άλλο, η πιο απλή συμβουλή πάντως που έχετε να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι ό,τι είναι καλό για την καρδιά σου είναι και καλό για την φυσικά. Φυσικά. Μοντόρση. Οπότε ακολουθήστε τα όλα αυτά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στον Νίκο που είναι, η αλήθεια είναι μόλις 50, ο οποίος ήταν στα νιάτα τουλάχιστον ένας αθλητικός τύπος με μια καλή ζωή, όταν έρθει στα 50 και έχει ήδη ένα ζάχαρο, μια υπερλιπιδεμία, έχει περάσει ένα έμφραγμα, σε αυτό τον άνθρωπο έχει ήδη ένα στέν, θα πρέπει πραγματικά να το επιμείνουμε πάρα πολύ στο να έχει ένα καλό τρόπο ζωής και σίγουρα να έχει την άσκηση στη ζωή του. Γιατί αυτό πραγματικά τα επόμενα χρόνια... Σημαντικό είναι ότι δεν έκανε έμφραγμα, το πρόλαβε, έτσι. Το πρόλαβε, ναι, αλλά στα 50 με αγκία τα οποία είναι... Ναι, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει πραγματικά να το τονιστεί και από τον καρδιολόγο, αλλά βέβαια και από εμάς τώρα.
Είπαμε, έχει μπει στην πέμπτη δεκαετία της ζωής. Πορεύεται έτσι μετά από το στέλ που έχει βάλει. Πλέον, τρία χρόνια αργότερα, έχει μπει και υπέρταση στο παιχνίδι, όπου χρειάζεται δύο φάρμακα για να ρυθμιστεί. Και πλέον δεν φτάνει μόνο η δίαιτα για το ζάχαρο, έχει μπει και κάποιο γάπι για το ζαχαρόδιο διαβήτη. Ο ίδιος, επειδή είπαμε, είναι το προφίλ του τέτοιο, του αρέσει το σεξ και η καλή ζωή, νιώθει μια αγωνία και βεβαιότητα για τη σεξουαλική του ζωή. Δεν τον φόβησε τόσο η ιστορία της καρδιάς. Το ενοχλεί η δίαιτα για το ζάχαρο. Και τώρα πλέον αποφασίζει, παρόλο που το είχαμε συστήσει και πιο μπροστά, να αρχίσει το γυμναστήριο τρεις φορές την εβδομάδα. Και αυτό βέβαια το συνδυάζει πάντα με ποτό και με την παρέα του. Είναι μια ευκαιρία που θα βγει από το σπίτι και πάντα θα ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο ζωής. Τώρα, ο χρόνος κυλά, πορεύεται έτσι, εξιντάρισε πλέον. Κατά περιόδους το ζάχαρο δεν ελέγχεται καλά. Βρέθηκε μια νέα στένωση σε στεφανιαίο κλάδο που είναι υπό παρακολούθηση. Και το χάπι της στήσης αρχίζει να κάνει νερά, όπως είπε στον ουρολόγο, και ζήτησα τη βοήθειά του. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, δεν ξέρω κάποιος συνάδελφος αν μπορεί να μας βοηθήσει στο πώς θα διαχειριστούμε τον Νίκο. Κύριε Αθανασίου. Είστε εδώ. Ο κύριος Ζηγογιάννης. Λοιπόν. Ελιόφωτε, ακούς, είσαι εδώ. Ο Ελιόφωτος είναι εδώ. Ή ο Βαγγέλης Σιμεωνίδης. Καλώς. Προχώρησε, Δημήτρη. Προχωρήσουμε. Κατόπιν λίγο και με επιμονή του Νίκο, ο ουρολόγος του σύστησε να κάνει ένα τρίπλεξ, το οποίο έδειξε μια μέτρια αγιακή ανεπάρκεια. Του σύστησε πλέον να μπει σε ημερήσια δόση, στα δαραφύλλη στα 5 μιλιγράμμ. Είχε καλά αποτελέσματα για δύο χρόνια, αλλά μετά από μόνος και λίγο ψάχνοντας το δίκτυο, βρήκε το κόλπο να αρχίζει να συμπληρώνει με ένα γρήγορο χάπι όταν η περίπτωση το απαιτούσε. Δηλαδή έπαιρνε την ημερήσια δόση και όποτε ένιωθε ότι χρειαζόταν, έπαιρνε και ένα επιπλέον αναστολέαφος από διαστεράσεις. Δεν ξέρω, ως προς το τρίπλεξ, οι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν όλοι να απαραίτητο να κάνουμε σε αυτό τον άρρωστο. Θα χρειαζόταν να κάνουμε κάτι άλλο για να τεκμηριώσουμε διάγνωση. Ή το έβριμα απλά μας επιβεβαίωσε αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Ο Σωτήρης ο Ανδρεαδάκης. Εκτιμώ ότι είναι ήδη αγγυλιακός επίσημος ασθενής, άρα θα επιβεβαιώσουμε κάτι που ξέραμε. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνουμε τρίπλεξ, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ακριβώς έτσι είναι. Απλά ο Νίκος ο ίδιος ήθελε και αυτός μια επιβεβαίωση, λίγο πίεζε ως προς αυτό. Οπότε είναι μια υπηρεσία την οποία μπορούμε να την προσφέρουμε εφόσον και ο ασθενής το επιθυμεί. Τώρα για τη συγχωρήγηση μπορούμε να παίρνουμε δύο αναστολίσματα που διαστεράσεις μαζί. Δεν ξέρω, οι συνάδελφοι έχουν εμπειρία. Συγγνώμη, πριν πάμε εκεί πέρα. Εγώ θα ήθελα να τρίπλεξ για ένα λόγο, Σωτήρη. Θα ήθελα να δω για να έχω μια αναφορά σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ερωτηριακότητες σώματα. Δηλαδή, τι βλάβες έχει αυτός ο άνθρωπος. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα, ναι. Για να ξέρω λίγο, να έχω μια αίσθηση της ποιότητας του ιστού, γιατί είναι ένας άνθρωπος που είσαι και καρδιακός και ζαχαροδιαβητικός. Λοιπόν, δεν θέλω να μου έρθει μετά από 5 χρόνια και να μην το πιάνει τίποτα. Ως προς το συνδυασμό χαπιών, είναι ασφαλές να το κάνει. Δεν ξέρω, οι συνάδελφοι έχουν εμπειρία σε αυτό. Αρκεί να είναι καρδιολογικά ελεγμένος. Ναι, θεωρητικά είπαμε έχει. Τώρα παρακολουθείτε πια. Αλλά και δεν έχουμε θέματα σε αυτό, γιατί ουσιαστικά να ακολουθεί την οδηγία να υπάρχει μία απόσταση από τα αντιπερδασικά του. Κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, θα πρέπει να σκεφτούμε εδώ ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει διαγωγή για το καρδιακιακό του, παίρνει τα αντιπερτασικά του, παίρνει
και όπως είπαμε και συνδυασμό μάλιστα, παίρνει φάρμακα για το ζάχαρο, είναι ασφαλές να του βάλουμε στα δαναφύλλη 5 μιλιγκράμμ σε ημερήσια δόση. Απολύτως νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Θα μπορούσε να είναι λοιπόν ένας χειρισμός και φαίνεται λοιπόν ότι η ταβαναφύλη τα 5 μιλιγκράμμ έχει πολλαπλά θετικά ωφέλη όταν τη χορηγήσουμε τόσο στα σειραγκώδη σώματα, δράμε πολλαπλούς μηχανισμούς, αλλά όσο φαίνεται και σε ανθρώπους που έχουν καρδιαγγειακούς παράγοντες, φαίνεται ότι είναι ασφαλές αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν. Φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικοί όταν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου για το καρδιακό, όπως είναι υψηλή, όπως είναι η υπερλιπιδεμία. Είναι αποτελεσματικοί. Φαίνεται μόνο ότι σε ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν συνδυασμό αντιπερταστικών πάνω από ένα αντιπερταστικό, εκεί η αποτελεσματικότητα μπορεί να είναι μειωμένη. Αυτό ίσως το σχετίζουν, αν και το δεύτερο αντιπερταστικό είναι ένα διουρητικό που φαίνεται ότι έχει μια επίδραση στη στήση, ότι και αυτό θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας που εκεί δεν είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Πάντως, ως προς την ασφάλεια, μπορεί να χορηγηθεί σε αυτούς τους ανθρώπους, βελτιώνει τόσο τη στήση τους, όσο ενδεχομένως και προβλήματα από το κατώτερο ορροπητικό που μπορεί να υπάρχουν στην ηλικία των 60 ετών. Οπότε, είναι ένας χειρισμός τον οποίο μπορούμε να τον κάνουμε. Τώρα, τα χρόνια βέβαια λίγο περνάνε. Το πρόβλημα αρχίζει πλέον να επηρεάζει τη ζωή του. Ο ίδιος αρχίζει να νιώθει πιο έντονο το πρόβλημα. Θεωρεί ότι είναι ακόμα πολύ νέος για να μην κάνει σεξ όπως το θέλει. Τον φοβίζει το μέλλον και κάτι θα πρέπει να κάνει. Συνειδητοποιεί ότι σε λίγα χρόνια θα είναι αργά. Για να μου να ρωτήσω τώρα. Λέει εκεί πέρα ο Δημήτρης Καλαγιονάκης γιατί σκεφτόταν αυτό το γιο. Τι σημαίνει το γιο, ξέρει κανένας? Να δω πόσο παρακολουθείτε τα trends. Ωραία, Δημήτρη, πες μας τι είναι το γιο. Αυτός λοιπόν ο όρος βγήκε από την Ιαπωνία. Είναι από τα αρχικά των λέξεων Young και Old. Οπότε, πρακτικά, αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι, παρά την ηλικία τους, είναι βιολογικά σε πολύ καλή κατάσταση, αισθάνονται και θέλουν να λειτουργούν σαν νέοι. Δεν λέμε για τον 70άρη που απλά στο μυαλό του είναι κολλημένος και θέλει να το παίζει κοσάρης. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια καλή ζωή, γυμνάζονται, είναι πολύ λειτουργικοί, εργάζονται, δεν θέλουν να πάρουν σύνταξη. Γνωρίζετε κανένα μία... τέτοιο, να ρωτήσω εγώ. Τον Biden. Στα 75. Ο πιο διάσημος γιο είναι ο Biden. Και φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι πλέον είναι πάρα πολλοί σήμερα, το οποίο είναι ένα επίτευγμα και της ιατρικής και του τρόπου ζωής, ότι έχουμε πλέον πολλούς μετά την δεκαετία των 60, οι οποίοι πραγματικά είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, πολύ λειτουργικοί, παραγωγικοί άνθρωποι και φαίνεται ότι θα είναι όλο και περισσότεροι και γι' αυτό αρχίζουν και συζητάνε και για να αυξήσουν και το όριο για την ασφάλιση ακόμα περισσότερο, γιατί θα έχουμε όλο και περισσότερους τέτοιους ανθρώπους που δεν μπορούμε να τους βγάζουμε στην άκρη. Οπότε θα πρέπει να τους συμπεριλάβουμε αυτούς τους ανθρώπους και να μην τους... Δημήτρη, μπορώ να ρωτήσω κάτι εδώ? Ο Γιάννης. Εδώ, αυτό όμως το γιο, από, επειδή το σεξ που λέμε είναι διαδικό και εφόσον μιλάμε για σχέση με γυναίκα παντρεμένη, συνομήλικη και δεν μιλάμε για κάποιον που θέλει να έχει μια παράλληλη σχέση με κάποια μικρότερη, κατά πόσο εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στο δικό μας ασθενή και να αφήσουμε απ' έξω τη γυναίκα, την 70χρονη, που από τη μικρή μου εμπειρία καταλαβαίνω ότι δεν έχει καμία όρεξη να κάνει σεξ με τον 70χρονο. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να... Να απαντήσω εγώ στο Γιάννη. Να απαντήσω λίγο, Δημήτρη Γιάννη. Λοιπόν, βγες από το συνέδριο αυτό, πήγαινε στο European Federation of Sexology, αυτή την ώρα τρέχει το συνέδριο, η γυναίκα μου έχει κάνει το πρόγραμμα, γι' αυτό το ξέρω καλά, και μπορεί να βρεις όλες τις λύσεις εκεί πέρα σε αυτό το θέμα, σαν απάντηση. Πλάκα σου κάνω προφανώς, αλλά είναι θέματα τα οποία ο καθένας θα διαχειρίζεται όπως ξέρει. Προφανώς δεν θα πρέπει να υπάρχει διάσταση, γιατί μετά θα το αρνείται.
Και, και βέβαια η αλήθεια είναι ότι εμείς σαν επαγγελματίες υγείας και ιδεοντολογικά δηλαδή δεν πρέπει να μπαίνουμε στα οικογενειακά ή στα συναισθηματικά του άλλου. Θα πρέπει να λύνουμε το πρόβλημα για το οποίο αιτείται. Αν δηλαδή ένας έρθει και σου πει ότι εγώ θέλω να βελτιώσω τη στήση μου και είναι 70 χρονών, το τι θα την κάνει είναι δικό του πρόβλημα. Δεν μπορούμε εμείς σαν επαγγελματίες υγείας καθόλου να παρέμβουμε σε αυτό. Είναι κάτι που θα το αποφασίσει δηλαδή ο ίδιος. Τώρα, αν θέλει να είναι με τη σύζυγό του και θέλει και αυτή να βελτιώσει, η αλήθεια είναι ότι θα την παραπέμψουμε κάπου αλλού. Αλλά θέλω να πω, δεν θα πρέπει να παίξει ρόλο στην απόφασή μας να πούμε, α, εντάξει, είναι 70, καλά του είναι. Άστορα. Είναι αν νιώθει νέος και θέλει να δουλεύει σαν νέος και μπορούμε να του δώσουμε τη δυνατότητα, το οφείλουμε σαν επαγγελματίες. Αυτά δηλαδή τουλάχιστον λένε και οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά. Εγώ μιλάω για τον πιστό 70 στο γάμο του. Άμα μιλάμε για τον άπιστο, εννοείται έχει όλο το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν κριτήκαρα, αλλά για αυτό που θέλει όχι, να κάνει. Δεν το πω ότι κριτήκαρε, όχι, κουβέντα προ Θεού. Ναι, αυτό λέω. Συζητάμε. Αλλά Γιάννη, όπως είδες, νομίζω ότι βέβαια και αυτοί οι γιο τέλος πάντων που λέμε έχουν και ένα ιδιαίτερο προφίλ σαν άνθρωποι. Νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο ο κλασικός οικογενειάρχης. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Βλέπουμε και από τον Νίκο ότι είναι μια άλλη. Έτσι ιδιοσυγκρασία σε άνθρωποι. Πάμε παρακάτω, λοιπόν, σε αυτή τη διαφάνεια. Λοιπόν, στα φάρμακα, λοιπόν, τα είδαμε. Εντάξει, τώρα μην συζητήσουμε ακόμα για ανέσεις. Ο Νίκος δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να φτάσει σε τέτοιο σημείο. Έχουμε σήμερα, κάτι άλλο υπάρχει. Έτσι, λοιπόν, ο ουρολόγος μπαίνει να... Ο Φάμπιο νωρίτερα. Όλα αυτά που μας είπε αναλυτικά είναι τα ακουστικά κύματα, το PRP, τα βλαστοκύτταρα. Και έτσι ο ίδιος αποφασίζει να κάνει ό,τι μπορεί να σώσει από τη σεξουαλική του ζωή. Νομίζω υποθήκανε και πιο αναλυτικά προηγουμένως. Ας κάνουμε έτσι μια γρήγορη σύνοψη και κλείνοντας. Και τα ακουστικά κύματα, είπαμε, ξέρουμε πλέον ότι έχουν ένα πολλαπλό μηχανισμό δράσης. Αποκαθιστούν τη δοδοθηλιακή σηματοδότηση, επιδιορθώνουν τα νευρικά κύτταρα, ενεργοποιούν τα βλαστοκύτταρα και τα νοσοκύτταρα. Οπότε μέσω αυτών των μηχανισμών. Φαίνεται ότι δρούν και βελτιώνουν την κυκλοφορία στα σειραγκώδη σώματα, προκαλώντας νεοαγγείωση. Έχουμε αρκετά δεδομένα, τόσο αποτυχιοποιημένες μελέτες, όσο και μεταναλύσεις, που δείχνουν την αποτελεσματικότητα. Νομίζω τα είπαμε και προηγουμένως με πιο λεπτομέρειες. Τώρα, εδώ που θα πρέπει να μείνουμε λίγο με προσοχή, υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα. Αν αποφασίσει κάποιος να πάρει ένα μηχάνημα, θα πρέπει να το ψάξει. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία έχουν τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητά τους. Κυκλοφορούν και πάρα πολλά μηχανήματα, ειδικά σε χώρες, σε τρίτες χώρες, σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Δεν ξέρει κανείς τι παίρνει. Εδώ μπαίνει και το ηθικό κομμάτι, τι προσφέρουμε τελικά στον ασθενή μας, αλλά μπαίνουν και νομικά θέματα, αν το μηχάνημα που θα κάνουμε τις θεραπείες δεν έχει κάποια πιστοποίηση. Νομίζω θα πρέπει να είμαστε πάντως προσεκτικοί. Όταν κάνουμε επιλογή μηχανήματος και προσφέρουμε αυτές τις θεραπείες, οι οποίες έχουν και ένα κόστος, αν μη τι άλλο. Ιδιαίτερα να τονίσουμε πάλι την ιστορία με το CE για την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αλλάξει και ένα μηχάνημα που πρέπει να έχει κλινικές μελέτες για να μπορέσει να πάρει το CE. Το CE δεν ανανεώθηκε στα μηχανήματα παρά μόνο σε 4 και μάλιστα για την προστατήτητα είναι μόνο ένα, της Dornier. Άλλο δεν έχει πάρει CE ή δεν έχει κανένα κλινική μελέτη. Άρα, ουσιαστικά, όταν κάνετε την επιλογή σας, πάρτε ένα μηχάνημα το οποίο έχει CE. Έχει CE του 2020-2021. Για να είμαστε και κατοχυρωμένοι. Τώρα, ως προς το πρωτόκολλο που θα εφαρμόσουμε, έχουμε πλέον αρκετά δεδομένα. Χρειάζονται βέβαια ακόμα περισσότερες μελέτες για να ανακαλύψουμε ενδεχομένως και πιο αποτελεσματικά πρωτόκολλα θεραπείων. Πάντως, ξέρουμε ότι η αποτελεσματικότητα είναι εδώ εξαρτώμενη. Όσο δηλαδή ανεβαίνουμε σε αριθμό συνεδριών, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχουμε. Αυτό έχει φανεί από μελέτη συγκριτικά 6, 12 με 18 θεραπείες. Τώρα, το αν θα γίνουν οι συνεδρίες μία, δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα, δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά. Οπότε και αυτό μας δίνει μια ευελιξία να προσαρμόσουμε τις θεραπείες στις ανάγκες του ασθενή μας. Και επίσης φαίνεται να έχει και μια σχέση με την ενέργεια. Σε υψηλότερη ενέργεια φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικά. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, δόσο εξαρτώμενη η αποτελεσματικότητα, έτσι βλέπουμε συγκριτικά πόσο μεταβάλλεται το IIF
στις μεταξύ 6, 12 και 18 συνεδριών. Ως προς την αποτελεσματικότητα, αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι είναι ασφαλή βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Για μακροπρόθεσμη ασφάλεια χρειάζονται μελέτες με μεγαλύτερο χρόνο παρακολούθησης για να μπορέσουμε να το πούμε και τεκμηριωμένα. Μέχρι 2 χρόνια υπάρχει μελέτη και εκεί αν θέλω να πούμε τώρα την ανέκδοτη εμπειρία που έχουμε είναι εάν κάποιος είναι υγιής, δεν έχει συνοσιρότητες ή είναι πολύ καλά ενεκμένες συνοσιρότητες, τότε περιμένουμε την πενταετία όπου θα υπάρχει φυσική φθορά. Εάν έχει συνοσιρότητες, ανάλογα με πόσο τις ελέγχει. Να θυμίσω ότι ένα 70% διατήρησε το αποτέλεσμα στα 2 χρόνια από την τέτοια του Βάρτη που είχε μέσα και ανθρώπους οι οποίοι είχαν συνοσιρότητες. Πλέον από το 2018 στις κατευθυντήριες οδηγίες μπαίνει σαν πρώτη γραμμή θεραπείας για την αγιακή θετική δυσλειτουργία. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα, ένα άλλο ζήτημα που θα τεθεί στους αθλητές είναι πότε θα προσφέρουμε αυτές τις θεραπείες. Και ειδικά όταν υπάρχουν και παράγοντες κινδύνου από το καρδιαγγειακό και ειδικότερα με τον ζαχαρόδη διαβήτη. Ο ζαχαρόδης διαβήτης στη θετική δυσλειτουργία φαίνεται ότι πραγματικά δρά πολύ παραγωγικά και μάλιστα με στεβάθος χρόνου αλλάζει και ο τρόπος που προκαλεί στη δική της λειτουργία. Έτσι λοιπόν σε πρώτη φάση, αυτό για να το πούμε έτσι λίγο απλά, φαίνεται ότι κάνει μια της λειτουργίας στο ενδοθήλιο, το οποίο είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Δηλαδή ακόμα και τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης φαίνεται ότι απορριθμίζουν τη λειτουργία του ενδοθηλίου, μειώνουν την παραγωγή ενώου και τη χάλαση που θα γίνει. Αν όμως αποκαταστήσουμε τα επίπεδα σε φυσιολογικές τιμές, το ενδοθήλιο θα δουλέψει πάλι φυσιολογικά. Αυτό γίνεται λοιπόν στα πρώτα στάδια του διαβήτη. Όσο περνάνε τα χρόνια, ο διαβήτης ξέρουμε ότι κάνει βλάβη και στα νεύρα. Και είναι ο δεύτερος τρόπος που προκαλεί στη δική της λειτουργία. Φαίνεται λοιπόν ότι με σύνδετους μηχανισμούς, δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε, ότι η πρόκληση της βλάβης που δημιουργείται στα νεύρα προκαλεί πρόβλημα στο να δοθεί μήνυμα να δουλέψει το μονοπάτι του μονοξυδίου του αζότου. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο που γίνεται σε πιο όψιμα στάδια του ζαχαρόδη διαβήτη, φαίνεται ότι εκεί πλέον είναι μη αντιστρεπτή η κατάσταση προς τα πίσω. Και εδώ λοιπόν μπαίνει το ερώτημα στους αρρώστους μας σε ποια φάση θα προχωρήσουμε αυτές τις αναγεννητικές θεραπείες. Φαίνεται ότι όσο νωρίτερα που υπάρχει ακόμα καλός ενεργός ιστός, θεωρητικά θα είναι και καλύτερα τα αποτελέσματά μας. Δεν ξέρω ο κ. Χατζηχρήστου αν έχει κάτι σε αυτό να... Ήταν πολύ ωραία η παρουσίαση που έκανε ο Φάμπιο. Βλέπετε ότι είπε ότι το 20% της σύνωσης είναι το κρίσιμο σημείο. Νομίζω ότι είναι χρέος μας. Όχι, πάρ' το φάρμακο, λειτουργεί το φάρμακο, εντάξει. Με να τον περιμένουμε να γυρίσει όταν θα λειτουργεί καλά και θα ζητήσει κάτι παραπάνω. Είναι ευθύνη μας να μην τον αφήσουμε έναν με μήνυμα να πάει moderate ή ένας από moderate να πάει severe. Είναι πλέον η ιατρική ευθύνη γιατί η γνώση υπάρχει. Οπότε οποιαδήποτε παρέμβαση πρέπει να γίνεται νωρίς. Αυτό θέλω να το τονίσω. Ναι, ναι, και ειδικά είπαμε σε αρρώστους που έχουν και παράγοντες κινδύνου, όπως είναι το ζάχαρο, που ξέρουν πόσο πολύ παραγωγικά δρά στη στήση τους. Η άλλη θεραπεία είναι το PRP. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αναλυτήκαν νομίζω. Εδώ πρακτικά έχουμε αιμοπετάλια, τα οποία είναι συμπυκνωσμένα μέσα στο πλάσμα, με ειδικό τρόπο που θα τα πάρουμε, τα οποία αιμοπετάλια έχουν κοκκία με αυξητικούς παράγοντες και όταν θα τα χύσουμε σε ένα σημείο, προκαλείται μια διαδικασία επούλωσης και αποκατάστασης των βλαβών, για να κάνουμε έτσι λίγο μια σύνοψη με τον τρόπο που λειτουργούν. Τώρα, PRP. Η διαδικασία παραγωγής που καθορίζει το αποτέλεσμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα απλά να πάρουμε μια φυγόκεντρο, να απομονώσουμε το πλάσμα και να το εγχύσουμε στον άρρωστο, από το να χρησιμοποιήσουμε πιο ειδικές μεθόδους που θα πάρουν πραγματικά μεγάλη, θα απομονώσουν τα αιμοπετάλια και θα πάρουν μεγάλη συγκέντρωση αιμοπεταλίων στο υγρό που θα εγχύσουμε στον άρρωστο.
Υπάρχουν και τρόποι που μπορεί να ενεργοποιήσει κανείς αυτά τα μοπετάλια πριν να τα ηχήσει για να έχουν ακόμα καλύτερη αποτελεσματικότητα. Οπότε είναι αυτό που λέει και ο ρίσκος της διαφάνειας, ότι η διαδικασία παραγωγής καθορίζει το αποτέλεσμα και εδώ θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Επίσης, τουλάχιστον να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι άμα πάρουμε μία οποιοδήποτε φυγόκεντρο ακόμα και καλής ποιότητας και κάνουμε PRP, αυτό που θα κάνουμε είναι απλώς να μας προσφέρει οικονομικά, δεν κάνουμε καλό σαν άλλωση, δεν τον βοηθάμε. Όχι του κάνουμε κακό, αλλά δεν κάνουμε καλό. Άμα θέλουμε κάτι και πραγματικά υπάρχουν μόνο 5 συσκευές οι οποίες είναι αξιόπιστες, οι οποίες όμως έχουν διαφορές μεταξύ τους. Ο Βαγγέλης ο Πούλιος που προσπαθώ να ανοίξει το μικρόφωνο του σε ένα request και δεν το ανοίγει, είναι εδώ. Μας σας ακούω, καλησπέρα. Άντε, άνοιξε το. Λοιπόν, Βαγγέλη, η μελέτη αυτή που συνέκρινε τα διάφορα που ήταν FDA μηχανήματα, ειδικά με έγκριση του FDA για να παράγεις PRP, έδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ τους ως προς τι. Είχε να κάνει όσον αφορά τη συγκέντρωση των αιμοπεταλίων. Συγγνώμη λίγο να πω, ο Πουλίος είναι ουρολόγος και είναι αυτός που έκανε τη διατριβή του πάνω στο PRP, την κάνει ακόμα δηλαδή. Και είναι και γι' αυτό και πρώτο όνομα στη δημοσίευση που κάναμε τον περασμένο μήνα. Ναι, έλεγα ότι είχαν διαφορές όσον αφορά τη συγκέντρωση των αιμοπεταλίων σε μονάδα όγκου του PRP, αλλά είχαν διαφορές και όσον αφορά τη συγκέντρωση στους διάφορους αυξητικούς παράγοντες. Παράγοντες. Σε ό,τι κάνει τη δουλειά δηλαδή. Επί της ουσίας, ναι. Την επόμενη διαφάνεια να σας σχολιάσει ο Βαγγέλης. Δημήτρη, προχώρησε λίγο. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η μελέτη η οποία μας έδειξε και ότι δεν υπήρχαν τίποτα, υπήρχαν κάποια και καμία τυχιοποιημένη μελέτη. Οπότε υπήρχε πρόβλημα, οπότε ξεκινήσαμε κι εμείς, κάναμε την πρώτη μελέτη, η οποία είναι με placebo control και αυτή η δημοσίευση έγινε μήνε λίγο στην προηγούμενη, να τη χαρεί και ο κύριος Πούλιος, να τη χαρεί, που έγινε εξώφυλλο. Είναι το αποτέλεσμα της μελέτης που έγινε εξώφυλλο στο προηγούμενο τεύχος του Journal of Sexual Medicine. Πάμε και να ευχαριστήσω και δημόσια εδώ πέρα για την όλη πάμε υποστήριξη. Λίγο κάτω. Οπότε, Βαγγέλη, αν θες, μπορώ να σχολιάσεις εσύ που γενικά λίγα την γνωρίζεις από όλους μας. Τι έκανες να δεις. Ήταν για μία RCT, ουσιαστικά ήταν η πρώτη στο είδος της. Μία διπλή τυφλή μελέτη. Χωρίστηκαν ασθενείς με mild και moderate στην δική της λειτουργία. Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και μετά από τυφλοποίηση και τυχεοποίηση, οι μισοί έλαβαν δύο συνεδρίες PRP μεσοδιάστημα ενός μήνα, ενώ η άλλη ομάδα έκανε με φυσιολογικό όρο ουσιαστικά δύο συνεδρίες και έγινε το follow-up στον ένα, στους τρεις και στους έξι μήνες μετά από τη δεύτερη θεραπεία. Χρησιμοποιήθηκε, να πούμε, το μηχάνημα που χρησιμοποιήσαμε, που είναι FDA approved, το Magellan, True PRP, και ο επανέλογος τους έγινε, όπως φαίνεται και στην σχετική διαφάνεια, πρωτίστως με το ελάχιστο κλινικό αποτέλεσμα που χρειάζεται, δηλαδή η αύξηση του IAF αξιολογήθηκε, μετά το IAF σε απόλυτους αριθμούς, έγιναν και τα ημερολόγια και τα ερωτηματολόγια, τα ΣΕΠ. Το ερωτηματολόγιο EDITS, που όσον αφορά την ικανοποίηση από τη θεραπεία των ασθενών, αλλά ελέγχθηκαν επίσης και τα ανεπιθύμητα συμβάντα σε όλη τη διάρκεια του follow-up. Η επόμενη. Βαγγέλη, τις ενέσεις πώς τις κάναμε? Μία ένεση κάνατε? Πώς την κάναμε? Όχι, είπα δύο συνεδρίες, με μεσοδιάστημα ενός μήνα. Με τι ένεση, με ινσουλίνη, σε ένα σημείο, πώς τις κάνατε? Δεν ξέρω. Λοιπόν, γίνανε με, όχι ανέση, η σύριγγα δεν ήταν ινσουλίνης. Η σύριγγα ήταν δεκάρα. Αλλά βάζαμε μπροστά βελόνα λεπτή.
σαν ινσουλίνης, λίγο πιο παχιά από ινσουλίνης. Και γινόταν... Πρακτικά το σύστημα που χρησιμοποιήσαμε και μπορεί να το αναφέρεις κιόλας. Το Magellan True PRP. Το Magellan. Το Magellan είναι το καλύτερο σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Έχει δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα σαν παραγωγή PRP. Και αυτό που γίνεται είναι επίσης το καλό που έχει, είναι ένα κλειστό σύστημα. Παίρνεις ένα kit, παίρνεις την αιμοληψία με μία πενιντάρα, τη βιδώνεις στο μηχάνημα, βιδώνεις και μία δέκα από την άλλη μεριά, πατάς το κουμπί και σου παράγει και σου βγάζει. Στανταρισμένη διαδικασία. Στανταρισμένο καθαρό PRP. Επίσης, Βαγγέλη, πες τι πρέπει να κάνεις που δεν μπορούμε να το κάνουμε στο ιατρείο για να στανταρίσεις το μηχάνημα. Τι να στέλνεις για να το στανταρίσεις. Στέλνουμε για έλεγχο στο μικροβιολογικό να μας κάνουν ουσιαστικά μία γενική αίματος από το αίμα του ολικό του ασθενούς και στη συνέχεια από το PRP που προκύπτει στέλνουμε ακόμα ένα email για έλεγχο. Να βγάλουμε μία γενική αίματος και παίρνουμε τα αιμοπετάλια μετά και πριν και βγάζουμε το λόγο των αιμοπεταλίων. Πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσια, για να μην πω και παραπάνω, για να πούμε ότι έχουμε ένα αποδεκτό PRP. Ιδανικά παραπάνω. 3-5 φορές, αλλιώς δεν είναι, κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να σταντάρουμε το μηχάνημά μας. Ακριβώς. Άρα δεν είναι ότι πήραμε, ξέρετε, πήραμε ένα grant από την εταιρεία σεξουαλικής ιατρικής και με βοήθησε πάρα πολύ που είδα ότι εκτός από την Αμερική που γίνει εμείς ο κόσμος διαφημίσεις, άρχισα να βλέπω σαν μέθοδο διαφημίζεται και στην Ελλάδα. Οπότε έκανα γκούγκλαρα PRP και στήση και βρήκα 3,5 εκατομμύρια πόσες ήταν τότε, Δημήτρη και Γιάννη, Μίχαλ, Γιάννη και Μικονιά, όταν το γράφαμε. Κάπου εκεί πέρα 3,5 εκατομμύρια αναφορές. Πάω στο PubMed, χτυπάω τις ίδιες λέξεις και μου βγάζει 0 αναφορές. Κάνουμε 2 screenshot και τα βάλαμε για ποιος είναι ο λόγος και ποια είναι η ανάγκη να γίνει αυτή η μελέτη. Ότι ο κόσμος έχει γεμίσει, το κάνουν παντού και δεν έχουν ούτε μία μελέτη για να δείξουμε δεδομένα. Αλλά όλοι υπόσχονται και λένε και μιλάνε και καταληκτικά αποτελέσματα. Και επίσης, να πούμε και το τελευταίο, ότι η διαδικασία της κρίσης μας ζήτησαν όλα τα raw data, τα δεδομένα, τους φακέλους όλων των ασθενών, μία προς μία, γιατί ήταν η πρώτη first ever, η πρώτη φορά που γίνεται μελέτη για να μπορέσουν οι ίδιοι και οι ίδιοι έκαναν όλη τη στιγμιά της εξ αρχής πριν γίνει αποδεκτό για δημοσίευση. Να πούμε και το άλλο όμως, Βαγγέλη, εδώ που είναι σημαντικό, παρόλο που επιτρεπόταν να είναι ασθενείς με ήπια και μέτρια, ναι. Οι περισσότεροι ασθενείς ήταν με ήπια. Έτσι, ναι, το επισημάνατε και νωρίτερα αυτό, ναι. Α, μπράβο, να το ξαναπούμε λίγο. Οπότε, μην πάμε να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα, να κρατάμε την επιστημοσύνη πρώτα. Βλέπετε τι καλά αποτελέσματα είχε εδώ πέρα. Υπήρχε μία σαφής διαφορά. Δεν είναι τεράστια, προσοχή πάλι. Μην αρχίζουμε και λέμε στον κόσμο ότι θα σου κάνω 2-3 ενεσούλες και θα γίνει μια χαρά. Αλλά αυτά που τα αποτελέσματα του δείχνουν ότι μπορεί να πλησιάσει τους 4-5 μόνες, δηλαδή να ίσως αλλάξουν κατηγορία. Ένας από mild to moderate μπορεί να πάει σε mild. Μέχρι εκεί πάλι. Έτσι. Παρακάτω. Και ωραία βέβαια με τον IIF, αλλά είναι και η πραγματική ζωή. Έτσι λοιπόν συμβλήρωσαν και το ρηπματολόγιο, όπου Βαγγέλη... Εγώ... Ποια είναι η ερώτηση του ΣΕΠ3 πρώτα να πούμε. Η ερώτηση είναι εάν μπορούσε να ολοκληρώσει την πράξη. Αν ήταν ικανοποιητική η στήση για να ολοκληρωθεί. Να ολοκληρωθεί. Και εδώ το ποσοστό yes που μετράμε, το ποσοστό ναι δηλαδή, ήταν στατιστικά είχε ένα σημαντικό. 20-30% πιο πάνω από το πλασίμπο. Βαγγέλη, από ανεπιθύμητα συμβάντα, είχες κάτι σημαντικό. Ναι, όχι, δεν μου έμεινε κάτι το ιδιαίτερο, πέρα από κανένα δυο ασθενείς που είχαν ένα τοπικό πόνο στο σημείο της ένεσης για μια μέρα και ένα ασθενής που μου είπε για ένα τοπικό είδημα.
το οποίο υφέθηκε μόνο του χωρίς να πάρει τίποτα, χωρίς τον απασχολήσει, απλά μου το ανέφερε. Θα το ξέρω. Καταγράφηκαν βέβαια γι' αυτά. Παρακάτω. Λοιπόν, και εντάξει, η επόμενη που και αυτά συζητηθήκαν αναλυτικά, προηγουμένως... Συγγνώμη, Δημήτρη, επειδή υπάρχει μια ερώτηση και συζήτηση στο chat και το παρακολουθώ, κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε κρουστικά PRP, ήταν η συζήτηση, ο Νίκος Τζαφές θα το ρωτάει, ήταν η συζήτηση που κάναμε και με τον Φάμπιο. Mm-hmm. Είναι το πρωτόκολλο που ήδη έχουμε γράψει και να αρχίσουμε από το Σεπτέμβριο, να γίνονται τα ακουστικά, να δημιουργούμε αντίδραση φλεγμονής, πιο ισχυρά, πιο έντονη ενέργεια όμως. Έτσι όλη η συζήτηση αυτή που έγινε ξαναδείτε όταν θα ανέβει με τον Φάμπιο και να κάνουμε τότε το PRP. Αυτό βέβαια πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της μελέτης, ίσως του χρόνου στο Andrology, όχι στο σχολείο, το Andrology που γίνεται Δεκέμβριο, να μπορούμε να τα έχουμε να σας τα πούμε. Τώρα για τα βραστοκύτταρα δύο κουβέντες θα πω, γιατί εντάξει, τα βραστοκύτταρα φαίνεται ότι είναι η ίδια η ζωή. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να ανοιχνεύσουμε στα βραστοκύτταρα και θα παίξουν μάλλον όπως φαίνεται ρόλο και σε πάρα πολλές παθήσεις όπως είναι και ο καρκίνος. Έτσι λοιπόν αρχίζουν να φαίνεται ότι κάτι γίνεται με τα βραστοκύτταρα και στην αναγεννητική ιατρική. Εντάξει, το πρόβλημα βέβαια έχει μεγάλο πεδίο ακόμα στα βραστοκύτταρα, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε τι κύτταρα θα πάρουμε, σε τι ποσότητα θα απομονώσουμε, πού θα τα βάλουμε, πολλά ερωτήματα και ένα μεγάλο βέβαια που μπαίνει αυτή τη στιγμή τα βλαστοκύτταρα είναι βέβαια και το κόστος, ότι είναι κάτι εξαιρετικά δαπανηρό, οπότε για την καθημέρα κλινική πράξη νομίζω ότι απέχει ακόμα αρκετά, αλλά φαίνεται όμως ότι κάτι θα γίνει και εκεί στο μέλλον. Εδώ είναι ένα review από τον κύριο Πρωτογέρου για τις μελέτες που έχουν γίνει με τα βλαστοκύτταρα. Και έτσι τελειώνοντας, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πραγματικά αυτή η γενιά ανθρώπων υπάρχει πλέον σήμερα και θα μας απασχολεί και εμάς σαν επαγγελματίες υγείας και ότι η σεξουαλική ιατρική σήμερα θα πρέπει να στέκεται δίπλα τους και να τους βοηθά εφόσον θετούνται κάποιο πρόβλημα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Άρα τα μηνύματά μας είναι ότι πρέπει να αρχίζουμε νωρίς θεραπείες, δεν πρέπει πλέον να αντιμετωπίζουμε μόνο το σύμπτωμα, πρέπει να βλέπουμε τη γενική υγεία του και πώς θα εξελιχθεί αυτή. Πρέπει πρώτα να ρυθμίζονται οι συνοσηρότητες. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να αργοπορήσουμε την εξέλιξη της θετικής λειτουργίας, τις αλλοιώσεις μέσα στον ιστό. Συνδετικό, στον ιστό το συνδετικό ιστό. Και επίσης ότι μην βάζουμε, γιατί θυμηθείτε ότι όταν ήρθε σαν 20άριδες, λέγατε σιγά αυτό 40, τώρα σιγά μην κάνει σεξ. Λοιπόν, στα 30 λέγατε για τον 50 και ούτω καθεξής, είστε νέοι, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι μια λειτουργία από τις λειτουργίες του σώματός μας και θέλουμε οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής είναι να είμαστε δραστήριοι, να απολαμβάνουμε τη ζωή, σύνταξη και τέταρτη ηλικία πλέον είναι δραστήρια, είναι ανάμεσά μας, τους αγαπάμε, τους τιμάμε και ως ουρολόγοι τους προσέχουμε. Αυτό είναι το τελικό μας μήνυμα από αυτή την παρουσίαση. Θα ήθελα πάλι να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Προσπαθήσαμε να σας δώσουμε λίγο τις όψεις από όλα αυτά, ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία χεράκια που εγώ δεν ξέρω να τα βγάζω με τα χειροκροτήματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Καλυβιανάκη, τον Βαγγέλη τον Πούλιο που συνεχίζουν να δουλεύουν και τον Γιάννη τον Μικονιάτη να συνεχίζουν τις έρευνες. Το Euro Olympics θα κλείσουν, θα δώσουμε κανένα τέταρτο ακόμα και να κλείσει μετά όσοι απαντήσατε τις ερωτήσεις για να μπορούν να έχουν τα αποτελέσματα αύριο και οι παρουσιαστές και να σχολιάσουν τα αποτελέσματά μας. Αξιολογήστε τους ομιλητές. Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο που έχει και τι δεν έχει. Λειτουργική ορολογία της καλύτερης δημοσίευσης, πρακτικές δημοσίευσεις. Το Euro Olympics οι απαντήσεις. Για την σεξουαλική ιατρική, τι δυνατότητες έχουν πλέον εκπαίδευσης.
Έχουμε μετά υπογονιμότητα με το Στατήρι τον Ανδρεαδάκη και το Φώτο Δημητριάδη. Έχουμε και ειδικευόμενους να μας πούμε ιδέες για να γίνουμε καλύτεροι. Πολλά θέματα που θα συζητηθούν και πιστεύω ότι αύριο όλοι πάλι θα είμαστε με τον πρωινό μας καφέ στις 9.30 ώρα. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, να κουραστήκατε, οπότε να ξεκουραστείτε, να κουραστείτε παραγωγικά, αλλά να έχετε το χρόνο απόψε, να ξεκουραστείτε και ανανεωμένοι αύριο να προχωρήσουμε στο τελευταίο πρωινό του διαδικτυακού σχολείου που προσπαθήσαμε να περάσουμε όλες αυτές τις σκαλίες. Να ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που είναι πίσω από αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ σε όλους.